Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Κυριακή. Κυριακή κοντιγιορτή πήγα να πω, αλλά Κυριακή, όμορφη μέρα. Με εξήγησε κάποιο λόγο το ποντίκι μου δεν νιώθει σήμερα τη ζωή του. Βρε καλά στον Άρη, πρώτος και καλύτερος. Πώς είστε, τι κάνετε? Τα νέα σας, πώς σας πετυχαίνω, στα σπίτια σας προφανώς. Εκτός και άμα έχετε βγει έξω βόλτα και παίρνετε και το τέτοιο για να παρακολουθείτε. Τι κάνετε, πώς πάτε? Περίεργο τίτλο σήμερα. Ρε καλά στα παιδιά, όλοι μέσα κατευθείαν με τη μία. Τι γίνεται, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε όμορφα. Για κάποιο λόγο δεν μου βγάζει τα άτομα που είναι αναλυτικά. Καλά παιδιά, καλά σε όλους. Καλά για μένα, καλά και για εσάς εύχομαι. Περίεργο τίτλο σήμερα, ιδιαίτερο τίτλο. Δεν θα είναι κάτι το super duper wow φαντασμαγωρικό, αλλά είναι κάτι που ήθελα καιρό να κάνω. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε και σήμερα θα πιάσουμε άλλε ευαίσθητε χορδέ. Καλησπέρα σε όλου. Έχω προετοιμαστεί, έχω ανάψει την πίπα μου. Ταιριάζει απόλυτα με το mood το σημερινό. Κυριολεκτικά όμω, πιο κυριολεκτικά δεν μπορούσε να πάει. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όμορφο. Ωραία μέρα σήμερα, υπέροχη μέρα. Είναι η μέρα η οποία πραγματικά. Βλέπεις και θες να ξεχυθείς. Τι όμορφο. Επιτέλους, παιδιά, μπαίνει η άνοιξη σιγά σιγά, ανοίγει ο καιρός. Ελπίζω να κάνετε καφεδάκι, ελπίζω να προετοιμαστήκατε. Καλημέρα, καλησπέρα βασικά. Καλημέρα, καλησπέρα. Το έχω πάρει σε ρί αυτό το πρωί και είμαι σε φάση που έχω χάσει και τις ώρες πλέον. Εγώ σήμερα απλώς. Φρέντο εσπρέσο, τετραπλό σκέτο. Οπότε ναι, είπα να κυλήσω στα του τέτοιου, του delivery. Το περίμενα πώς και πώς να πάρω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ξέρετε, είναι μετά από μια πολύ ζόρικη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ζόρικη μέρα και σήμερα πήρε ο ύπνος το πρωί και δεν ξύπνησα ακριβώς στην ώρα που έπρεπε. Αλλά πέρα από αυτό, με τα μαθήματα και με όλα, ήρθε η ώρα για χαλάρωση και relaxation και περίμενα πώς και πώς να έρθει αυτή τη στιγμή. Για να πιάσουμε λίγο την κουβέντα και μπορώ να πω ότι είναι η ώρα που με ηρεμεί πραγματικά. Λοιπόν,
Αχ, τα νέα σας καταρχάς, πείτε μου. Τι κάνετε όλοι, λέτε καλά, καλησπερίζετε. Τι καφεδάκι φτιάξατε, ελπίζω να μην το πρίξουμε από τώρα στο αλκοόλ, αλλά ναι, τι καφεδάκι κάνατε σήμερα. Καλησπέρα, χαιρετισμούς από Ρέθινο, που όπου θέλω να πάω, Κρήτη, όπως και τίποτε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι γίνεται με το OBS, μου δείχνει ότι έχω μόνο ένα άτομο μέσα. Και όταν πατάω να δω ποιοι είναι μέσα αυτή τη στιγμή, μου βγάζει μόνο τρία, δεν ξέρω, είναι λίγο awkward το τέτοιο, αλλά από ό,τι βλέπω είστε ήδη εδώ. Λοιπόν, σήμερα σκεφτόμουν τι θα ήθελα να κάνω. Είναι κάτι, η αλήθεια το έχω ξανααναφέρει και στο παρελθόν, ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, πείτε μου αν ακούγεται λίγο η μουσική, αν ακούγομαι κι εγώ καλά. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως από τις αρχές που ξεκίνησα να το κάνω όλο αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να το έχω πιάσει συζητήσεις, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά θα το πιάσω και σήμερα πιο αναλυτικά και πιο στοχευμένα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα επεισόδιο αφιερωμένο στα παιδικά μου χρόνια και στο τι μ' άρεσε εμένα όταν ήμουν παιδί. Σας έχω δείξει τι διάβαζα, τι δεν διάβαζα εκεί και εκεί, αλλά έχω αναφέρει πολλές φορές ότι το αγαπημένο μου είδος, πριν να πιάσω τα διαστημικά, πριν να πιάσω το space horror, το Lovecraft, τέλεια, η μουσική μόνο να ακούγεται και αυτή από πίσω, ιδάλλως να το σηκώσω λίγο παραπάνω, γιατί μερικές φορές χάνεται. Χάνεται στον επέκεινα της φωνής μου. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές, πριν να κυλήσω, ξαναλέω, στο διαστημικό, στο horror, στο sci-fi, σε οτιδήποτε άλλο, μέχρι και από το Λύκειο περίπου, γενικά μέχρι και να πάω Λύκειο, το αγαπημένο μου είδος ήταν η περιπέτεια. Ναι, η αρχή θα πιάσω τα δικά μου, αλλά νομίζω ότι αρκετοί θα ταυτιστείτε, γιατί είμαστε πάνω κάτω όλοι πάνω στο ίδιο mood και στην ίδια ηλικία. Το δικό μου στυλ, το αγαπημένο στυλ, αυτό με το οποίο και με καθόρισε, μπορώ να πω αρκετά σε αυτά που διάβαζα, και εν τω μεταξύ θα μιλήσω λίγο να μην ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το αγαπημένο μου είδος ήταν η περιπέτεια. Αλλά ποια περιπέτεια? Εντάξει, ξεκίνησα με Hawk Finn, με Oliver Twist, με. Αυτά ήταν ωραία, αλλά ποτέ δεν με ενθουσίαζαν πάρα πολύ. Η δική μου περιπέτεια, αυτό που λάτρευα πάρα πολύ, ήταν ό,τι έχει να κάνει με θάλασσα. Το αγαπημένο θέμα μου πάντα ήταν οι πειρατές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ήμουν πιο μικρός δεινόσαυρο, μετά πειρατές. Θα μου πεις, πω, πολύ κλασικό προβλέψιμο για παιδί. Ναι, χίλια ναι, αλλά ειλικρινά λάτρευα οτιδήποτε έχει να κάνει με πειρατές. Οτιδήποτε έχει να κάνει με καράβια, με εξερεύνηση, με ενθουσίαζε το γεγονός. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά συνάδουν στο, και στο πώς εξελίχθηκα. Με ενθουσίαζε το γεγονός να εξερευνώ και να ανακαλύπτω πράγματα. Πάντα φανταζόμουν πώς θα ήταν να είσαι σε μια εποχή που δεν ήξερες τον κόσμο καν, δεν ήξερες το επόμενο νησί. Και να είσαι εσύ αυτός που θα το ανακαλύψεις. Δεν ήξερες αν θα βρεις κάποιο θησαυρό, αν θα βρεις κόσμο, αν θα βρεις κάποια ζώα, αν θα βρεις τροφή, αν χίλια δύο, αν. Οι συνθήκες ήταν άγριες. Ήταν πάρα πολύ άγριες εκείνη την εποχή. Καμία σχέση με το σήμερα προφανώς. Κόσμος πέθανε. Ήξερε ότι θα αφήσει και μπορεί να μην γυρίσει και ποτέ. Οι συνθήκες στα καράβια ήταν άθλιες προφανώς. Αλλά με θουσίαζε. Και τώρα δεν το έχω αναφέρει. Βασικά δεν το έχω αναφέρει και σχεδόν ποτέ νομίζω. Σε πολύ λίγα άτομα το έχω αναφέρει. Αλλά ένα από τα πράγματα που πολλές φορές οραματιζόμουν και έλεγα, αν μου συνέβαινε κάτι εξωπραγματικό. Αν κάτι συνέβαινε, ρε παιδί μου, και ήταν το πιο απίστευτο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί όταν ήμουν παιδί, μέχρι και που άρχισα να ενηλικιώνομαι, φανταζόμουν το εξής, ότι ήμουνα κι εγώ σαν τον Ρομβισόνα Κρούσο και πραγματικά πολλές φορές σκεφτόμουν ότι δεν θα με χαλούσε 1-2 χρόνια από τη ζωή μου να ήμουνα κι εγώ να βαγώ σε ένα νησί. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Γιατί πάντα με ενθουσίασε το γεγονός, ας πούμε ο Ρομβισόνας Κρούσος το λάτρευα και θα μιλήσουμε και γι' αυτόν. Λοιπόν, με ενθουσίαζε το γεγονός πάντα του ότι είσαι σε ένα μέρος. Είσαι σε ένα μέρος στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο οι βασικοί πρώτοι πόροι. Και από αυτούς, με τις ίδιες γνώσεις που κατέχεις, πώς θα καταφέρεις να κάνεις τη ζωή σου, τη λειτουργικότητά σου καλύτερη. Καλησπέρα. Το έχω ακουστά, αλλά όχι, δεν το έχω διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει. Όχι. Εγώ σήμερα θα παίξω με κλασικό τέτοιο, αλλά το συγκεκριμένο δεν το έχω διαβάσει. Και γι' αυτό μου αρέσει, γιατί μου δίνετε ιδέες και για πράγματα που δεν έχω διαβάσει. Όπως και τις προάλλες, πάνω σε αυτά που θα σας πω και σήμερα και που σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή στο παρελθόν, ο Δημήτρης, ένα παιδί που βλέπει τα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει κάποια live, αλλά σίγουρα βλέπει τα βίντεο, μου είχε γράψει και θα το συζητήσουμε κιόλας, ότι
να βρω με κάποια βιβλία τα οποία ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως είναι η Σφίγγα των Πάγων που θέλω να διαβάσω, και μάλλον από τα επόμενα που θα διαβάσω κάποια στιγμή στο μέλλον είναι και η Σφίγγα των Πάγων. Το θέλω πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, μου αρέσει που δίνουμε αυτές τις πληροφορίες ένα στον άλλον, που μιλάμε, που μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας. Λοιπόν, και που λέτε, να ξαναεπανέλθω όμως σε εκείνο που έλεγα, ότι θα με εντυπωσίαζε πάντα από παιδί το να είμαι ναυαγό σε ένα νησί και να σκέφτομαι πώς θα βελτιώσω τη ζωή μου, πώς θα το κάνω λειτουργικό. Δεν ξέρω γιατί, ήταν τόσο συναρπαστικό για μένα. Και πολλές φορές τυχαίνει να μου αρέσουν πάρα πολύ οι σειρές ή οτιδήποτε που έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι ναυαγοί κάπου και προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερη. Αγαπημένο άνιμο, μάλιστα, των τελευταίων μηνών είναι το Dr. Stone, που είναι κάπως έτσι στο μέλλον. Δηλαδή, ξυπνάνε μετά από 5.000 χρόνια πετροποίησης κάποιοι άνθρωποι και προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τον κόσμο από την αρχή με βάση τις γνώσεις τους. Με ενθουσίαζε αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον τότε, πριν από 200 χρόνια, τα οποία πριν από 200 χρόνια δεν υπήρχαν ούτε ηλεκτρισμός ούτε τίποτα, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο να φτιάξεις την καθημερινότητά σου σε ένα μέρος. Λοιπόν, και κάπως έτσι πορεύτηκε η παιδική μου προεφηβική ηλικία. Ήταν από τα πολύ ωραία μου χρόνια. Από τα πολύ ωραία χρόνια, αναγνωστικά τουλάχιστον, έπεσαν στα χέρια μου βιβλία τα οποία θεωρώ, για μένα τουλάχιστον, μπορεί για κάποιους να μην είναι, αλλά θεωρώ must για πολύ κόσμο να τα πιάσει και να ασχοληθεί με αυτά, να τα διαβάσει. Και νομίζω ότι όντως, αν κάποιος τα πιάσει ειδικά στα εφηβικά του χρόνια και τα προεφηβικά του χρόνια, εκεί γυμνάσιο, αρχές ηλικίου, θα τα απολαύσει όπως πρέπει να τα απολαύσει. Είναι και για μεγάλους προφανώς. Αλλά όταν είσαι παιδί, τα ανακαλύπτεις διαφορετικά. Είναι πολύ πιο ωραίο αυτό. Και θα ήθελα, αν ποτέ αξιωθώ και φέρω σε αυτόν τον κόσμο παιδιά, θα ήθελα σε νορμάλ ηλικία να τα πιάσουν και να ασχοληθούν και αυτά με αυτά τα βιβλία. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι από τα πράγματα που λάτρευα πάντα. Και θα σας πιάσω σήμερα και θα σας δείξω και κανένα δύο τα οποία δεν έχω. Βασικά, κανένα δύο. Ένα νομίζω είναι το οποίο δεν έχω ξανααναφέρει ποτέ. Το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα με ξαφνιάσει και ίσως είναι από τα βιβλία που πραγματικά δεν περίμενα ότι θα μ' άρεσε τόσο πολύ. Και πραγματικά θα σας πω όμως όταν έρθει η ώρα για το συγκεκριμένο. Μάλλον θα το αφήσω προς το τέλος, να είναι η έκπληξη λίγο πιο ιδιαίτερη. Τώρα, θα σας ξαναδώσω λοιπόν, πριν αρχίσω να μπλεβλαδίζω και να σας πάρω μονότερμα σήμερα σε αυτό το ταξίδι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχω τσιλάρει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, έχει πιάσει και. Διότι είναι εν τω μεταξύ στη σειρά, ωραίος. Έχει πιάσει και ένα περίεργο τόνο η φωνή μου λίγο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά. Δεν ξέρω. Είμαι σε καλό mood τώρα. Λοιπόν, θα σας δώσω πριν να αρχίσω και σας συμπαρασύρω σε όλο αυτό. Ξανά το link για όσους εν τω μεταξύ περισσότεροι το έχετε, όσοι είστε εδώ. Αλλά καλού κακού, τσιμπήστε το όσοι, αν υπάρχει κάποιος καινούριος, κάποιος ο οποίος δεν έχει μπει. Η Νικόλα ανανεώνει συνεχώς το υλικό της, και της οφείλω και μερικά βιβλία ακόμη να της δώσω. Νικόλα, δεν σε έχω ξεχάσει, αν το δεις, πού θα το δεις. Ναι, άνοιξη. Άνοιξη, αυτή η άνοιξη ήταν υπερβολικά καλή. Μπορώ να πω ότι, δεν ξέρω παιδιά, πραγματικά μας πάει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Γίνονται πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι, ναι. Anyway, είναι υπέροχο διάστημα, και πολύ ωραίος ο καιρός και πολύ ωραία όλα ακόμα, βασικά όλα είναι ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, Νικόλ, ξαναλέω, αν το βλέπεις, που θα το δεις, αν δεν είσαι στο live σήμερα, θα το δεις, γιατί ξέρω ότι κάθεται και τα βλέπει μετά αργά το βράδυ, όταν θα ανεβάσω. Το βιβλίο δεν σε έχω ξεχάσει, απλά δεν έχω προλάβει να στο ανεβάσω, θα στο στείλω όμως. Λοιπόν, άνοιξη παιδιά, άνοιξη και έρχεται το καλοκαίρι. Μακάρι να ανοίξουν όλα αυτά, να μπορούμε να κυκλοφορούμε σαν άνθρωποι, γιατί η κατάσταση δεν πάει. Αλλά ας ανάψουμε κι εμείς, αγανίσει πειρατές το. Ίσως και γι' αυτό να μ' αρέσει, να ήθελα πάντα να ασχοληθώ με την καπνο. Αυτό λέγεται καπνοσύριγγα παρεμπιπτόντως, εκτός από πίπα. Η original ονομασία της είναι καπνοσύριγγα. Λοιπόν. Κάστα έχει διαβάσει και φύγει. Είναι του boy, ναι. Θα το πούμε γι' αυτό. Είναι ξέρεις, σε φάση, όπου Κώστας το κρατάει. Ξέρεις, πάντα όποτε αναφέρεις κάτι, όπου το πετάω από πάνω. Είσαι ακριβώς στο mood μου, πραγματικά. Λοιπόν, κάπου πάρουμε την τζούρα μας από καπνό. Παρεμπιπτόντως, για όσους είστε γνώστες, έχω McBaren Final Cut, πώς λέγεται, Fine Cut, με βανίλια. Λοιπόν, πολύ ωραίος καπνός. Άρωμα βανίλια, αρκετά διακριτικό. Δεν αφήνει πολύ βαριά μυρωδιά. Είναι πολύ διακριτικός ο καπνός. Η γεύση
Τώρα μιλάω για όσους ζήτησατε γνώση και αν δεν είστε θα μάθετε σιγά σιγά και πράγματα. Λοιπόν, η γεύση είναι πάρα πολύ απαλή του συγκεκριμένου καπνού, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος. Με τον σύστησε ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος μπαίνει συνήθως στο chat, αλλά μπαίνει λίγο πιο μετά. Και είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, πάρα πολύ καλή επιλογή. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με το χόμπι, ασχοληθείτε. Νομίζω ότι θα σας αρέσει και με το παραπάνω. Νομίζω ότι το λατρέψετε. Λοιπόν, τώρα, στο διατάφτα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Ξεκινήσω με το πρώτο, το οποίο πρώτο είναι το αγαπημένο μου. Το έχω πει, θα το λέω μέχρι να σβήσει αυτός ο ήλιος, σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το ηλιακό σύστημα μάλλον, γιατί το σύμπαν μπορεί να σβήσει πολύ πιο νωρίς. Λοιπόν, αγαπημένο όλων, είναι η τρίτη φορά που το αναφέρω, αλλά νομίζω μέχρι να σβήσει πραγματικά αυτός ο ήλιος, εγώ θα το λέω. Ένα βιβλίο το οποίο είναι ιδιαίτερο. Ένα βιβλίο το οποίο με έχει καθορίσει. Ένα βιβλίο που θεωρώ, αν και έχω διαβάσει πολύ καλύτερα βιβλία, δεν θα πω ψέματα, υπερβολικά καλύτερα βιβλία. Νομίζω είναι το νούμερο ένα. Αν και δεν είναι τόσο πειρατικό, ιστορικό τέτοιο, νομίζω ότι εισάγει πάρα πολύ καλά στο mood. Ένα από τα αγαπημένα μου. Ναι, ισχύει. Η καλύτερη επιλογή ισχύει είναι αυτή. Απλά είμαι πολύ περιστασιακός. Σε φάση μία φορά την εβδομάδα, όταν κάθομαι να χαλαρώσω μετά από δουλειά, δεν συνιστώ να καπνίζετε, προφανώς και όχι όσοι το βλέπετε, αλλά μένα με ευχαριστεί προς το παρόν. Λοιπόν, αλλά αν ασχολείστε με το χόμπι, είναι καλό και νομίζω ότι πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και δεν θα πω ψέματα από τότε που σταμάτησα το τσιγάρο, όχι ότι κάπνιζα ποτέ συστηματικά, είχα το καλό ότι ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω συστηματικά αυτό το πράγμα. Και ξεκίνησα καπνοσύρυγγα. Είναι γενικά η όλη ερωτηλεστία αυτή πάρα πολύ όμορφη, μου αρέσει πάρα πολύ. Με ρεμή και με. Ξέρεις, αυτό το πράγμα. Τώρα θα μαθαίνετε και εξτρά γνώσεις το όσοι δεν. Αυτό το πράγμα είναι ένας επιβραδυντής. Ενώ υπάρχουν οι αντίστοιχοι επιταχυντές, αυτό εδώ είναι ένας επιβραδυντής. Όσοι έχετε ασχοληθεί, ξέρετε ότι με το που ασχοληθεί με αυτό το πράγμα τα κάνει όλα πιο αργά. Και τι εννοώ πιο αργά. Σε χαλαρώνει από την. Γενικά πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που καπνίζεις, όταν καπνίζεις να χαλαρώνεις, αράζεις, παίρνεις ένα πολύ όμορφο καπνό, ποτέ δεν κατεβάζει το καπνό της πίπας στα πνευμόνια, μέχρι εδώ φτάνει ο καπνός της πίπας, μέσα στο στόμα και κυρίως πιο πολύ για το άρωμα και για τη γεύση, για τίποτα παραπάνω, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, οπότε καταλαβαίνετε το καπνός της πίπας δεν κατεβαίνει ποτέ προς τα κάτω. Λοιπόν, και είναι αυτό το οποίο σε ηρεμεί και ξέρεις ότι θα κάνεις ένα μπολ 40-45 λεπτά και είσαι chill. Είναι πολύ καλή φάση. Anyway, για όσους δεν ασχολείστε, μην το ξεκινήσετε ποτέ. Και όσοι κάνετε στριφτά ή οτιδήποτε, γυρίστε το, είναι πολύ καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, τώρα αφού έκανα και διαφήμιση στο χόμπι μου, σε ένα από τα διάφορα χόμπι που έχω, θα σας πω και το πρώτο, το έχω ξαναπεί άπειρες φορές, το βιβλίο που πραγματικά με έχει καθορίσει και μ' αρέσει και με ευχαριστεί και νομίζω ο πρωταγωνιστής για μένα δεν είναι προφανώς αυτός που το γράφει, αλλά ο Captain Nemo. Λοιπόν, 20.000 λεύγες κατά τη θάλασσα. Όσες φορές και να μιλήσω για αυτό το βιβλίο, δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Πραγματικά και δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα, αυτό το βιβλίο έχει περάσει στο DNA μου πλέον. Και όσο μεγαλώνω, το σκέφτομαι όλο και πιο πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνω τα κίνητρα των χαρακτήρων. Και αυτό είναι το ωραίο με ένα βιβλίο. Μπορεί να όταν είσαι παιδί να το έχεις διαβάσει και αν σε έχει εντυπωσιάσει. Καθώς μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις περισσότερο τα κίνητρα που είχαν οι χαρακτήρες, που έγραψε ο συγγραφέας μάλλον για τους χαρακτήρες. Νομίζω ότι είναι αρκετά όμορφο αυτό το πράγμα και σε κάνει να το αγαπάς ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να διαβάσετε ένα βιβλίο και καθώς το διαβάζετε να καταλαβαίνετε όλα αυτά που πραγματικά νομίζω ότι μεγαλώνοντας το κάνετε σίγουρα με πάρα πολλά, αλλά όταν είσαι στα παιδιά προφανώς ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό το να πιάσει ένα βιβλίο και να το καταλάβεις 100%. Σίγουρα σε εντυπωσίαζε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρίες, μαθαίνοντας πράγματα, ένα βιβλίο ανεβαίνει πολύ πιο ψηλά. Βέβαια η αλήθεια, και θα πω ένα μεγάλο κακό, το οποίο έχω προσέξει στον εαυτό μου. Μεγαλώνοντας, κάποια από αυτά τα βιβλία τα οποία με έχουν ενθουσιάσει, ενώ θέλω να τα ξαναδιαβάσω, δεν μου πάει να τα διαβάσω. Και αυτό είναι ένας πολύ απλός λόγος που το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θέλω να μου χαλάσει τη μαγεία της πρώτης ανάγνωσης. Μπορεί να σας φαίνεται χαζό. Μπορεί να είναι ανόητο αυτό που λέω. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε. Αλλά
είναι αυτό που όταν το διαβάσεις, παιδί, έχει μείνει για πάντα έτσι μέσα σου και δεν θες τίποτα να το χαλάσει. Γιατί μου έχει τύχει κάποιες φορές, π.χ. με σειρές ή με κάποιες ταινίες που είχα δει, παιδί, όταν τις ξαναείδα και τα είδα μέσα μου, μου γκρέμισαν πολλά πράγματα από αυτό που είχα μέσα στο κεφάλι μου στην παιδική μου ηλικία. Ας πούμε, για παράδειγμα, να σας πω χαρακτηριστικά. Μικρός μου άρεσαν πάρα πολύ οι ταινίες, γελάστε, οι ταινίες του Στάθη Ψάλτη. Πάρα πολύ. Όταν ήμουν παιδί, για κάποιο λόγο λάτρευα όλο το βιντεοκινηματογράφο του 80. Το λάτρευα. Και ήταν πολύ ιδιαίτερο για μένα στο κεφάλι. Μέχρι που έγινα έφηβος εκεί κοντά στα 17-18 και άρχισα να τα ξαναβλέπω που τα έπαιζε τηλεόραση. Και εκεί γκρεμίστηκε όλο αυτό που είχα στο κεφάλι μου ως παιδί. Και λέω, οκ, Κώστα. Α, διασκεδαστικά είναι, αλλά για μένα μετά από ένα σημείο το θεωρούσα αρκετά σαχλά. Και γενικά μου χάλασε πάρα πολύ από το πράγμα που είχα στο κεφάλι μου. Θα μου πεις, αφού αυτό ήταν, γιατί όχι. Αλλά τουλάχιστον σε κάποια βιβλία, τα οποία βιβλία τα έχω αρκετά ψηλά μες στο δικό μου κεφάλι, δεν θέλω με τίποτα. Πραγματικά, όσο και θέλω να το πιάσω, να το ξαναδιαβάσω, να ξαναδώ τα πάντα. Γιατί τώρα με το μυαλό που έχω. Θα το δω αλλιώς. Ευχαριστώ, Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, με το μυαλό που έχω τώρα θα το αντιληφθώ διαφορετικά και ίσως καλύτερα ή χειρότερα, δεν ξέρω, αλλά. Δεν θέλω να μου χαλάσει αυτή η μαγεία. Δεν θέλω να χαλάσει αυτό που έχουμε στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Και οπότε ξέρετε, είναι, ενώ το θέλω, κρατάω τον εαυτό μου με νύχια και με δόντια να μην το ξαναπιάσει. Γιατί θέλω πάντα να το βλέπω αυτό το πράγμα και να λέω αυτό ήταν το αγαπημένο βιβλίο. Το βιβλίο που έτσι όπως το αντιλήφθηκα, παιδί, με καθόρισε. Και ναι, ίσως ήταν ένας φόβος, ίσως να είναι μια φοβία που λες μήπως αυτά που με καθόρισαν και λέω να είναι τελείως χαζά και ανούσια, αλλά ναι, θέλω να το διατηρήσω έτσι μες στο κεφάλι μου. Θέλω να είναι έτσι όπως ήταν τότε. Και αυτό θα μείνει έτσι. Νομίζω θα είναι στα διάβαστα για αιώνες, για πολλούς αιώνες ακόμα, στα διάβαστα για το μέλλον, γιατί στο παρελθόν έχει διαβαστεί. Λοιπόν, και έχω να το διαβάσω πλάκα-πλάκα 19 χρόνια, από το 2019 χρόνια πριν, ρε φίλε. Νιώσε, ήμουνα και γέρασα. Και αν σε γοητεύσει εξίσου με την ηλικία και φάση της ζωής σου, θα μπορούσε. Είναι ένα ρίσκο αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω. Ίσως λίγο πιο μετά μπορεί. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Τώρα με βάζεις σε σκέψεις. Αλλά, ναι, μπορεί. Να το κάνουμε σαν πείραμα. Και να σας πω τις τέτοιες μου. Μετά με βλέπετε κατά βιβλίο και σε λέω ό,τι διάβασα, ξεχάστε το, ό,τι σας είπα. Δεν ξέρω, με βάλες τώρα σε τέτοιο και όντως. Δεν ξέρω, θα μπορούσε. Το δέχομαι και είναι κάτι το οποίο το αποφεύγω. Αλλά ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πιάστε το όμως, αν δεν το έχετε πιάσει, πιάστε το. Ευχαριστώ για τα follow, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πριν να περάσω σε οτιδήποτε άλλο, θα πάω στο αγαπημένο που είπε ο Κάφλικτερ. Η διήγηση του Αρθούρου Γκόρντον Πιμ. Έχω μιλήσει όταν έκανα το επεισόδιο με τον Μπόε για αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο, ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα από Μπόε. Το διάβασα μεγάλος και γι' αυτό η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο το διάβασα σε αρκετά όρημη φάση της ζωής μου. Εν τω μεταξύ σας έχω ξαναπεί, έχω γράψει κιόλας. Εν τω μεταξύ είχα πάρει πένα τότε και όταν το διάβαζα είχα γράψει κάτι και λέει «For the rest of our lives, the salvation will be only a dream». Τι όμορφο μήνυμα για όποιον το τέτοιο, για το υπόλοιπο της ζωής μας η εξιλίωση ήταν μόνο ένα όνειρο. Και το είχα πάρει το Μάιο, πριν από 10 χρόνια ακριβώς, το 2011. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια ακριβώς, τέτοιο, βασικά ένα μήνα μετά από σήμερα, διάβαζα την αφήγηση, τη διήγηση μάλλον, του Αρθούρου Γκόρντον Πιμ. Ήταν η πρώτη μου επαφή με Πόε. Και το αστείο είναι ότι ενώ όλοι ξεκίνησαν να διαβάζουν Πόε με το κοράκι και με τα άλλα του όμορφα, με το μαύρο γάτο, τα οποία είναι υπέροχα, αλλά εγώ ξεκίνησα με το hardcore, είναι το μόνο διήγημα που έχει γράψει εκτεταμένο, όχι διήγημα, το μόνο μυθιστόρημα θα έλεγα, η διήγηματα έχει γράψει πάρα πολλά. Αλλά το συγκεκριμένο είναι το πιο μεγάλο και ολοκληρωμένο του. Και ολοκληρωμένο. Δεν είναι και τόσο ολοκληρωμένο. Στο τέλος λίγο κάπου κόβεται απότομα. Και βλέπω ότι κάπου στο τέλος δυσκολεύεται πάρα πολύ να το τελειώσει και το κόβει πάρα πολύ απότομα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Και δεν το έχω ψάξει την αλήθεια μετά από τόσα χρόνια. Να δω τι θα μπορούσε να συνέβη και κόπηκε τόσο πολύ απότομα. Και ναι, δεν ξέρω πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχει το μεταφυσικό πάρα πολύ, ειδικά προς το τέλος το μεταφυσικό πάει πάρα πολύ. Είναι το ταξίδι στο Νότιο Πόλο το συγκεκριμένο, σε μια εποχή που δεν ξέραν τι είναι ο Νότιος Πόλος, δεν είχε εξερευνηθεί. Όχι τώρα το έχουμε εξερευνήσει όπως θα θέλαμε ίσως. Τυπικά είναι ένα ταξίδι σε ένα καράβι, το οποίο πηγαίνει προς κόσμους άλλους, σε κόσμους που δεν είχαν χαρτογραφηθεί, βλέπουν μυστήρια πράγματα. Πιστεύω ότι από αυτό παίζει να ξεκίνησε και να επηρεάστηκε και ο Lovecraft πάρα πολύ και να γράψε τα βουνά της τρέλας, γιατί είναι ακριβώς στις ίδιες τοποθεσίες που αναφέρεται και αυτό εδώ πέρα. Νομίζω από τα περισσότερα γράμματα του Πόμου είναι ολοκλήρωτα. Όχι, δεν είναι τα περισσότερα γράμματα ολοκλήρωτα. Τα διηγήματά του έχουν όλο τέλος. Το συγκεκριμένο είναι το μοναδικό που έχει γράψει full. Το μόνο μυθιστόρημα που έχει γράψει με μεγάλη έκταση, τόσο μεγάλη έκταση, απλά κόβεται απότομα. Κόβεται απότομα, δεν ξέρω αν ήθελα να το τελειώσω, θα μπορούσε να το έχει τελειώσει έτσι. Είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Πραγματεύεται πολύ σκοτεινά κομμάτια της ανθρώπινης φύσης και όντως, και η αλήθεια είναι παιδιά, τώρα που μεγάλωσα, μετά από 10 χρόνια, έτυχε να δω μετά το Τσέρνομπιλ, σειράρα, δείτε την, το Terror, The Terror. Το The Terror λοιπόν παίζει ο πρωταγωνιστής από το Τσέρνομπιλ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο ηθοποιός, και είναι τα δύο δίθυμα καράβια, το Τρόμος και η Σκυλά, νομίζω πώς λεγότανε, δεν θυμάμαι το δεύτερο πώς ήτανε. Πραγματικά καράβια, όταν γραφόταν αυτό εδώ το πράγμα, η Αγγλία είχε στείλει δύο καράβια για να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν, όχι να χαρτογραφήσουν βασικά, για να βρούνε το πέρασμα από το Βερίγγιο Πορθμό, νομίζω από πάνω, να βρουν το πέρασμα από τη Γρυλανδία να περάσουν να πάνε στην Ασία από το Βόρειο Πόλο. Δηλαδή πίστευαν ότι υπάρχει ένα πέρασμα ανάμεσα στους πάγους του Βορείου Πόλου, ανάμεσα σε Αλάσκα και Βόρειο Πόλο, το οποίο καθώς περνάει, ανοίγει αυτό το πέρασμα μία φορά το χρόνο και μπορούν τα καράβια να περάσουν από μέσα ώστε να μην κάνουν όλο αυτό τον κύκλο. Οπότε πάπ να φεύγουν ειδικά από Αγγλία που βόλευε πάρα πολύ, να φεύγουν όλοι πάνω Γρυλανδία, να ανεβούνε και να κάνουν να κατεβούν από το Βερίγγιο Πορθμό, δεν λέγεται, ανάμεσα σε Ρωσία και Αλάσκα. Και να κατεβούν από εκεί κάτω. Οπότε να κάνουν από το Βόρειο Πόλο το πέρασμα. Αυτά τα δύο καράβια λοιπόν είχαν πολύ άσχημο τέλος. Κανένας δεν έμαθε ποτέ τι έγινε. Βρέθηκαν ίχνη ακόμα και μετά από καιρό, κατά πάσα πιθανότητα είχαν κολλήσει στον πάγο και ακόμα και μετά από 1-2 χρόνια βρέθηκαν ίχνη πολύ πιο μακριά από τα καράβια και σε ιστορίες των Εσκιμών εκεί της περιοχής, και το αστείο είναι πριν από κανένα 2-3 χρόνια τα βγάλαν, τα βρήκαν τα καράβια, είναι βυθισμένα αυτή τη στιγμή, νομίζω δεν ξέρω αν το έχουν ανασύρει ή όχι, είναι βυθισμένα στους πάγους του Βορείου Πόλου, συγκλονιστική ιστορία. Και το κάνανε σειρά, λέγεται The Terror, όσοι θέλετε ψάξτε βρείτε, το είναι 2 season νομίζω. Όχι, όχι, μας έπιασες πάνω στο πολύ καλό, τώρα ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτές οι σειρές, αλλά είναι τόσο ατμοσφαιρική σειρά. Έχει και το παραφυσικό μέσα, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ το παραφυσικό, αλλά ειλικρινά, όποιος έχει διαβάσει την διήγηση του Αρθούρου Gordon Pym και δει και το The Terror στα καπάκια, το έχει ολοκληρώσει κατά πολύ. Πάρα πολύ και ειλικρινά το συνιστώ και το βιβλίο το συνιστώ. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα. Και το βιβλίο το συνιστώ και δείτε και τη σειρά. Ψάξτε τη και βρείτε τη The Terror. Δεν ξέρω αν είπε στο Netflix, δεν νομίζω να υπάρχει γιατί ήταν τη HBO νομίζω η σειρά. Το είδα στα καπάκια μετά το Τσέρνομπιλ, μου βίασε το μέσα. Αλλά η αλήθεια είναι τόσο ωραία σειρά. Πραγματικά είναι από τις σειρές που έχουν χαθεί. Έχουν κάνει και τα παιδιά από το συνεσυμπόσιο αφιέρωμα στο... και πραγματικά χαιρετίσματα στα παιδιά. Δεν ξέρω ότι δεν θα το δουν ποτέ αυτό το βίντεο, αλλά τους δίνω τα χαιρετίσματά μου. Και είχαν κάνει και αφιέρωμα πάνω σε αυτό, τρομερό αφιέρωμα. Δείτε το και αυτό, μπείτε και στο κανάλι του στο συνεσυμπόσιο, έτσι λέει συνεσυμπόσιο λέγεται, στο YouTube. Τα οποία κάνουν αφιέρωματα σε σειρές και ταινίες. Και τσεκάρετε το. Αξίζει. Γιατί μερικά από αυτά έχουν. Καλά, του Λιου Βέρν όλα έχουν γίνει ταινίες και σειρές, ειδικά ταινίες. Ο Νέμο παίζει παντού, εκ μέρους του διάστημα. Λοιπόν, εδώ ο Κωνσταντίνος μας το δίνει στα αγγλικά, για κάτσε να το δω. Τι έχουμε εδώ πέρα. Α. Ναι, η αφήγηση του Αρθούρου Gordon Pym. Το μεταξύ αυτό το είχα δώσει και εγώ και υπάρχει νομίζω και μέσα στο φάκελο που σας είχα δώσει. Οπότε ναι, από το Nantucket, το λέει εδώ πέρα, αλλά ναι.
Εκεί το λέει Nantucket, εδώ το λέει Nantucket. Οκ, λοιπόν, Nantucket. Τσεκάρετε το, τσεκάρετε το, αξίζει. Όσοι έχετε διαβάσει, ξαναλέω, ΠΟΕ, είστε αποκλειστικά στα ποίηματά του, αλλά ή στα διηγήματά του. Είναι ένα πολύ βαθύ βιβλίο. Μπορώ να μην σταματήσω να μιλάω γι' αυτό ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Και μετά από αυτό, και αυτό δίνω κούντος στον Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης ελπίζω να το δει, που θα το δει, είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή το επεισόδιο. Για αμέσως μετά, όσοι θέλετε να πιάσετε, ο Ιούλιος Βέρν έγραψε την νοητή συνέχεια αυτού εδώ του βιβλίου, τι μπορεί να έγινε μετά, που λέγεται «Η Σφίγγα των Πάγων». Τη Σφίγγα των Πάγων δεν την έχω διαβάσει, ξαναλέω, θέλω να το διαβάσω. Είναι μέσα στα βιβλία, νομίζω, που υπάρχουν στη λίστα, μέσα στο Drive, οπότε θα πιαστεί, γιατί είναι το αμέσως επόμενο. Θάλασσα. Θάλασσα, καράβια και μυστηριώδη ταξίδια σε κόσμους που δεν υπάρχουν, που υπήρχαν στο μυαλό των ανθρώπων. Τσεκάρετε το. Και ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχω. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει στην κατοχή μου. Και δεν υπάρχει στην κατοχή μου, αλλά το έχω διαβάσει. Μετά τον Captain Nemo, τώρα εντωμεταξύ δεν πιάνει στην συνέχεια. Ο Ιούλιος Βέρν είχε γράψει πολύ ωραίες συνέχειες. Λοιπόν, έγραψε τη Σφίγγα των Πάγων για το. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν θέλω να φάω spoiler. Κάποιοι ίσως να το έχετε διαβάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Θα το πιάσω. Θα το πιάσω και μετά από αυτό. Αλλά μετά τον Captain Nemo, μετά τις 20.000 λεύγες, το βιβλίο το οποίο δεν το έχω στα χέρια μου, λέγεται Η Συνέχεια, η Μυστηριώδη Νήσο. Στη Μυστηριώδη Νήσο, λοιπόν, είναι ένα νησί αχαρτογράφητο. Πώς είναι όσοι έχετε δει τώρα το King Kong. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πώς έχετε δει το King Kong, όπως είναι το Skull Island που είναι ο King Kong στην ταινία και κάπως έτσι ήταν η Μυστηριώδη Νήσο. Πάντα την εποχή εκείνη υπήρχε πάρα πολύ. Ένα νησί. Μιλάμε για περιπέτεια, για ταξίδια, για πολλά πράγματα. Λοιπόν, εκείνη την περιοχή. Εντάξει, τι να κάνω, είναι η προφορά. Είναι η προφορά, η λιμιά, η οποία μου βγαίνει πάρα πολύ. Θα το ακούτε, το καταλαβαίνετε και στο Λάμδα και στο Νίο, οπότε ναι. This is how we speak here in Limnos. Λοιπόν, πώς είναι το. Εκείνη την εποχή υπήρχε η άποψη ότι υπάρχει ένα νησί. Καλά, βασικά πολλά νησιά υπήρχαν που δεν τα ξέρανε, γιατί ακόμη μαθαίναν τον κόσμο. Δηλαδή στον Ειρηνικό δεν είχαν γνωρίσει τα περισσότερα νησιά, δεν τα είχαν βρει τα περισσότερα νησιά όταν γραφόταν αυτά τα βιβλία. Αλλά υπήρχε η άποψη, λοιπόν, ότι υπήρχε ένα νησί, το οποίο νησί μετακινείται. Και όχι μόνο μετακινείται αυτό το νησί, αλλά είναι και χαμένο. Γενικά δεν μπορεί να το βρει κανένας. Οι κριτικές επιδοχές ήταν πολύ αρνητικές για το μυθιστόρημα του ΠΟΕ, επειδή μιλούσε για μια τακτική που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά άμα το καλοσκεφτείς, η φάση ποια είναι, ότι και επειδή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε φαντασία τότε. Ήταν όλα αυτολεξί. Βέβαια, η αλήθεια είναι, αν πιάσεις το γοτθικό μυθιστόρημα, μιλάει για δαίμονες και για τις συμφωνίες με τον Σατανά, που και αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι στη φαντασία και δεν είναι πραγματικότητα, αλλά έχουν εξυμνηθεί κάποια βιβλία. Έχει φάει πολύ hate, πολύ κριτική θα έλεγε κάποιος ο ΠΟΕ. Αλλά ναι, ήταν η φάση, ένας κόσμος τότε δημιουργόταν καινούργια είδη, όπως η φαντασία και όπως το έχουμε σήμερα. Δηλαδή, σκεφτείτε να είστε σε μια εποχή που όλα ήταν σούπερ ρεαλιστικά. Δηλαδή, σε μια εποχή που όντως πριν από 200 χρόνια που έχουν γραφτεί τρομερά βιβλία, αλλά ήταν τρομερά ρεαλιστικά. Το μόνο που διάβαζε ήταν Μπαλζάκ, Ντοστογεύσκη, Τολστό ήταν πιο μετά. Ντοστογεύσκη ήταν σύγχρονος. Σε μια εποχή που διάβαζες, ξέρω εγώ τι άλλο υπήρχαν, είχαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή που ήταν σούπερ ρεαλιστές και λέγανε για ιστορίες. Κάρολος Ντίκενς, τότε ήταν και ο Κάρολος Ντίκενς, νομίζω. Μπορεί. Εκείνη την αιώνα ήταν πάντως. Αν και λίγο πιο μετά, νομίζω. Όλα ήταν σούπερ ρεαλιστικά. Περιγράφανε τη ζωή τότε και ξαφνικά έρχεται ένας και σου λέει για χίλια δύο πράγματα. Ήταν Αμερικάνος και συμπατριώτης. Ξέρετε ποιο το αστείο. Ο ΠΟΕ, αν δεν κάνω λάθος, είχε γεννηθεί, οι γονείς του ήταν Αμερικάνοι. Αλλά γεννήθηκε σε ένα τσίρκο, αν δεν κάνω λάθος. Οι γονείς του πρέπει να δούλευαν σε τσίρκο, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος εδώ πέρα, αλλά όποιος ξέρει, ας μου πει. Γιατί το έχω διαβάσει, αλλά τα ξεχνάω τις λεπτομέρειες αυτές. Και νομίζω γεννήθηκε στην Αγγλία. Αλλά είναι Αμερικάνος. Τέλος πάντων, οι συμπατριώτες του είναι σαν αυτό, είναι ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Λοιπόν, στην Ευρώπη αναγνωρίστηκε γιατί είχε πάρα πολλούς. Στον ακαδημαϊκό κύκλο της Ευρώπης, οι οποίοι λάτρεψαν και ξύμνησαν τα έργα του και τα συνέχισαν. Στην Αμερική, όντως, η φάση είναι ότι κατακρίθηκε πάρα πολύ. Την κατακρίθηκε πάρα πολύ γιατί τους φαινόταν πολύ περίεργα τα αυτά που έγραφε. Λοιπόν, στην Ευρώπη για κάποιο λόγο τράβηξε πάρα πολύ.
Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι η Ευρώπη τον εκτιμάει ένα κλικ παραπάνω. Τα τελευταία βέβαια χρόνια με την goth κουλτούρα να ανεβαίνει και να έχει ανέβει πάρα πολύ, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δύο δεκαετίες τουλάχιστον η goth κουλτούρα είχε ανέβει αρκετά, ειδικά τη δεκαετία 2000 με 2010. Είχε αρχίσει να αναποκτά αρκετή. Και μετά τις ταινίες, να σου πω την αλήθεια, και μετά τις ταινίες το κοράκι. Για να είμαι ειλικρινής, άρχισε να παίρνει πάρα πολύ τα πάντα. Από το 90 μέχρι και το 2010-11. Λοιπόν. Και τώρα είναι σε φάση. Μην νομίζετε ότι και τώρα πάρα πολύ έχουν διαβάσει ΠΟΕ και έχουν ασχοληθεί με ΠΟΕ. Αποτελεί το. Wow, αυτό που πολλοί συζητάνε, αλλά λίγοι θα κάτσουν να πιάσουν. Όλοι έχουν μείνει στο κοράκι, στο μαύρο γάτο. Δεν ξέρω, Αναμπελή, μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ δεν έχω και την κούπα του ΠΟΕ τώρα. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι έχω καφέ. Πίνω καφέ σε πλαστικό και δεν έχω πάρει την κούπα του ΠΟΕ. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Πιάστε τα, παιδιά, αξίζουν. Είναι βιβλία τα οποία θα σας ταξιδέψουν. Μα αυτό μου άρεσε όταν ήμουν παιδί. Έπιανα αυτά τα βιβλία και ταξίδευα κι εγώ. Ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτά τα καράβια. Δεν το έχω πει, θα το λέω και θα το ξαναλέω πολλές φορές ότι. Ξέρεις, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, και το ξέρετε κι εσείς καλά, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, τα μάτια σου βλέπουν αυτό που περιγράφει το βιβλίο. Είναι σαν να είσαι εκεί, στο ίδιο καράβι, σαν να είσαι μέσα στο ναυτίλιο, σαν να είσαι πάνω στο καράβι με τον Άρθουρο Γκόρντον Πιμ, για να ταξιδεύετε μαζί. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάποιες στιγμές αναρωτιέμαι τι θα έγραφε ο Βέρν, αν ήταν σύγχρονος στη διαστημική. Έχει γράψει το ταξίδι από τη γη στη Σελήνη. Αν και νομίζω ότι δεν καταπιάστηκε τόσο πολύ με τα διαστημικά. Αλλά ναι. Και ο ποιος είναι, όχι ο Μιχαήλ Στρογκόφ. Ο Μιχαήλ Στρογκόφ ήταν. Ναι. Άλλο ένα, αλλά αυτό έχει να κάνει με τον ουρανό. Λοιπόν, μόλις πήγα να γράψω για την κούπα του ΠΟΕ. Το βλέπεις ότι σε έχω. Είμαστε συγχρονισμός άλλου επίπεδου σήμερα και γενικά. Λοιπόν. Ναι, ναι. Ασχοληθείτε, πιάστε τα παιδιά. Αυτό το ταξίδι μέσα σε αυτό. Και είναι εντυπωσιακό, σας ξαναλέω. Μπορεί να μην. Δεν είναι ήδη για όλους. Συνήθως το συγκεκριμένο είδος της ναυτικής περιπέτειας, της περιπέτειας που πας να ανακαλύψεις πράγματα από τα οποία δεν ξέρεις, να μην είναι τόσο εντυπωσιακό και τόσο ελκυστικό τώρα, στο σήμερα. Γιατί ξέρουμε τον κόσμο, ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν χαρτογραφηθεί, τουλάχιστον στην επιφάνεια, γιατί υποβρύχια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα ακόμα. Αλλά στην επιφάνεια τα περισσότερα έχουν χαρτογραφηθεί. Μόνο μια Ανταρκτική υπάρχει αυτή τη στιγμή, που η Ανταρκτική θα μείνει για καιρό ακόμα να εξερευνηθεί όπως θα έπρεπε να εξερευνηθεί. Λοιπόν, και ίσως να αποθαρρύνει πάρα πολύ και να πεις, ξέρεις, και το σκέφτομαι αυτό καμιά φορά, ότι πω, αυτά ξέρουμε όλα, τι να διαβάσω, αφού δεν υπάρχει τίποτα μυστήριο πλέον. Αλλά όχι, αν το κάτσεις και το πιάσεις. Και γι' αυτό είναι πολύ ωραίο όταν είσαι παιδί, γιατί σαν παιδί δεν ξέρεις πάρα πολλά για τον κόσμο. Οπότε μαζί με αυτούς ανακαλύπτεις και εσύ τον κόσμο. Νομίζω τότε αποκτούν τη μεγαλύτερη τους μαγεία όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, πόση γεωγραφία να ξέρεις, πόσο να έχεις ασχοληθεί, θα έχει τύχει πολλά πράγματα να μην τα ξέρεις. Οπότε, πιάνοντάς τα ως παιδί, ο κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. Δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό για μένα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όλο αυτό το. Και αυτή η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία, αυτό που λέει και στο One Piece, να είσαι τελείως ελεύθερος και υπέρτατη ελευθερία του ανθρώπου. Βέβαια, πάντα είσαι δεσμευμένος σε ένα καράβι. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτή η ελευθερία που είσαι ελευθερία περιορισμένος σε ένα καράβι και δεν μπορείς να πας δεξιά και αριστερά. Αλλά είναι μια ελευθερία να μπορείς να βλέπεις και να ζεις πράγματα μακριά από τον κόσμο σου. Την εποχή που έγραψε ο ΠΟΕ, ο πλανήτης δεν είχε ακόμη πλήρως να. Ναι. Και πολύ μετά, και ο Βέρν. Ο πλανήτης, παιδιά, μέχρι και το 1920-25 ακόμα ανακαλυπτόταν. Υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πολλά νησιά που δεν είχαν βρεθεί ακόμη, δεν είχαν χαρτογραφηθεί. Μέσα στο 1920 νομίζω καταοχυρέθηκαν και τα τελευταία νησιά που είχαν μείνει. Και επίσης υπάρχουν και περιοχές αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, στις οποίες δεν έχει πατήσει ακόμα. Βέβαια σε υπήρους είναι αυτά, όχι σε νησιά τόσο. Αλλά υπάρχουν περιοχές. Νομίζω και στη Μαδαγασκάρη υπάρχει μια τέτοια περιοχή, στην οποία ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει. Υπάρχουν απομονωμένα μέρη. Τα οποία δεν έχει πάει κανένας ακόμη. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι πολύ λίγα πλέον. Λοιπόν, και αφήνοντας αυτά, σφίγγα των πάγων, το νησί των θησαυρών, σας έλεγα. Το νησί των θησαυρών. Είναι το επόμενο που θα πω. Μυστήριο της συνήθως, λοιπόν. Πώς το ξεκίνησα και το έφτασα, το έκανα κύκλο. Λοιπόν, σήμερα είμαι υπερβολικά αναλυτικός, αλλά δεν πειράζει. Μυστήριο της συνήθως, λοιπόν, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι η συνέχεια του 20.000 λεβείς κατά τη θάλασσα.
τι γίνεται σε αυτό το νησί το οποίο μετακινείται συνέχεια, ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να βρει κανένας εύκολα. Έχουν γίνει πάρα πολλές ταινίες. Έχουν γίνει και πρόσφατα κάποιες ταινίες, οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ. Μπορεί να ήταν αστείες, μπορεί χίλια δυο μπορεί, αλλά μου άρεσαν. Με το Jack Black και με τον Rock. Εγώ το διασκέδασα. Αν το έχετε δει, η Μυστηρίο της Νύχτας το τελευταίο που βγήκε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Οι πιο παλιές είναι λίγο πιο. Βασικά είναι πάνω στο βιβλίο. Και μ' άρεσε για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, μ' άρεσε γιατί είδα τι έγινε ο Captain Nemo, ο αγαπημένος μου ήρωας, τι συνέβη, πώς, και υπάρχει και άλλο νησί, όπου πάμε σε μια περιπέτεια τελείως. Υπάρχει άλλο ένα βιβλίο, το οποίο είναι σύγχρονο και είναι η τρίτη συνέχεια, τι συνέβη μετά, αλλά το έχει γράψει ο Jean-Marie Blanc-de-Roblet. Το νησί του σημείου Nemo. Είναι σύγχρονο βιβλίο. Τα τελευταία πότε γραφτεί, πριν από κανένα δύο χρόνια. Το οποίο είναι μια τελείως φανταστική τέτοια. Στη συνέχεια του ΠΟΕ του Ιουλίου Βέρν γράφτηκε και αυτό. Το οποίο λέει τι απέγινε ο Captain Nemo. Τελείως φανταστικό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Μ' άρεσε, με εντυπωσίασε. Εντάξει, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι αν το βρείτε, πάρτε το. Αν και είναι ακόμη ακριβό, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερη γραφή. Θα είμαι ρεαλιστής, η γραφή του είναι προς το τέλος γίνεται καλό. Είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία. Πραγματικά είναι σαν να διαβάζει 4 βιβλία ταυτόχρονα. Πρώτη φορά στη ζωή μου έπιασα ένα βιβλίο και αισθάνομαι σαν να έχω πιάσει 4 βιβλία και τα διαβάζω ταυτόχρονα σε ένα. Έχει τελείως διαφορετικό. Το στυλ γραφής του είναι λίγο άτσαλο. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ γνωστός. Έχει γράψει το Εκεί που ζουν οι τίγρες. Ένα πολύ γνωστό βιβλίο, το οποίο έχουν ανατρέψει πάρα πολύ. Αλλά το συγκεκριμένο δεν το θεωρώ το δυνατό του βιβλίο. Και που λέτε, με εντυπωσίασε η Μυστηριό της Νύχτας γι' αυτό, για το τι έγινε ο Captain Nemo, ποιο ήταν το τέλος του Captain Nemo, τουλάχιστον σύμφωνα με το βιβλίο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, η κοινωνία που είχαν φτιάξει οι ναυαγοί σε αυτό το νησί. Μια κοινωνία που με τη βοήθεια του Captain Nemo. Κάμω το γι' αυτό το λατρεύω αυτό το όνειρο. Με τη βοήθεια του Captain Nemo είχαν καταφέρει να έχουν ευκολίες που στον κανονικό κόσμο δεν υπήρχαν. Ασανσέρ, σύγχρονες μεθόδους κυνηγιού, είχαν φτιάξει εφευρέσεις περίεργες από πρωτόγωνα υλικά. Εν τω μεταξύ, δώστε με. Είμαι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε όλα τα παιδικά χρόνια με ένα μαχαίρι και με ένα σκεπάρνι στο χέρι. Και μεγαλώντας μετά με μια τσάπα, αλλά πέρα από αυτά, στα παιδικά μου χρόνια τουλάχιστον, όταν ήμουν παιδί, τα παιχνίδια μου τα περισσότερα τα φτιάχνα εγώ. Γιατί η αλήθεια είναι επειδή ήμουν μαστροχαλαστής και μου άρεσε όλα να τα καταστρέφω. Είχα μια βασική αρχή όταν ήμουν παιδί, τώρα περίεργο αυτό, αλλά πάντα ήθελα να δω πώς είναι μέσα όλα. Δηλαδή αυτό που ήθελα πάρα πολύ είναι να ανοίγω τα παιχνίδια μου, να δω πώς είναι φτιαγμένα. Οπότε καταλαβαίνετε, το πρόβλημά μου είναι ότι τα άνοιγα. Αλλά εγώ δεν ήξερα να τα ξανακλείσω με τα καλά, όπως ήταν, γιατί δεν είχα τα εργαλεία που χρειαζόταν για να τα ανοίξω και να τα κλείσω. Οπότε τα άνοιγα όλα, έβλεπα πώς είναι, αλλά μετά δεν είχα την ικανότητα να το ξαναφέρω στα ίσα του. Δεν είχα και κατσαβίδια, δεν είχα πράγματα και οι γονείς μου μετά από τα 4 μου 5 χρόνια μου είδαν και που είδαν και δεν μου παίρναν παιχνίδια. Είμαι τα παιδιά που μεγάλωσαν με κάρτσες και ζωγραφικές για παιχνίδια, για δώρα Χριστουγέννου. Κάλτσες ρε φίλε, αντίδιατον. Και γι' αυτό με ενθουσίαζε πάντα όλο αυτό, δηλαδή μ' άρεσε αυτή η δημιουργία, αυτό το πράγμα, τι μπορείς να φτιάξεις, πόσο εφευρετικός μπορείς να γίνεις, πώς να βελτιώσεις τη ζωή σου ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο λαός θέλει βίντεο με παιχνίδια από παλιά. Παιδιά, δεν είχα παιχνίδια από παλιά. Τα δικά μου τα παιχνίδια από παλιά είναι πάρα πολύ λίγα. Τα περισσότερα ήταν από ξύλα, τα φτιάχνα εγώ. Ναι. Θυμάμαι, το έχω πει και άλλες φορές, ότι είχαμε ένα μαραγκό στο χωριό και έπαιρνα τον αδερφό μου και ήταν το ταξίδι μας. Αυτή ήταν η δική μας περιπέτεια. Γιατί εμείς μέναμε στη μία άκρη του χωριού, ο μαραγκός έμενε στην άλλη άκρη του χωριού. Και έξω από το χωριό, μακριά ρε παιδί, έμενε, είχε το μαραγκό δικό του. Και παίρναμε σακούλες από τον αδερφό μου και κάναμε αυτό το ταξίδι, αυτή την περιπέτεια. Επειδή ξεκινούσαμε, πάμε μία, μικρή τώρα έτσι. Ξεκινούσαμε από τη μία πλευρά του χωριού να πάμε στην άλλη και να γυρίσουμε με τα λάφυρά μας. Τα δικά μας λάφυρα ήταν τα ξύλα που παίρναμε από το μαραγκούδικο. Ψάχναμε να βρούμε μέσα τα ξύλα που πετούσε δεξιά και αριστερά χρήσιμα κομμάτια ξύλο που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εγώ και ο αδερφός μου. Και στο γυρισμό περνούσαμε κιόλας από τον Κυρτάσο,
ο οποίος ακόμη ζήνανε καλά και είχε αυτά τα παλιά τα σιδεράδικα ρε παιδί, με τα μαγαζάκια τα μικρά, τα παραδοσιακά, τα οποία έβρισκες τα πάντα όλα, τα πάντα όλα, όταν θες τα πάντα όλα. Και παίρναμε αγαπημένα τα τσαλόκαρφα, τα ακέφαλα, αυτά που δεν είχαν κεφάλι για να μην αφήνουν από πάνω τέτοιο. Και παίρναμε και με τα λίγα λεφτά που είχαμε, παίρναμε ατσαλόκαρφα, τα καρφάκια, τα τέτοια, τα ακέφαλα και πηγαίναμε μετά στο σπίτι και φτιάχναμε με το ένα σκεπάρι και ένα μαχαίρι, τίποτα άλλο. Τι ωραία χρόνια. Το αριστούργημά μου ήταν μια κουμπίνα, μια θεριζοαλωνιστική μηχανή. Είχε και ανέβαινε, κατέβαινε. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια. Λοιπόν, το ίδιο έκανα και εγώ. Πήρα λυκόσυλλα και έβγαινα για περιπέτειες. Μα στο χωριό, για παράδειγμα, οι δικές μας περιπέτειες ήταν να ξέρω όλο το χωριό απ' έξω και να κατωτά. Δεν υπήρχε σούδα, όσοι ξέρετε τι είναι οι σούδες, δεν υπήρχε σούδα που να μην ξέρω πού οδηγεί. Και πιστέψτε με, μέσα στα χωριά υπάρχουν, παίρνεις από το ένα σημείο και σε βγάζεις σε άλλο σημείο που δεν περίμενες ποτέ να εμφανιστείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι αυτά τα ωραία. Γι' αυτό μας άρεσε όταν ήμασταν παιδιά, γυρνούσαμε όλο το χωριό πάνω κάτω. Είχαμε τη βάση μας. Μεταξύ κυριολεκτικά, τώρα που το σκέφτομαι, τα παιδικά μας χρόνια, εμάς και το αδερφό μου στο χωριό, ήταν κάπως όπως τα βιβλία που διαβάζω. Είχαμε τη βάση μας, φτιάχναμε το σπιτάκι μας. Είχαμε ένα σπιτάκι, πάντα φτιάχναμε σπιτάκια. Και μάλιστα εκεί στην πρώτη γυμνασίου, έκτη δημοτικού, πουλούσαμε τις υπηρεσίες μας και σε άλλους. Δηλαδή πηγαίναμε και φτιάχναμε σπιτάκια και σε άλλους στο χωριό. Μας φωνάζανε και τους βοηθούσαμε να φτιάξουν τα σπιτάκια τους. Και είχαμε το δικό μας σπιτάκι με τον αδερφό μου κάπου. Σπιτάκι με αυλή, εν τω μεταξύ, για να φανταστείτε πόσο πρώοι ήμασταν τώρα, παιδιά. Είχα καταφέρει και είχα φτιάξει να κλείσω την πόρτα στην αυλή του από το σπιτάκι που είχαμε και καλά. Και μπορούσες να πεις μόνο μέσα από ένα λάκκο. Έβγαζες, σήκωνες μια πόρτα από ένα πλυντήριο που είχα βρει, σήκωνες την πόρτα και τρύπωνες από κάτω από το λάκκο και έβγαινες. Δεν μπορούσε κανένας να βγει, μόνο εμείς. Τέλος πάντων, και μέσα στο χωριό φεύγαμε, εξερευνούσαμε και ψάχναμε σούδες, παρασούδες, στενά. Ξέραμε τα πάντα όλα. Τι ωραία χρόνια. Γι' αυτό μου άρεσε. Τα παιδικά χρόνια στο χωριό ήταν θεϊκά. Χαίρομαι που μεγάλωσα στο χωριό, να πω την αλήθεια. Γιατί αυτή η ανάγκη για εξερεύνηση και για να βρίσκω πράγματα έπιανε και τόπο. Δεν ήταν ότι μόνο τα διάβαζα. Μου έβγαζε η φάση και τα ζούσα κιόλας με τις δικές μου περιπέτειες όταν ήμουν παιδί. Τι χρόνια κι αυτά. Πραγματικά, ωραία χρόνια. Λοιπόν, και μετά πάμε σε ένα άλλο το οποίο έχει γίνει και ταινία, έχει γίνει και παιδικό. Πολύ ωραίο είναι και τη Disney που έχουν φτιάξει το αντίστοιχο. Αν γίνει στο διάστημα και μου άρεσε πάρα πολύ. Το Νησί των Θησαυρών. Ένα βιβλίο που πραγματικά το λατρεύω. Ένα βιβλίο πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο, ένα υπέροχο βιβλίο. Αυτό μου άρεσε που έβγαζε, είχε μια, ξέρεις, ήταν λίγο ιδιαίτερο, ειδικά οι ήρωες, ακόμα και ο κακός της ιστορίας, δεν ήταν τόσο κακός κατά βάθος. Οι ιστορίες βέβαια, τώρα, για να το κάνω, όσοι έχετε δει το Black Sails, νομίζω το έχετε καταλάβει, στο Black Sails ο Flint είναι αυτός που έθαψε το θησαυρό που ψάχνουν εδώ μέσα. Και ο μάγειρας που χάνει το πόδι του, χέρι του, το πόδι του που έχασε, είναι αυτός που συνοδεύει το παιδί εδώ. Δηλαδή, το βιβλίο αυτό το παιδικό, η συνέχειά του είναι το Black Sails. Η συνέχειά του, το prequel αυτού του βιβλίου είναι το Black Sails. Τι έγινε στο Black Sails. Οπότε, όσοι έχετε δει τη σειρά, εντωμεταξύ μου αρέσει γιατί έχω ξεκίνησει για βιβλία. Και ξαφνικά μου έρχονται και σειρές οι οποίες είναι τρομερές πάνω στο αντικείμενο. Οπότε, όσοι έχετε πιάσει τις σειρές από αυτό εδώ, νομίζω ότι ναι. Δείτε το Black Sails και στα καπάκια διαβάστε και αυτό. Ένα υπέροχο βιβλίο. Είναι η ιστορία ενός παιδιού το οποίο προσπαθεί να σώσει την οικογένειά του και μπαρκάρει. Και έχει μια απίστευτη ιστορία. Μ' άρεσε πάρα πολύ από την αρχή μέχρι και το τέλος. Θυμάμαι ήμουνα. Αυτό το πήρα μεγάλος. Το πήρα το 2002. Αν και το είχα διαβάσει και πιο μικρός σε δανειστική βιβλιοθήκη και το διάβασα δύο φορές. Δεύτερη φορά το διάβασα στην πρώτη γυμνασίου αυτό. Πω, τι όμορφο που ήταν αυτό το βιβλίο. Είναι, σου αφήνει μια πολύ αισιόδοξη νότα. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Και ξαναλέω, πιάστηκε και το Black Sails. Τα παιδιά της επαρχίας είναι πιο ψημένα τα παιδιά των αστικών κέντρων. Παρά ότι γεννήθηκα στην Αθήνα, πήγαινα τακτικά μικρό στο χωριό μου, στο Δημότυχο, και τον απολώ τώρα στα 40. Να σας πω, η αλήθεια είναι τα παιδιά της δικής μου ηλικίας, των 33 χρονών, συν πλην 3 χρόνια, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όχι εντάξει, συν πλην 5-6 χρόνια. Είχαμε το καλό του ότι δεν είχαμε ίντερνετ όταν ήμασταν παιδιά. Και το θεωρώ καλό. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τώρα τα παιδιά στο χωριό μαζεύονται έξω από το δημαρχείο που έχει WiFi spot. Τα λένε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις τα παιδιά να μαζεύονται και να είναι. Αλλά συνήθως είναι σε φάση όλοι γύρω από το hot spot. Δύσκολα. Δεν βλέπω πλέον παιδιά τα οποία είναι
πάνω από 10 χρονών να γυρνάνε όπως γυρνούσαμε εμείς. Ναι, μεν κάνουν βόλτες, τα λένε όλα τα παιδιά, αλλά εμείς δεν είχαμε αφήσει πέτρα σε αυτό το χωριό, πραγματικά. Πραγματικά. Όταν ήμασταν παιδιά, δεν είχαμε αφήσει πέτρα. Και δεν είχε να ράξουμε με το κινητό μας από κάτω, από το hotspot και να βλέπουμε το YouTube. Πολύ καλό το κάνει. Πάρα πολύ καλό το κάνει. Να σας πω τι μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ. Ίσως όσοι είστε από πόλεις και έχετε πάει σε χωριό κάποια στιγμή μπορεί να το έχετε προσέξει. Αλλά ένα πράγμα μου άρεσε πάντα στο χωριό. Και είναι ένα πράγμα που καταλαβαίνω όταν το νησί πάντα, όταν φεύγω και γυρίζω, που με καλωσορίζει. Είναι η μυρωδιά. Και τι εννοώ μυρωδιά. Το χωριό το καταλαβαίνεις, ειδικά άμα βγεις έξω, από τη μυρωδιά. Και τι εννοώ τη μυρωδιά. Πότε, ποια είναι η μέρα που καταλαβαίνεις πραγματικά ποια είναι η μυρωδιά του χώρου γύρω σου? Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, με το που αρχίσουν οι πρώτες βροχές, αν ζεις σε χωριό, καταλαβαίνεις πραγματικά το μέρος στο οποίο ζεις. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι στην πόλη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και αν έχει τύχη, και φύγετε από άλλο να πάτε διακοπές, σίγουρα αλλάζει όλο. Αλλά όσοι έχετε πάει διακοπές φθινόπωρο και έχετε πάει σε, σε χωριά και, νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε πιο έντονο αυτό. Ειδικά το Σεπτέμβριο με τα πρωτοβρόχια, πάντα. Εκεί παίρνεις το essence, στην ουσία του χώρου στον οποίο ζεις. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το χώμα πραγματικά. Το καταλαβαίνεις τελείως. Αλλάζει όλο μέσα σου. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ πάρα πολύ με τη μυρωδιά. Οπότε, ναι, αλλάζει όλη μου η ψυχολογία. Θυμάμαι, πω, ερχόμουν φοιτητής, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, όταν γύριζα και πολλές φορές, επειδή γύριζα πρωί, το χάραμα που είχε δροσιά, και το χάραμα όταν έχει δροσιά, λοιπόν, γύριζα και άνοιγα το παράθυρο μέχρι να πάμε από το λιμάνι στο χωριό που είναι 25 χιλιόμετρα μακριά, ερχόταν όλη η δροσιά απ' έξω. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, καταλάβαινες κατευθείαν τη διαφορά. Λοιπόν, αυτό με τη φαντασία μπροστά, όλα ήταν καινούργια για μας. Δυστυχώς τώρα πια έτσι θα είναι όταν βρίσκονται με παρέες, όχι μόνο σε χωριά και επαρχίες, αλλά και σε μεγάλες πόλεις. Ναι. Καλά, σε μεγάλες πόλεις η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ συχνάζουν τόσο πολύ έξω τα παιδιά όσο στα χωριά. Στα χωριά βγαίνουν αβέρτα ακόμα, απλά μαζεύονται και δεν είναι κακό, εξελίσσονται. Να σας πω την αλήθεια, οι τέτοιες εξελίσσονται οι παρέες, εξελίσσονται τα γούστα. Εγώ δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να κρίνω αν είναι κάτι καλό ή κακό. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά, δεν μπορούν να πάρουν ακριβώς την ίδια εμπειρία 100% τα παιδιά σήμερα. Όπως και εμείς, δεν μπορούμε να πάρουμε την εμπειρία που παίρνουν οι παππούδες μας. Δηλαδή, ο παππούς μου, ο μπαμπάς μου, ο προπάππους μου, για παράδειγμα, είχαν διαφορετική παιδική ηλικία. Δηλαδή, πάντα ανά τους αιώνες η παιδική ηλικία άλλαζε. Τώρα δεν ξέρω τι γινόταν πριν από 400 και 500 χρόνια, προφανώς ήταν πιο σταθερά τα πράγματα. Αλλά τα τελευταία 150 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι έχω την ίδια παιδική ηλικία με κάποιον από πιο προηγούμενη γενιά ή πιο προηγούμενο. Δηλαδή, κάθε 20 χρόνια περίπου. 20 χρόνια, κάθε 20-25 χρόνια αλλάζει η παιδική ηλικία, αλλάζει το πώς τη βιώνει κανένας. Οπότε, ο καθένας έχει τα βιώματά του. Τα καινούργια παιδιά έχουν τα δικά τους βιώματα. Τα παιδιά μας θα έχουν τα δικά τους βιώματα. Τα εγγόνια μας θα έχουν τα δικά τους βιώματα. Λοιπόν. Ναι, αυτό. Άνοιξη και φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, άνοιξη είναι το πράσινο πάρα πολύ και στο χρώμα, στο μάτι. Αλλά από μυρωδιά είναι κυρίως το όταν το χώμα νοτίζεται. Λοιπόν. Παραμένω σε Ιούλιο Βέρν. Και. Αγαπημένο, ένα από αυτά τα οποία με εντυπωσίασαν πάρα πολύ και μ' άρεσαν πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό, γιατί είχε και το στοιχείο της εφευρετικότητας, αλλά ήταν αυτό το, ξέρετε, μ' άρεσαν, τι ωραία λέξη, τυχοδιώκτης, αλλά ο τυχοδιώκτης, όχι με την σύγχρονη έννοια, γιατί πλέον έχει νοτιστεί πολύ άσχημα η έννοια του να είσαι τυχοδιώκτης. Εκείνα τα χρόνια τυχοδιώκτης ήταν αυτός ο οποίος γυρνούσε τον κόσμο και ήταν εφευρετικός. Ήταν εφευρετικός και κοσμογυρισμένος, κοσμοπολίτης. Σε μια εποχή που ο κόσμος άρχισε τότε να βγαίνει σιγά σιγά προς τα έξω. Λοιπόν, είναι ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Ένα από τα βιβλία που πραγματικά είναι τόσο ευχάριστο, δηλαδή πραγματικά είναι υπέροχο αυτό το βιβλίο, ειδικά για ένα παιδί. Συν ότι εκεί συνειδητοποίησα πρώτη φορά στη ζωή μου ότι αν πας ανάποδα από το τέτοιο γλιτώνεις μία μέρα. Είναι πραγματικά, δεν υπάρχει καλύτερη μεταφορά για να καταλάβει κανένας πώς λειτουργούν οι ζώνες που έχει χωριστεί η μεσημβρινή και η παράλληλη στη γη. Πραγματικά, ότι κάθε μεσημβρινό, μεσημβρινός δεν είναι, μεσημβρινός νομίζω είναι. Αλλάζει και η ώρα, πραγματικά. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, το καλό της κατάσταση είναι
που ζούμε όλο και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν και εκτιμούν αυτά τα μικρά και όμορφα που σημαίνουν γύρω μας. Και αυτό ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι πλέον, όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι εκτιμούμε πολύ περισσότερο τα πράγματα και τις συνθήκες μας πριν από ό,τι κάναμε πριν. Δηλαδή, εγώ πλέον, και το λέω με πλήρη συνέστηση, εκτιμώ πολύ διαφορετικά ένα καφέ με παρέα έξω. Εκτιμώ πολύ περισσότερο μια βόλτα και να πω δύο κουβέντες. Δεν έχω διαβάσει καθόλου Verne. Να σου πω, δεν ξέρω αν πρέπει. Η αλήθεια είναι αρκετά ευχάριστος. Είναι αρκετά ωραίος. Μπορεί να είναι τρομακτικός ή να θεωρείται λίγο από κάποιους εφηβικός να τον διαβάσεις, αλλά νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει κάτι να σου αφήσει ο Ιλιούς Verne. Άμα με... Και αξίζει, αξίζει. Αξίζει και βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Άμα μένεις Αθήνα, οι μυρωδιές των θεσμένων φυτών είναι φανταστικές, αρκεί να μην είσαι αλλεργικός. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ζήσει ποτέ Αθήνα. Μόνο καλοκαίρι έχει τύχει να έρθω. Αθήνα έχει χειμώνα. Άνοιξε ποτέ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Οπότε δεν την έχω αυτή την εικόνα, η αλήθεια είναι. Με άνοιξε και φθινόπωρο Αθήνα δεν το έχω ποτέ. Οπότε είναι λίγο έξω από τα νερά μου. Πάντως, Ιούλιος Verne πραγματικά έχει γράψει απίστευτα βιβλία. Ο γύρος του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Υπέροχος, 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 πραγματικά υπέροχος. Μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε. Να αφήσω και τα μηνύματά μου μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αλλά μου άρεσε αυτό το ταξίδι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες ταινίες, ακόμα και με τον Τζάκι Τσάν. Ταινίες που είχαν γίνει ήταν πάρα πολύ ωραίες. Γενικές γραμμές μου αρέσει να βλέπω παραλλαγές, διαφορετικές παραλλαγές, διαφορετικές το πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε σκηνοθέτης, ο κάθε σκηνογράφος διαφορετικά. Μένα δεν με χαλάει να σας πω την αλήθεια. Ειδικά σε αυτά τα βιβλία, το να βλέπω, ειδικά με τον Captain Nemo και τον 20.000 λέξεις κατά τη θάλασσα, πάντα και θα ήθελα να δω μια ταινία του σήμερα για τον ναυτίλο. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες κλασικές ταινίες, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια σύγχρονη ταινία για τον ναυτίλο. Άμα το είναι... Anyway. Και πάμε τώρα σε αυτό που πραγματικά όλους τους έχει μείνει στο μυαλό. Πριν από όλα αυτά, ένα πράγμα έρχεται εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό που όλους μας, και σας είπα και πριν, είναι από αυτό που με ενθουσίαζε, Ρομβισόνας Κρούσος. Πραγματικά ο Ρομβισόνας Κρούσος, παιδιά, είναι του Ντεφό. Υπέροχο βιβλίο. Έχει γράψει και άλλα βιβλία ο Ντεφό και μάλιστα πολύ, πολύ controversial. Έχει συζητηθεί στην εποχή του, είχε συζητηθεί πάρα πολύ ο συγγραφέας. Έχει αφήσει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην εποχή του εκείνη. Επίσης, να σας δείξω πώς ήταν το βιβλίο όταν είχε πρωτοτυπωθεί μέσα, το original. Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of the York Mariner, who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the cold coast. Καλά το κόστο δεν το έχει, το έχει σκοτώσει λίγο. Near the mouth of the great river of Ρορνόκ. Οκ. 28 χρόνια ο τσάκαλος. Βεβαίως, 28 χρόνια. Λοιπόν, Ρομβισόνας Κρούσος. Όλοι ξέρετε τον Ρομβισόνα Κρούσο. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε τον Ρομβισόνα Κρούσο τώρα και τρελαθούμε. Λοιπόν, απίστευτη ιστορία. Απίστευτη ιστορία. Επίσης, τα συγκεκριμένα βιβλία έχουν απίστευτες γραβούρες. Απίστευτες γραβούρες. Γραβούρες, σχέδια είναι. Δεν τα λες και γραβούρα, όπως είναι και του Ντορέ. Αλλά πολύ όμορφες. Εδώ είναι ο Παρασκευάς και τέτοιες. Εν τω μεταξύ, ακριβώς έτσι το διάβαζα και ήταν πολύ ιδιαίτερο. Σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενο τέτοιο για το Friday, για τον Παρασκευά. Εμείς τον βγάλαμε Παρασκευά. Εν τω μεταξύ, το fun fact είναι ότι τον αδερφό μου τον λέμε Παρασκευά, το δεύτερο. Εγώ είμαι ο πρώτος, ο Κώστας, μετά είναι ο Παρασκευάς και ο μικρός είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος παρεμπιπτόντως, μια που μιλάμε για ναυτικές περιπέτειες, ο Παναγιώτης σπουδάζει πλοίαρχος, οπότε το ναυτικό στοιχείο πέρασε σε αυτόν. Αυτός ήταν ο καπετάνιος της οικογένειας. Εγώ έγινα ο επιστήμονας της οικογένειας και ο αδερφός μου έγινε ο ηλεκτρολόγος της οικογένειας. Οπότε όλοι πιάσαμε από ένα τομέα, μπορώ να πω από όλα αυτά. Δεν τελείωσα άκυρα, αλλά ναι. Λοιπόν, ακουστά τον έχω τον κύριο. Λοιπόν, και ναι.
Το μεταξύ, πλάκα-πλάκα, από τη μέρα που ήρθε ο αδερφός μου στο νησί δεν έχει μπει μέσα στο live. Κάποτε έμπαινε, τον είχα υποτίθεται και τέτοιο, τον είχα και. Πώς θα λένε, να επιβλέπει το chat, αλλά τώρα μάλλον δεν έχει ξαναμπεί. Θα το φτιάξω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Ρωμισό να σκρούσω. Σα το ξανάπα, το ξαναλέω και το ξαναλέω. Και αυτό. Πολλά πράγματα λέω και ξαναλέω. Επανάληψη μην τερμαθεί, όσο δεν λένε. Λοιπόν. Και σε φάση θα μπορούσα άνετα. Άνετα. Αν μου λέγες, παιδί, τι θα ήθελες, παρατήστε με ένα χρόνο σε ένα νησί και ελάτε ξαναμαζέψετε μετά από ένα χρόνο. Αυτό. Αλλά εκεί να έχει νερό και φαΐ. Θα τα βρω. Θα τη βρω. Και αφήστε με και ένα μαχαίρι. Δεν θέλω παραπάνω. Ένα μαχαίρι, αφήστε με και θα τη βρω την άκρη. Δηλαδή, πάντα με ενθουσίαζε. Πολύ ωραία βιβλία ακούω σήμερα και πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ναι, γιατί για μας, για τις δικές μας ηλικίες. Και για πολλά παιδιά του σήμερα, θα έλεγα. Πολλά. Για παιδιά του σήμερα. Να μην παίρνουν μεγάλο τέτοιο. Για παιδιά του σήμερα, όλο αυτό. Ήταν τα προεφηβικά μας χρόνια. Ήταν τα χρόνια μεταξύ τέλη δημοτικού και αρχές λυκείου. Αυτή η τριετία, το γυμνάσιο, για μένα αυτό ήταν. Και μου άρεσε. Γιατί ήμουν και λίγο πιο. Δεν ήμουν τελείως παιδί. Ήμουνα στα τέλη της. Ήταν τα καλύτερα μου χρόνια εκείνα. Τα καλύτερα μου καλοκαίρια είχα ζήσει εκεί, μετά το ένα κλείνει το σχολείο που γυρνούσαμε. Τι ωραία χρόνια. Δηλαδή, αν με έλεγες να διαλέξω ποιο ήταν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σου, θα σας έλεγα με τα χέρια κάτω, ψηλά, δεξιά, δεν ξέρω. Θα σας έλεγα. Καλά, και χωρίς φαγητό. Πλέον δεν με συναχωρεί αυτό με το φαγητό, αλλά θα σας έλεγα το καλύτερο μου καλοκαίρι. Το καλύτερο μου καλοκαίρι για μένα ήταν το καλοκαίρι της πρώτης γυμνασίου. Όταν τέλειωσα την πρώτη γυμνασίου, αν και είχα κερδίσει χρονιά. Οπότε ηλικιακά ήμουν έκτη δημοτικού προς πρώτη τέτοιο, αλλά τεχνικά ήμουν πρώτη γυμνασίου. Μόλις είχα τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, λοιπόν, το καλύτερο μου καλοκαίρι. Το καλύτερο μου καλοκαίρι με διαφορά. Δεν έχω καλύτερο καλοκαίρι στη ζωή μου. Έχουν περάσει, ήταν το καλοκαίρι του 2000. Έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε. Ήταν τότε που τα διάβαζα όλα αυτά. Και τότε που τα καλοκαίρια μου ήταν εξερεύνηση full. Βόλτες, αλάνες. Στο χωριό είχαμε χωρίσει δύο περιοχές. Εγώ ήμουν με τον αδερφό μου αρχηγός της μίας περιοχής. Προφανώς. Και αυτό γιατί ήμασταν πάντα επαναστατικά στοιχεία στο χωριό, εγώ και ο αδερφός μου. Υπήρχαν στο χωριό, τώρα σας πάω αλλού. Υπήρχαν στο χωριό που λέτε. Ήταν οι δίδυμοι τότε. Καλά ήταν τα παιδιά, πραγματικά πολύ καλά παιδιά. Και ήταν τα δίδυμα. Και δεν σας πω ονόματα κι αυτά. Δεν χρειάζεται. Και είχαν την πάνω περιοχή, τον πάνω Μαχαλά. Λοιπόν, και στον πάνω Μαχαλά όλα τα παιδιά που μαζεύονταν εκεί πέρα. Και πάντα σκεφτόμουν, τι καλύτερο έχει ο πάνω Μαχαλά από το δικό μας Μαχαλά. Και γιατί όλοι μαζεύονται εκεί πέρα και γιατί δεν μαζεύονται στο δικό μας, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έρχεται κανένα. Γιατί η περιοχή, το δικό μου μέρος, που έμεινα στη μία άκρη του χωριού και πήγαινα στην άλλη άκρη του χωριού, το παιδιά. Και δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί ξέρεις, πάντα μέχρι να πάω να έρθω να κάνω να ράνω. Πηγαίναμε, παίζαμε, αλλά ήταν αυτή η τέτοια. Όλοι πηγαίναν προς τα εκεί. Και σκεφτόμουν τότε πώς θα γινότανε να μαζευτούμε και σε εμάς. Και ξεκινήσαμε με τον αδερφό μου. Τι εννοώ, ξεκινήσαμε. Για κάποιο λόγο είχαμε την τάση από μικρή να προσελκύουμε κόσμο γύρω μας. Λοιπόν, και μαζέψαμε παιδιά. Είχαμε τώρα 2000 καλοκαίρι. Είχα φτιάξει στο χωριό την πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα με κορίτσια. Ενώ όλοι παίζανε μπάλα μόνο τα αγόρια, είχα συνειδητοποιήσει τότε ότι τα κορίτσια θέλανε να παίζαν μπάλα. Και κανένας δεν έπαιζε με τα κορίτσια μπάλα. Και εγώ ήμουν σε φάση, γιατί ήταν. Αφού είχα δει ότι καμιά φορά όταν παίζαμε ήταν πολύ καλές στο να παίζουν ποδόσφαιρο. Και είχαμε φτιάξει μια ομάδα, η οποία ήταν αποκλειστικά από κορίτσια, και ήμουν εγώ αρχηγός της ομάδας αυτής. Είχα έμπνευση από τότε. Λοιπόν, και ο αδερφός μου είχε τους υπόλοιπους που είχαν μαζευτεί. Ξεκινήσαμε όμως πριν από αυτό με τις ομάδες. Είχαμε ξεκινήσει και μαζευόμασταν και παίζαμε κρυφτοκυνηγητό στο χωριό. Και κρυφτοκυνηγητό σε όλο το χωριό. Και καταφέραμε και μαζέψαμε. Καταφέραμε και μαζέψαμε τα μισά παιδιά του χωριού και ερχόταν σε εμάς, στη δικιά μας περιοχή. Είχαμε φτιάξει, κάνει εγκατάλειψη σε ένα χωράφι. Το είχαμε φτιάξει γήπεδο και μαζευόμασταν. Να φανταστείτε τώρα το μισό χωριό, εκεί που δεν ερχόταν καν κανένας, εκείνο το καλοκαίρι, πραγματικά εκείνο το καλοκαίρι, είχα καταφέρει να προσελκύσω το μισό χωριό και να έρχεται στη δική μας παρέα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Βέβαια έληξε λίγο άδοξα αυτό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Moby Dick. Πολύ ωραίο, το έχω διαβάσει, αλλά δεν το έχω σε βιβλίο δυστυχώς εδώ. Δεν το έχω και θα ήθελα πάρα πολύ να το ξαναπάρω αυτό το βιβλίο με το Moby Dick. Ο Ahab. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν,
θα γίνει survivor, δεν θα με χαλούσε. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τα αγωνίσματα, απλά παρατήστε με. Δεν θέλω να κάνω κανένα αγωνίσμα. Πραγματικά, ποιος άνθρωπος. Πρέπει να είσαι πολύ χαζός να πας να κάνεις αγωνίσματα σε τέτοια μέρη. Απλά πρέπει να επιβιώσεις, τέλος. Λοιπόν, το είχατε χωρίσει. Ισχύει αυτό. Είχε ζώνες επιρροές. Σε αυτό μπορώ να το πω με πάσα βεβαιότητα. Σας ξαναλέω, ήταν ο Πάνω Μαχαλάς ο Βορράς και εμείς ήμασταν. Ανατολή και Δύση ήμασταν. Εμείς ήμασταν η Ανατολή στο χωριό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις, όταν βλέπεις ένα μέρος, ένα κομμάτι του χωριού να μην έχει ζωή και ξαφνικά ένα καλοκαίρι αποκτά άπειρη ζωή. Και όταν λέμε άπειρη ζωή, 40 παιδιά μαζευόμασταν μια παρέα 40 παιδιά. Φανταστείτε, έτσι. Από εκεί που δεν μαζευόταν ένας με τον άλλον. Τέλος πάντων, από τότε είχαμε. Μπορούσαμε να, για κάποιο λόγο να προσελκύουμε κόσμο και να παίζουμε όλοι μαζί παρέα. Δεν ξέρω, είναι αυτά τα ωραία τα παιδικά. Και ήταν διασκεδαστικό και μακράν ήταν το καλύτερό μου σε εξερευνήσεις. Και μετά εκείνο το καλοκαίρι και το επόμενο, όλα αυτά εκείνη την περίοδο τα διάβασα. Γι' αυτό σας ξαναλέω, έχει συνδεθεί όλο αυτό το πακέτο με μία από τις καλύτερες περιόδους μακράν στη ζωή μου ως παιδί, από τις πιο ευχάριστες περιόδους μου ως παιδί, γιατί μετέπειτα τον επόμενο χρόνο βγήκα οικοδομή. Δευτέρα γυμνασίου, από Δευτέρα γυμνασίου τα καλοκαίρια, μέχρι και. Βασικά, όχι Δευτέρα γυμνασίου, ψέματα. Εκείνο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο της πρώτης γυμνασίου, τον Αύγουστο και μετά, βγήκα οικοδομή. Ήταν η τέτοια να πηγαίνω. Έμαθα να βάζω πλακάκια με το γαρίφαλο. Καλή τώρα εκεί που είναι. Χαιρετίσματα. Λοιπόν. Και είχα πάει να μάθω την τέχνη, να μάθω να βάζω πλακάκια. Και δούλευα μεροκάματο. Μεροκάματο 12 ώρες, 3.000 δραχμές. 7 με 7. Από την τρέλα μου, μυαλά δεν είχα τότε. 7 με 7, 3.000 δραχμές. Τον επόμενο χρόνο, 7 με 7, 10 ευρώ. Γιατί τότε ήταν που αλλάξαν και τα ευρώ. Ήταν η τελευταία χρονιά που υπήρχαν δραχμές. Από τον επόμενο χρόνο, αλλάξαμε και πήγαμε σε ευρώ. Λοιπόν, το 2001. Σκέψου να δουλεύεις 12 ώρες, παιδί, για 10 ευρώ. Τι ωραίο που είναι, ε. 12 ώρες, 10 ευρώ. Και οικοδομή. Και οικοδομή, σοβαρή οικοδομή. Επειδή δεν ήθελε. Δεν ξέρω αν σα βγάλω τα ψυχολογικά μου έξω. Επειδή δεν ήθελε το αφεντικό να λερώνω την μπετονιέρα, καθόμουν και έκανα τα χαρμάνια 6 κυβικά τσιμέντο και 4 και 3 με το χέρι να το γυρίζω το τσιμέντο. Ωραία χρόνια. Γι' αυτό σα λέω, ωραία, τα παιδικά ήταν τα καλύτερα χρόνια. Και πάμε κλείνοντα, πριν να με πάρει μπάλα και νοσταλγήσω. Μάλλον δεν με νοσταλγώ καθόλου εκείνα τα χρόνια τη οικοδομή. Λοιπόν, πριν με πάρει μπάλα και γυρίσω πίσω. Θα πάω σε ένα βιβλίο, στο τελευταίο βιβλίο, που δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έπιανα. Ένα βιβλίο το οποίο το είχα για αρκετό καιρό στη βιβλιοθήκη μου. Ένα βιβλίο το οποίο δεν θυμάμαι καν πώς έφτασε στα χέρια μου. Ειλικρινά, και γενικά ως παιδί πάντα πρόσεχα πώς τη βιβλία έπαιρνε. Αυτό έφτασε κατά λάθος. Το 2004. Το 2004 εγώ ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Λοιπόν, Δευτέρα Λυκείου. Ένατος του 2004 συγκεκριμένα. Βασικά ψέματα, ένας του 2004. Τρίτη λυκείου. Γιατί ένατος του 2004 έδωσα πανελλήνιες το 2005 τον Ιούνιο. Μόλις έμπαινα στην τρίτη λυκείου. Ένα βιβλίο το οποίο είναι από Μπέλ. Από τι είναι, Best in Pocket λέει. Δεν περίμενα ότι θα το διάβαζα ποτέ. Γιατί στην αρχή όταν το είδα, το μου φαίνονταν πολύ χαζό. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Εν τω μεταξύ έχει επιρροή το Τοξόφυλλο από Πειρατές της Καραϊβικής πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο. Το 88 ημέρα έχω κερδίσει χρονιά, ναι. Πήγαμε τους 87 άριδες εγώ. Είμαι ο τελευταίος που έγραψε και Δευτέρα Λυκείου Πανελλήνιες και Τρίτη Λυκείου. Μετά από εμάς σταμάτησε και αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο το έχει γράψει ο Τζιν Χάκμαν και ο Ντάνιελ Λενάιχαν. Δεν έχω. Αν και είχα πάντα στο μυαλό, ο Τζιν Χάκμαν ο ηθοποιός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει, δεν είμαι 100% σίγουρος. Δεν το έχω τσεκάρει ποτέ. Αν και στο μυαλό μου πάντα πίστευα ότι είναι ο ηθοποιός βασικά, είναι ό,τι του λέει από πίσω. Το λέει, δεν το ψήξα ποτέ, αλλά το λέει από πίσω ότι είναι ο Τζιν Χάκμαν ο ηθοποιός. Λοιπόν. Μαζί δώσαμε. Ωραία χρόνια. Εντυπωσιακά, 10 μαθήματα πανελλήνιες. Πάρτο. Λοιπόν. Και σα έλεγε και βγαίνει ο καθηγητής και λέει 1-0. Λοιπόν. Το ναυάγιο του Μπερντίντο Σταρ. Ένα βιβλίο, παιδιά, που δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα μου άρεσε. Είναι από αυτά τα βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη. Όλοι έχετε τέτοια βιβλία. Παραδεχτείτε το. Αν τώρα γυρίσετε στη βιβλιοθήκη σας δεξιά ή αριστερά και ψάξετε, έχετε 2-3 βιβλία τα οποία δεν έχετε πιάσει ποτέ στη ζωή σας γιατί σας φαίνονται μεχ.
εξωτερικά. Δεν σας τραβάνε καθόλου. Α, μαζί ήμασταν τότε. Αν κέρδισες χρονιά, κομπλέ. Λοιπόν, και σε φάση υπάρχουν βιβλία που αν τα τσεκάρετε, υπάρχουν, έχετε τέτοια. Έχετε, σας το εγγυώμαι εγώ. Πάτε τώρα, σηκωθείτε έτσι όπως είστε, πάτε στη βιβλιοθήκη σας και δείτε. Έχετε τουλάχιστον δύο βιβλία τα οποία έχουν φτάσει στα χέρια σας, δεν τα ξέρετε, είναι υπέροχα βιβλία, δεν το ξέρετε γιατί δεν τα έχετε πιάσει ακόμη. Λοιπόν, και δεν σας τραβάνε γιατί δεν σας αρέσει το χαρτί, δεν σας αρέσει το εξώφυλλο, το χαρτί είναι εφημεριδέ. Είναι βιβλία τα οποία δεν θα τα πιάνετε ποτέ στη ζωή σας. Πιάστε τα. Θα με θυμηθείτε μετά. Δύο βιβλία στη ζωή μου έχω πιάσει έτσι και δεν το έχω μετανιώσει. Το ένα είναι Ο Παλαιός των Ημερών του Μάτεση. Τι υπέροχο βιβλίο. Διαβάστε το αν το βρείτε. Και το δεύτερο είναι αυτό. Λοιπόν. Το συγκεκριμένο. Όχι, δεν είχα κερδίσει και δεν έγραψα Δευτέρα Πανελλήνιας. Τυχερός, άτυχος, δεν ξέρω. Για εσάς τότε παίζει να ήσασταν τυχεροί. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Το συγκεκριμένο. Θα έλεγε κάποιος, το συγκεκριμένο, ότι έρχεται σαν φυσική συνέχεια και είναι πάρα πολύ εμπνευσμένο από το νησί των θησαυρών. Είναι μετά το νησί των θησαυρών, έρχεται αυτό το βιβλίο. Επίσης δεν με γέμιζε το μάτι, έλεγα Τζιν Χάκμαν, ο ηθοποιός, τώρα ο Τζιν Χάκμαν, γνωστός ηθοποιός. Αρκετά γνωστός ηθοποιός. Κάτσε να τον ψάξω κιόλας να δω. Western πρέπει να κάνει, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Τζιν Χάκμαν. Μισό λεπτάκι. Τζιν Χάκμαν. Ναι. Ναι. Πολύ γνωστός ηθοποιός. Έχει παίξει Ο Μισισιπής καίγεται. Σε ποιες άλλες ταινίες. Έχει παίξει σε πολλές ταινίες τώρα που το σκέφτομαι. Βασικά σε πάρα πολλές ταινίες. Οκ. Υπέρα. Ναι. Πολύ καλός και πολύ γνωστός. Τα Πορφυρά. Βασικά Crimson Tide. Οκ. Unforgiven, The French Connection, Superman, και στο Superman είχε παίξει, νομίζω ήταν ο πατέρας του Superman. Λοιπόν, ναι, ήταν ο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, τα παλιά Superman όμως. Λοιπόν, ναι, όντως είναι αρκετά γνωστός. Παίζει να είμαι μεγαλύτερη. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, δεν ξέρω. Είσαι, μπορεί και όχι. Κατά καιρούς έχουμε, και ο Πέτρος είναι, ο Πέτρος έχω καιρό να τον δω βέβαια. Πέτρο, αν είσαι μέσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, 20.000 λεπτά κατά τη θάλασσα. Θυμάμαι την αδερφή μου να το διαβάζει και μου φαίνονταν πολύ μεγάλο. Για όταν είσαι παιδί είναι μεγάλο, αλλά τώρα που μεγαλώσαμε δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, και σας ξαναλέω, τσεκάρετε το. Δείτε το στη βιβλιοθήκη σας. Έχετε σίγουρα, σίγουρα ένα βιβλίο, δύο τα οποία είναι χωμένα και πιάνουν σκόνη και δεν το έχετε πιάσει ποτέ γιατί δεν σας γεμίζει το μάτι. Αν θέλετε να με ακούσετε, πιάστε το. Πριν πάρετε οτιδήποτε άλλο, πιάστε αυτό το βιβλίο που υπάρχει εκεί μέσα. Το ξέρετε εσείς καλύτερα ποιο, από όλους ποιο είναι. Είναι αυτό δίπλα χωμένο εκεί πίσω από τα άλλα τα βιβλία που έχετε. Αυτά που θέλετε να διαβάσετε, αλλά που δεν διαβάζετε. Και υπάρχει και αυτό που ξέρετε ότι ποτέ δεν σας δεν το διαβάσετε. Αυτό πιάστε πρώτο. Λοιπόν, είναι πως κατεβαίνεις στο υπόγειο, δίπλα από το σιρτάρι στη σιρταριέρα, το τελευταίο σιρτάρι, ανοίγεις κάτω. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο βιβλίο, ο μικρότερος 98. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, ο μικρότερος μας ποιος είναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. 98. Πανεγιώτης πότε είναι. Είσαι ένα χρόνο πιο μεγάλος από το μικρό μου αδερφό. Ο μικρός μου αδερφός είναι το 99. Λοιπόν, 98, πήγαινα και τετάρτη δημοτικού, πέμπτη δημοτικού, τετάρτη δημοτικού τότε, νομίζω. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, ένα παιδί το οποίο αποφασίζει το 1805, τότε έχει τοποθετεί χρονικά. Βλέπετε το μεταξύ Jack Sparrow από έξω. Δεν συμπνέει καθόλου, είναι αυτό που λέγανε, α, είναι οι πειρατές Καραβικής στο... Oh. Εντάξει, έχουμε και πιο μικρούς. Λοιπόν, έχουμε... έχουμε Jack Sparrow επιρροές. Και σας ξέρω, εμένα με είχε χαλάσει αυτό. Αυτό δεν μπορούσα να δω. Είναι σαν το Jack Sparrow από έξω. Με ξενέρωνε. Ενώ το κάνανε για να πουλήσει τότε, γιατί οι ταινίες ήταν στο Θεό. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το 1805 το οποίο αναγκάζεται να μπαρκάρει σε ένα τέτοιο, σε ένα καράβι. Το οποίο λέγεται, πώς λεγόταν, νομίζω το καράβι ήταν το Perdido Star, το Star. Βασικά όχι, το Star είναι ένα άλλο καράβι που έχει κάποιους ναυαγούς, τέλος πάντων, το οποίο αυτό ψάναυρο, το θησαυρό του αν θυμάμαι καλά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που διάβασα για τον για την ναυτική καμπάνα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα,
Αν έχετε, όσοι έχετε ασχοληθεί με ντοκιμαντέρ εποχής, εκείνα τα χρόνια στις καταδύσεις κατέβαζαν την καμπάνα μέσα. Η καμπάνα, και λογικά μια καμπάνα ήταν σε μέγεθος, κατέβαινε και τι έκανε. Καθώς βουτούσαν για θησαυρούς ή για οτιδήποτε, για μαργαριτάρια, για οτιδήποτε, λοιπόν, ήταν ελεύθεροι δίτες τότε, κατέβαινε η καμπάνα και καθώς έμπαινε σαν το ποτήρι, σκεφτείτε ένα ποτήρι, μπαίνει, παγιδεύει αέρα μέσα. Οπότε καθώς κατέβαινε με το βάρος προς τα κάτω, δημιούργησε ένα φύλακα αέρα, ένα θύλακα αέρα μέσα στο νερό, οπότε οι δίτες βουτούσανε, έψαχναν να βρουν διάφορα πράγματα, ναι, για τον αέρα, ό,τι θέλανε να ξερευνήσουν, κυρίως πιο πολύ τότε ήταν κυνηγοί θησαυρών, πειρατές, κυνηγοί θησαυρών και το μαζεύανε και όσο μαζεύανε ανεβαίνανε, παίρναν ανάσα για μην ανεβαίνουν μέχρι πάνω, παίρναν ανάσα μέσα στο pocket αέρα που είχε και ξαναβουτούσαν. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα μέχρι που το διάβασα στο βιβλίο, η αλήθεια είναι τρομερό, μου μάθε πολλά πράγματα το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι, αλλά εγώ τον Black Flag δεν το έχω παίξει, αυτό είναι το αστείο. Θυμίζει πάρα πολύ όμως, θυμίζει πάρα πολύ αυτό με την καμπάνα. Το συγκεκριμένο βγήκε πολλά χρόνια πριν του Black Flag, το βιβλίο. Νομίζω πότε έχει βγει, το πότε είναι, θα σας γελάσω. Και ένα βιβλίο σας ξαναλέω, το 2004 βγήκε, Best in Pocket. Λοιπόν, ναι. Είναι από τα ελληνικά γράμματα το copyright παρεπιπτόντως, το συγκεκριμένο. Ωραία τα ελληνικά γράμματα. Τσεκάρετε το, αν το βρείτε. Και ναι, έμαθα τόσα πράγματα γι' αυτό. Και μ' άρεσε πολύ περισσότερο από το νησί των θησαυρών. Δηλαδή, μπορεί να λέω για το νησί των θησαυρών ότι είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και πιάστε το διαβάστο. Αλλά το ναυάγιο του Μπερδίντο Σταρ, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το Μπερδίντο Σταρ είναι το καράβι τελικά, ναι. Και λέω, κοίτα να δεις. Είχα ένα τέτοιο βιβλίο, δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό και τελικά ήταν υπέροχο, υπέροχο. Γι' αυτό σας ξαναλέω, δώστε λίγο αγάπη σε αυτά που ήδη έχετε. Δηλαδή, πριν αγοράσετε, ξέρω ότι λαχταράτε να αγοράζετε καινούργια βιβλία, είναι η ζωή σας όλη, αλλά πριν αγοράσετε καινούργια βιβλία, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη, τι έχει μείνει που ίσως να σας τραβάει και να μην σας τραβάει. Και δοκιμάστε το. Ψάξτε τα βιβλία που έχετε παρατήσει, τα βιβλία που δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ. Ιούλιος Βέρν, είσαι θεούλης. Για να δω. Τι έστειλες από Ιούλιο Βέρν. Είναι μέσα από το drive. Οκ. Ου. Παίζει με τα... Ναι, έχει τη σφίγγα του πάγου. Η σφίγγα του πάγου που δεν θα τα αγοράσω γιατί είναι ήδη εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ έχω ήδη σε τόμους το Μιχαήλ Στρογκόφ. Πω, έχει αφάνταστα πάρα πολύ. Πολλά. Το άνω κάτω έχω σε φυσικό τέτοιο. Τα τρία άγνωστα διηγήματα θέλω να διαβάσω επίσης. Ποιο ήθελα να διαβάσω, ένα το οποίο το έχω δει, αλλά ποιο ήτανε, το Αστέρι του Νότου, αλλά δεν το έχει γράψει, το Αστέρι του Νότου δεν το έχει γράψει ο τέτοιος, το έχει γράψει ο Ιούλιος Βέρν το Αστέρι του Νότου, δεν νομίζω το έχει γράψει ο Ιούλιος Βέρν, πολύ ωραίο και αυτό. Τέλος πάντων, σας ξαναλέω, ο Τάφος του Αχιλλέα, όχι, το τραγούδι του Αχιλλέα επίσης θέλω να διαβάσω τώρα που ανέφερες Αχιλλέα, που... Νομίζω το έχει γράψει αυτή που έχει γράψει το Κυρκή, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το τραγούδι του Αχιλλέα. Λοιπόν, και θα ήθελα και αυτό πάρα πολύ να το διαβάσω. Συνήθως γραμμές υπάρχουν πολλά βιβλία, τρόπο το σκέφτομαι. Βιβλία πολλά, χρόνος υπάρχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το χρόνο μου τον γεμίζω διαφορετικά τώρα. Λοιπόν, Tom Harper. Tom Harper έχει γράψει το... Έχει γράψει. Πολύ γνωστό όνομα. Έχει γράψει κι άλλα που έχω διαβάσει. Περίμενε. Προχθές έτσι είχε να πέσει το όνομα μου σε αυτό. Tom Harper. Οκ. Θα σου πω. Λαστέρα. Οκ. Έχει γράψει αρκετά. Τα βιβλία του. Έχει γράψει το βιβλίο των μυστικών. Υπότιτλοι του Σταυρού. Zodiac Station, Black River, το Lost Temple, νομίζω το Lost Temple το έχω πιάσει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ποια άλλα έχει πιάσει. Το τραγούδι του Χιλέα πραγματικά είναι στη λίστα μου εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν το έχω πιάσει ποτέ. Επίσης άσχετο, τώρα που πες στο Μουχάβερ για κάποιο λόγο, μου έχει έρθει στο μυαλό μια ταινία, η οποία έχω πολλά χρόνια να τη δω και θα ήθελα πάρα πολύ να την πιάσω, να το λύνει τα τέσσερα φτερά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου έχει κάτσει στο κεφάλι αυτή η ταινία τόσο πολύ. Δεν ξέρω, ίσως να την έχετε δει.
για κάποιο λόγο το τελευταίο διάστημα θέλω πάρα πολύ να ψάξω να τη βρω, να την ξαναδώ αυτήν την ταινία, τα τέσσερα φτερά. Θυμάμαι μου είχε αφήσει πολύ τρομερή εντύπωση, το είχα δει παιδί και μου είχε αφήσει πολύ ωραία εντύπωση και θέλω να το ξαναδώ τώρα που μεγάλωσα το συγκεκριμένο. Αλλά για κάποιο λόγο όταν ακούω Tom Hardy μου έρχονται τα τέσσερα φτερά στο μυαλό, χωρίς κανένα απολύτως λόγο και αφορμή. Okay. Και επίσης άλλες δύο ταινίες, τώρα σας πω και για ταινίες, γιατί όχι. Άλλες δύο ταινίες που θέλω σίγουρα να πιάσω και να ασχοληθώ είναι τα Πορφυρά Ποτάμια. Τα είχα δει, τρομερές ταινίες, τι ταινιέρες είναι, πρέπει να τα ξαναδώ. Και εντωμεταξύ τώρα συλλογέμαι ότι κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι γίνεται, εγώ έχω γίνει πολύ περιεκτικός και 200 βιβλία να σας βγάλω, θα τελειώσω πολύ γρήγορα. Δηλαδή είμαστε ήδη μία ώρα και 20 λεπτά και αναρωτιέμαι. Πού είναι που έπιανα 2 βιβλία και έλεγα 50 ώρες για αυτά τα 2 βιβλία. Πραγματικά ακόμα κι εγώ απορώ πώς γίνεται και μάλλον εξελίσσομαι σαν τα Pokémon κι εγώ. Κάθε φορά που ξεκινάω να λέω ένα τέτοιο εξελίσσομαι και τα λέω πιο γρήγορα, τα λέω πιο περιεκτικά, πιο συνοπτικά και βελτιώνομαι, γίνομαι καλύτερος παρουσιαστής, ξέρω κάτι τέτοιο μάλλον. Λοιπόν, πάντως στο link που λες, για να κάνω ένα σπόντα τώρα, να γυρίσω πίσω. Στο link που λες με τα τραγούδια, Κώστας είναι αλλού. Λοιπόν, στο link με τα βιβλία, σαν τα πολεμών, Pokémon. Γενικά το έχω προσέξει όταν μιλάω πάρα πολύ, μετά από λίγο μερικές λέξεις τις χάνω, τελείωσα τέτοιο. Λοιπόν, και Pokémon και πόλεμον και... Ποιο είναι το πρόβλημα με μένα? Μιλάω και λέω αυτό που λέω. Ταυτόχρονα, ένα μέρος του μυαλού μου τρέχει στην ταινία που σας είπα. Γιατί τα τέσσερα φτερά έχει να κάνει με πόλεμο. Με πόλεμο, νομίζω που είναι στις Απικίες. Ή στις Απικίες ή στη Λεγιώνα των Ξένων. Αφρική πάντως νομίζω γίνεται ο πόλεμος. Ή Αφρική Αραβία. Κάπου εκεί μέσα. Και ταυτόχρονα σκέφτομαι αυτό, μιλάω γι' αυτό και πολλές φορές το έχω παρατηρήσει όταν σκέφτομαι και μιλάω ταυτόχρονα. Λέω στο λόγο μου φράσεις από αυτό που σκέφτομαι. Λοιπόν, ο Ζαν Ρενό είναι τρομερός. Ό,τι ταινία έχει βγάλει ο Ζαν Ρενό μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ... Okay. Δεν ξέρω γιατί ξέρεις τα λέω και μετά τα διαβάζω πίσω αυτά που λέτε και λέω θα το είπα, είμαι σίγουρος ότι θα το είπα. Οπότε, λοιπόν... Τα τέκνα, προσέξτε τώρα έτσι, έχει μέσα τα τέκνα. Πάντα μου έκανε εντύπωση αυτό. Τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραν. Αυτά τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραν. Λοιπόν, ναι. Τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραν. Τέλος πάντων, από αυτά που έχει μέσα η λίστα που μας έβαλε λίγο πιο πάνω. Να δούμε. Ο Ρενό είναι, όχι Θεούλης, Θεός. Τρελός ήλιος παντοτινός. Λοιπόν. Εγώ θα διάλεγα, γιατί πρέπει να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Το άνω κάτω η αλήθεια είναι και το έχω, δεν με ψήνει να το διαβάσω για κάποιο λόγο. Αυτό που θα ήθελα σίγουρα να διαβάσω είναι τα 2 χρόνια διακοπές. Για κάποιο λόγο μου έχει κάτσει από τα παιδικά μου χρόνια αυτό το όνομα, τα 2 χρόνια διακοπές, αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ να ασχοληθώ. Η Μυστηριώδης Διαθήκη, η Σφίγγα των Πάγων, και ξέρω ότι το επόμενο που θα πιάσω είναι η Σφίγγα των Πάγων. Μιχαήλ Στρογκόφ, δεν ξέρω, θέλω και αυτό πάρα πολύ να το διαβάσω. Πιο μετά. Η Ναυαγή του Σύμπαντος ήθελα πάρα πολύ. Στον 20ο αιώνα επίσης θέλω πάρα πολύ, ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο. Το Κυνήγι του Αερόλιθου και το Μυστηριώδη Σφαίγγλιμα. Επίσης για κάποιο λόγο δεν έχει το Ταξίδι στο Κέντρο της Γης. Με ενδιαφέρον. Όντως δεν έχει το Ταξίδι στο Κέντρο της Γης. Και αυτό το έχω διαβάσει, πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, σας το έχω ξαναπεί όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Τρεις ήταν οι θεούλιδες για μένα σε συγγραφείς. Ιούλιος Βέρν, Πόε και Lovecraft. Εν τω μεταξύ πρέπει να ξαναπιάσω Lovecraft κάποια στιγμή. Να βοηθήσω σε ποιο τέτοιο. Ναι, όντως, μπείτε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμαι τώρα, παρά από την τέτοια, όταν μετακομίσω το καλοκαιράκι και πάνε όλα καλά, μέχρι να αποκτήσω ίντερνετ, να βάλω να ράνω. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι. Ένα από αυτό είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να αναγκαστώ να κάνω παύση. Σίγουρα από μια-δύο εβδομάδες θα με χάσετε. Καλά, όχι, θα συνεχωρηθεί και πάρα πολύ. Αλλά κάνα δύο εβδομάδες θα πάρω ρεπό ή ένα μήνα ανάλογα το καλοκαίρι μέχρι να ετοιμάσω το σπίτι. Και ξαφνικά, ενώ έχετε συνηθίσει αυτό εδώ, θα δείτε κάτι τελείως διαφορετικό. Και θα λες, τι είναι αυτό.
Γιατί είχα αλλάξει η οπτική μας. Τέλος πάντων, ευελπιστώ να καταφέρω να φτιάξω. Γκλου ειν γκλαφ, χθολουράλι, εγκφαχνάχλν, φθάχν. Κάπως έτσι. Λοιπόν, όχι, θα μετακομίζω από Θεσσαλονίκη. Από όσοι είστε Θεσσαλονίκη, λοιπόν, θα έχετε τη χαρά να πάμε και κάνουμε καφέ όταν θα έρθει η ώρα, να βγούμε, μαζευτούμε, πάμε να πιούμε κανένα καφέ σαν άνθρωπο, όταν ανοίξουν. Δηλαδή, μετακομίζω μόνιμα Θεσσαλονίκη από το καλοκαίρι, αν πάνε όλα καλά, για δουλειά κυρίως και για, και για ψυχολογική ανάταση. Λοιπόν, θα είναι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι χαίρομαι ήδη γιατί θα είναι κάτι καινούριο. Πάντα μου αρέσει να κάνω καινούργια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα, ξέρετε, όταν αλλάζω κάποιο σκηνικό από το ένα στο άλλο, είναι, ποτέ δεν σταματάει. Δηλαδή, δεν θα με πάρει δύο εβδομάδες, παίζει κανένα χρόνο μέχρι να τα σετάρω όπως θέλω. Αλλά ναι, αλλάζω, ανεβαίνω προς τα πάνω, πάω Θεσσαλονίκη και ναι, θα είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης, ευελπιστώ να ζούμε μέχρι τότε. Οπότε μπορείτε να με πετύχετε και στο δρόμο, το πιο πιθανό. Εκεί που συχνάζω, κυρίως στο κέντρο, Ναυαρίνου πάνω κάτω. Αυτή η Ναυαρίνου πάνω κάτω, πραγματικά δεν έχω χτίσει πάνω κάτω. Οπότε, όποιος με δει, άμα έρθει σε Αθήνα, στείλε μια. Θέλω να έρθω Αθήνα, πλάκα-πλάκα. Κάποια στιγμή, σε όλη μου τη ζωή, παιδιά, παίζει να έχω πάει και μία, δύο, τρεις φορές να έχω μείνει στην Αθήνα και δύο φορές πραστικός. Μία όταν ήταν στο στρατό και άλλη μία, νομίζω. Δεν θυμάμαι πρώτη, δεν είναι. Ή τρεις-τέσσερις φορές. Οπότε αυτό ήταν για μένα. Εγώ είμαι από αυτά. Κυριολεκτικά όμως σαν το παιδιά του χωριού, έτσι. Σε φάση μπορεί να έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, τα πάντα εκτός από τον Νότο. Στο Νότο μόνο μια φορά έχω περάσει από όλα. Αλλά πέρασμα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Και ναι, είμαι σαν τα παιδιά του χωριού. Τι είναι αυτά, παιδιά, έχω πάει και πέντε φορές στη ζωή μου. Έχω περάσει μάλλον τέσσερις. Μία όταν πήγαινα φαντάρος, μία στην πρώτη ηλικίου, μία όταν έδινε εξετάσεις για στρατιωτικές σχολές, γιατί είχα δώσει και από αυτά. Χριστέ μου, αν πήγαινα τότε στρατιωτικές σχολές, τώρα δεν θα ασχοληθεί με τίποτα από όλα αυτά. Θεέ μου. Πραγματικά το πιστεύω αυτό για τον εαυτό μου. Ναι, το αφήνω το νησί, το αφήνω στη μοίρα του και φεύγω. Φεύγω γιατί δεν πάει άλλη κατάσταση. Οπότε ναι, είναι το νησί αρκετά κουραστικό για μένα πλέον. Οπότε πάω να κάνω μια καινούργια αρχή. Λοιπόν, εγώ είμαι κουντρεφέρ. Παιδιά, καταρχάς, να το πάρουμε το νησί, η Λίμνος, να το ξεκινήσω. Η Λίμνος είναι κυριολεκτικά. Η Λίμνος είναι κυριολεκτικά όπως είναι το Game of Thrones οι περιοχές. Κυριολεκτικά όμως. Είμαστε εμένα, το χωριό μου τους ή άλλους είναι Winterfell από Λίμνο. Σε φάση είμαστε στο βορρά. Έχουμε τα Wildlings από τη μία πλευρά προς τα πάνω, κυριολεκτικά όμως, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έχουμε τους Στάλι από την άλλη. Εδώ πέρα είμαστε στην πρωτεύουσα, στο Westeros. Εδώ τώρα η Μύρινα είναι το Westeros. Οπότε αναγκαστικά ναι. Αλλά ναι, πάει, είμαστε Winterfell. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Λογικά θα με δείτε. Θα με δείτε και θα με φάτε και στη μάπα με καλύτερο ίντερνετ και ευελπιστώ και με καλύτερο υπολογιστή. Αυτό είναι ο ευγενής και ευσεβής ποθός του Κωνσταντίνου Σαλίκα να φτιάξει ένα νορμάλ υπολογιστή να ανέβω προς τα πάνω. Μεταξύ σκέφτομαι τώρα, ακούστε σχέδιο έτσι. Θα φύγω και είχα ανεβάσει στο Facebook μια φωτογραφία που είναι τα απολύτως απαραίτητα για το καινούργιο σπίτι. Μόνο υπολογιστή στο πάτωμα. Αυτό κάπως έτσι θα πάω. Θα φορτώσω ότι τον υπολογιστή θα μπορούσε. Θα φορτώσω τον υπολογιστή στο αμάξι. Θα βάλω κανένα δύο ρούχα, τον υπολογιστή στο πίσω μέρος και θα φύγω. Αυτό είναι. Πάρω τον υπολογιστή μου και θα φύγω. Τώρα που θα πάω μέχρι να τα ακτοποιηθώ και αυτά και μετά θα ανεβούν και τα υπόλοιπα. Ναι. Πάντως, αυτό που λες τώρα με τους Τούρκους και τους White Walkers. Δυστυχώς όχι. Και δεν υπάρχουν και οικονομικές εναλλακτικές από θέμα κόστους. Δηλαδή, μπορεί να βρεις πολύ πιο ακριβά σπίτια, μπορεί χιλιάδες. Ειδικά στα νησιά είναι σφαγή για να βρεις φθηνό σπίτι ή οτιδήποτε. Πάντως, έβλεπα, προχθές έκατσα και χάζευα κάποια παλιά μου unboxing και έβλεπα ότι σε άλλους YouTuber τα unboxing τα κόβουν μηχανάκια, αυτοκίνητα. Σε μένα, ειδικά όταν ήμουνα στο χωριό πιο πολύ, δεν έχει τόσο στη Μυρίνα για κάποιο λόγο. Στο χωριό όταν ήμουνα, περνούσαν μαχητικά από πάνω, γιατί οι Τούρκοι κάνουν βόλτα κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Και είμαι σε φάση και λέω, γαμώ την τρέλα μου, σκέψου. Άλλους τους κόβουν τα μηχανάκια, τους ενοχλούν και εμένα με ενοχλούσαν τα μαχητικά των αεροπλάνων των Τούρκων που περνούσαν όλη την ώρα από πάνω και δεν σταματούσαν να περνάνε βόλτες. Λοιπόν. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Εν τω μεταξύ μας πέτυχες πάνω στο close. Τώρα, αφού παρουσίασα τα βιβλία που έπρεπε να παρουσιάσω,
Είμαστε στην αποφώνηση τώρα, χαλαρώνουμε. Κούπα καφέ. Α, ναι, και την κούπα καφέ. Θα πάρω την κούπα καφέ μου του Πόε. Θα πάρω την κούπα καφέ μου του. Τη μεγάλη, το mug που έχω του τέτοιου. Λοιπόν. Από άλλο νησί, πού είσαι και πού θα πας. Λοιπόν, θα βάλω τις κούπες μου μέσα. Ήδη το σκέφτομαι για να μην σπάσουν. Ειδικά έχω ένα άγχος με αυτή την κούπα του Πόε. Θέλω να την φτάσω να πάει σοάκι πάνω. Και. Ναι. Αυτό, θα τα πακετάρω όλα. Ο υπολογιστής στο πίσω τέτοιο θα τον δέσω κιόλας. Και δρόμο. Λοιπόν, για τους φίλους του Lovecraft προτείνω True Detective Season 1. Τρομερό. The Yellow King, δείτε το. True Detective είναι απίστευτο. Απίστευτο. Το συνιστώ κι εγώ. Όσοι αγαπάτε Lovecraft, ναι, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Ο Βασιλιάς με τα κίτρινα είναι απίστευτος. Βασικά, όχι ο ίδιος. Ο McConaughey με τον τέτοιο είναι απίστευτο. Τι όμορφο. Σε ρημάζει εσωτερικά. Είναι πολύ βαριά σειρά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Λοιπόν. Ναι, μεταξύ δεν είσαι στην τέτοια. Νομίζω εσύ, Evelyn, πρέπει να είσαι Κυπρό. Ή όχι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και. Πόσα λοιπόν είπα, πολλά λοιπόν. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι τουλάχιστον ότι στο μέρος που θα πάω. Πρώτο πράγμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα κάνω κουτσομπολιό. Μισή ωρίτσα, εντάξει, κάνα τέταρτο. Λοιπόν, θα κάνω λίγο μασλάτ που λένε και στα χωριά της Λάρισας. Όχι εδώ, στη Λάρισα. Θα κάνουμε μασλατάκι. Το μασλατάκι είναι χλαρή κουβεντούλα. Λοιπόν, πρώτο πράγμα. Μου στέλνει η κουμπάρα μου. Μου στέλνει και μου λέει, ξέρεις κάτι, άνοιξε αυτό το σπίτι και είναι και κοντά σχετικά, ρε παιδί μου. Σε καλή περιοχή, 40 εκκλησίες. Όσοι ξέρετε από Θεσσαλονίκη, ξέρετε που είναι. Λοιπόν. Εντάξει, συμπτωματικά το έχει μια κοπέλα που την ξέρω από τότε που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τη είχαμε γνωριστεί κάποια στιγμή και βλέπω το, μ' άρεσε, θέλει δουλειά αλλά μ' άρεσε. Λέω, στείλε διεύθυνση, μου στέλνει διεύθυνση, παίρνω τηλέφωνο HCN, ναι γεια σας, θέλω, σκοπεύω να αγοράσω ένα σπίτι και το σπίτι είναι εκεί πέρα, θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ να βάλω εκεί κοντά σύνδεση για οπτική ίνα. Περιμένω 2 λεπτά 3. Μου λέει, ναι, απέναντι σας, στην απέναντι πολυκατοικία υπάρχει ήδη κουτί της HCN. Αλλά δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τραβήξουμε απευθείας ή θα πρέπει να σκάψουμε που μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Τέλειωσε. Εγώ ήδη από εκεί, έχω μετακομίσει ήδη τώρα μες στο κεφάλι μου, ήδη είμαι εκεί πέρα, έχει κλείσει. Πριν από οτιδήποτε... Έλεγα και το μικροϊδεύαν οι φίλοι μου και σε χαρτόκουτο μπορώ να ζήσω αρκεί να έχει καλό ίντερνετ. Οπότε εγώ ήδη έχω φτάσει εκεί πέρα. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θα σας βάζω 4K, θα σας ανεβάζω με το Θεό. Τα live θα είναι full. Πόσο πάει στο Θεό θα το ανεβάσω. Πόσο μπορεί να σηκώσει ο υπολογιστής σε megabit σε τέτοιο. Στο Θεό. 120 τουλάχιστον, αν και σκοπεύω για 200. Όνειρα ενός YouTuber. 200, 200 πάνω, 200 κάτω. Όχι, προφανώς και όχι. Απλά έπρεπε να έχω λίγο κύρος. Να νοικιάσω. Δεν είμαι για να αγοράσω. Αν ήμουν να αγοράσω, δεν θα ήμουν να κάνω εδώ. Αλλά κάτι πρέπει να πεις να σε πάρω λίγο στα πιο σοβαρά. Γιατί τώρα αυτός πάει να νοικιάσει σπίτι. Λοιπόν, και λες είσαι από Κρήτη, ε. Ανέβεις βόρεια, Αθήνα. Αλλά όχι μέσα, πιο πέρυξ Αττικής. Αλλά λόγω. Το πρώτο, ξέρεις να σου πω τώρα, ρεαλιστικά, επειδή το έψαχνα. Υπάρχουν ωραία site τα οποία έχουν σπίτια. Βέβαια ο σπιτόγατος έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν κάνω δυσφήμιση οτιδήποτε, αλλά υπάρχουν το κάτι House 24, πώς λέγεται, το οποίο είναι αρκετά καλό. Έχει πολύ ωραία σπίτια και μπορείς να βρεις πάρα πολλά. Μένα η αλήθεια είναι ότι έψαχνα, είχα φίλους που με βοήθησαν και μου στείλαν διάφορα να δω. Αλλά αυτό που μου στείλε η τέτοια η κουμπάρα μου... Είναι απέναντι από HCN, δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν πάω πουθενά. Κυριολεκτικά έχει χαρτόκουτο να μένω, δεν με ενδιαφέρει κυριολεκτικά. Περιοχή με καλό ίντερνετ να είναι, οπότε είμαστε κυριλαία. Και ξέρετε, καλό ίντερνετ σημαίνει και καλά live. Καλύτερα live με πιο καλή γραμμή, καλύτερη ποιότητα. Αυτή τη στιγμή το παίρνετε 1080. Και η αλήθεια είναι, και δεν θα πω ψέματα, ότι εντυπωσιάζομαι ότι βγάζει καλό 1080 και το PC σε εσάς και η γραμμή μου σε εσάς. Δηλαδή δεν είναι χάλια. Νομίζω ότι παίρνετε καλή ποιότητα πίσω. Νομίζω ότι παίρνετε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εσύ είσαι καλά στο Westeros από Mordor του, στο Mount Doom και δώσε. Άρα για να είσαι, πού είσαι, Καστελόριζο, πού σε έχουν στείλει. Λοιπόν, η Λίμνος είναι τέτοια εποχή μαγική. Ισχύει. Η Λίμνος, και όσοι, γενικά όσοι έρχεστε διακοπές Λίμνο,
Μπορεί η Λίνος να είναι γαμάτη, γαμάτη για τέτοιο, το καλοκαίρι, έχει απίστευτες παραλίες, αλλά επειδή η Λίμνος δεν έχει δέντρα, και καλά λένε είναι ξερό νησί και, αλλά η Λίμνος έχει από τα πιο εφορά εδάφη παρεπιπτόντως, να μην, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά, αλλά η καλύτερη εποχή για να έρθει στη Λίμνο είναι τώρα, γιατί έχει δροσιά και όλο το νησί είναι καταπράσινο. Πραγματικά είναι η περίοδος που όλο το νησί όπου και να πας είναι καταπράσινο. Γιατί όλες οι καλλιέργειες τώρα κάνουν, οπότε όλο είναι καταπράσινο. Λουλούδια παντού, ιστορίες, είναι ό,τι πρέπει. Πραγματικά, αν κάποιος, γιατί δεν έρχεται κανένας άνοιξη, κανένας όμως δεν έρχεται άνοιξη, και τιμές καλές θα βρείτε από καλά τώρα. Μεταξύ, εγώ κάνω διαφημίσεις για τουρισμό, τώρα που είναι όλα κλειστά, αλλά καλή καρδιά. Καλή καρδιά και όλα καλά. Λοιπόν, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άντε να ανοίξει η όλη φάση, ανυπομονώ να μπορούμε να μετακινηθούμε. Και ανυπομονώ επί 10 να μπορούμε να μετακινηθούμε. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο καλά γίνεται, αλλά πραγματικά να ανεβεί λίγο η τέτοια. Πάντως, είναι ωραία να κάνεις αλλαγές. Φαντάζομαι θα είσαι σαν την Αστυπάλαια. Καμιά σχέση. Η Αστυπάλαια έχει βράχια, έχει τα πάντα όλα. Εδώ είναι τελείως τέτοιο. Επίσης, στην Αστυπάλαια έχω γνωρίσει δύο παιδιά. Ακόμα τα θυμάμαι. Τα είχα γνωρίσει όταν ήμουν μαθητής σε μια βράβευση. Εν τω μεταξύ, τώρα flex, περίεργο flex. Κάποτε στα παλιά τα χρόνια, εκείνα τα χρόνια τα καλά που σας έδειξα αυτά τα βιβλία όλα, αυτά τα ωραία βιβλία, είχε τύχει και έχω και φωτογραφία που μπορώ να τα αποδείξω. Είχε τύχει να μας βραβεύσει ο Στεφανόπουλος, όσο το θυμάστε, το πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μας είχε, εμένα και κάποια άλλα παιδιά, μας είχε βραβεύσει για τις μαθητικές μας εικονότητες. Τότε που κάποτε βραβεύαν τους μαθητές γιατί ήταν πολύ καλοί. Και είχα πάει ένα ταξίδι στην Αθήνα, τότε που έκανα το πρώτο μου ταξίδι στην Αθήνα που λέγαμε. Και είδα πρώτη φορά στην Αθήνα το πώς είναι. Λοιπόν. Και τότε που κάνανε ακόμα ωραία και ακριβά τέτοια, πριν κρίσεις, πριν οτιδήποτε. Και θυμάμαι τότε γνώρισα πρώτα πόσα παιδιά από πόσα τέτοια. Λοιπόν, καλή επαρχία, αλλά λιγότερες ευκαιρίες σε εξέλιξη για διακοπές. Απ' την άλλη είναι τέλεια, αν και δεν ξέρω από Λίμνο. Η αλήθεια είναι ότι η Λίμνος είναι πολύ σκληρό νησί, όλο το χρόνο εκτός από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία. Αν πεις να έρθεις στην ηλικία τη δικιά μας, εκεί μεταξύ 20 και 35-40, δεν παλεύεται και πάρα πολύ. Πρέπει να έχεις ήδη δικές σου παρέες πολλές. Απλά το κακό είναι ενώ είναι υπέροχο νησί. Είναι υπέροχο νησί να έρθεις με την οικογένειά σου, με παρέα, να διασκεδάσεις, να. Είναι πολύ ήρεμο, είναι κοντά στα πάντα. Είναι ένα νησί το οποίο, εγώ με το παράθυρο ανοιχτά κοιμάμαι εδώ και πόσο τέτοιο. Δηλαδή, έτυχε φέτος να με πάρω ύπνος, σκεφτείτε, από θέμα ασφάλειας, να με πάρω ύπνος και να έχω την πόρτα να ανοιχτή. Την εξώπορτα εδώ στο δωμάτιο ανοιχτή. Έξω την εξώπορτα. Κοιμήθηκα, ξύπνησα, η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν έχασα τίποτα. Κυριολεκτικά σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, αλλά από εξέλιξη δυστυχώς όχι. Στερούνται πολλά και τα μεγάλα και τα μικρά νησιά. Λοιπόν, ήρθα πέρυσι καλοκαίρι, φοβερό φαγητό. Καλοί άνθρωποι, δεν είπε ένα για να βρεθούμε, πούμε, μια κουβέντα. Μου θυμίζει το οποίο από βόρεια επαρχία, βασικά από επαρχία βόρεια Ελλάδα, στην ενδοχώρα τη. Ισχύει. Αλλά από εξωτερικό, πού θα ήθελε πόλη να πα. Λοιπόν, να σα πω από εξωτερικό. Επειδή τώρα τελευταία έχω κάνει κάποια ταξίδια στο μυαλό μου ήδη. Πού πω, Χριστέ μου. Ονειρεύομαι ταξίδια. Αν είναι δυνατόν, αλλά κυριολεκτικά ονειρεύομαι ταξίδια. Θέλω να πάω πάρα πολύ. Έχω πάει Ρώμη. Ρώμη και σε όλα τα χωριά της Νοτιού Ιταλίας. Πραγματικά έχω λατρέψει τα χωριά της Νοτιού Ιταλίας, εκεί Άλμπερο Μπέλο, από Νάπολη και κάτω, η Ρώμη και κάτω βασικά. Τα έχω γυρίσει όλα. Και αυτά τα είχαμε γυρίσει με το σχολείο όταν ήμασταν πενταήμεροι, η οποία ήταν δεκαήμεροι για μας, αλλά άλλες εποχές. Λοιπόν, και το έχω λατρέψει. Από εξωτερικό με εκεί έχω πάει. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω Βιέννη. Σίγουρα θέλω να πάω Αίγυπτο κάποια στιγμή, αλλά ξέρω ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Οπότε πρέπει να είναι πολύ οι συνθήκες ευνοϊκές, αλλά θέλω να πάω Αίγυπτο. Θέλω να πάω πάρα πολύ στο Περού. Μη ρωτάτε γιατί, αλλά θέλω να πάω στο Περού πάρα πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μου. Τώρα από εκεί και πέρα, άλλα μέρη που θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Σκωτία θέλω να πάω κάποια στιγμή. Και είχα μια μικρή επιφύτηση, το γεγονός ότι, ξέρετε, στο μυαλό πολλών ανθρώπων το να κάνεις ταξίδια, γιατί όσοι διαβάζουν ταξιδεύουμε το μυαλό μας περισσότερο παρά πραγματικά και είναι απόλυτα ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Ειδικά εγώ πιο πολύ ταξιδεύω μέσα από τα βιβλία που διαβάζω παρά από τα ταξίδια που κάνω, αλλά ναι, μπορείς.
Και είναι μια πολύ καλή αρχή. Ειδικά τώρα, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση και έχουμε εκτιμήσει πολλά πράγματα περισσότερο στη ζωή μας. Όλοι μπορούμε, και νομίζω ότι θέλω να το κάνω κι εγώ, ένα καλό ταξίδι το χρόνο. Δηλαδή, μπορείς να μαζεύεις λίγα λεφτά στην άκρη. Λίγα. Σίγουρα ανάγκες τρέχουν πάντα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να κάνω. Και το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Μία φορά το χρόνο από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνεται, να μπορώ να φεύγω ένα ταξίδι έξω. Θέλω να το κάνω πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δω όμως τι λέτε, γιατί τρέχει το τέτοιο. Λοιπόν, ισχύει αυτό που τα νησιά, για τα νησιά, αλλά μερικές φορές δεν έχεις την επιλογή και την ισχύει. Παιδιά, είμαι στη Λίμνο. Καλά, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Αλλά έφυγα το 5 και ερχόμουν μόνο διακοπές και ξαναγύρισα το 10-11. Από το 11 μέχρι σήμερα, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, 9 χρόνια είμαι εδώ. Το κακό είναι να ξαναγυρίσει πάλι στο σπίτι με του γονεί σου, ειδικά όταν είσαι φοιτητή και αναγκαστεί να ξαναγυρίσει πάλι στο πατρικό σου. Εκεί είναι το μεγάλο fail τη ζωή. Όχι ότι είναι άσχημα, αλλά άμα έχει μάθει να είσαι ανεξάρτητο, με όλη τη σημασία τη λέξη ω ανεξάρτητο, όταν αναγκαστικά ξαναμένει στον ίδιο χώρο με γονεί και εκεί δεν παλεύεται. Εγώ πέρασε λίγο καιρό και μετά αναγκάστηκα. Άρχισα να μετακόμισα έστω λίγο πιο μακριά μόνο μου. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ θυμάμαι στο room tour που είχα κάνει το παλιό, έτσι όπως ήταν μέσα, πώς με κοροϊδεύανε, γιατί ήταν όλα ένας χταρμάς μέσα στο σπίτι, ένας με κοροϊδεύει ακόμα ζήσεις με τους γονείς σου και. Πού να ξέρε. Λοιπόν, καλά θα κάνεις, σκληρό νησί και σκληροί άνθρωποι. Γενικά το νησί είναι σκληρό στην καθημερινότητά του. Γενικά εδώ στη Λίμνο δυστυχώς είμαστε χοντρόπετσι όσο δεν πάει και είμαστε πάρα πολύ σκληροί άνθρωποι. Μότι συνεπάγεται αυτό. Για μας, μεταξύ μας. Με τους άλλους είμαστε οι καλύτεροι των καλύτερων. Λοιπόν, καλά θα κάνεις στη Θεσσαλονίκη να κλειδώνεις. Ισχύει αυτό. Τι λέτε. Θα ήθελα να πάω Ιταλία, Μάλτα. Επίσης Μάλτα, ναι. Πρόσφατα είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση για Μάλτα και θα το ήθελα κι εγώ, είναι η αλήθεια. Αν και η Μάλτα είναι πολύ ωραίο για να πας να ερεμήσεις. Η Μάλτα. Από όσο ξέρω, έχουν πάει κουμπάρι μου. Είναι από τα νησιά που θα πας και chill. Δεν έχει τίποτα συναρπαστικό, αλλά είναι από τα νησιά που θα πας να ηρεμήσεις, να απολαύσεις αυτό. Λοιπόν, και είναι ωραίο αυτό. Μάτσου Πίτσου, με νιώθεις ακριβώς. Είσαι μες στο μυαλό μου, ακριβώς. Θέλω πάρα πολύ. Είναι από τα παιδικά μου όνειρα αυτό. Να ανέβω στο Μάτσου Πίτσου μια φορά στη ζωή μου. Τώρα κάθομαι και λέω μαλακίες, μπορεί να μην πάω και ποτέ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Δηλαδή, πάντα θυμάμαι από ό,τι έχω δει από αρχαιολογικούς χώρους στο εξωτερικό, αυτό που με ενθουσίαζε πιο πολύ για κάποιο λόγο είναι το Μάτσου Πίτσου. Ήθελα πάρα πολύ να ανέβω εκεί πάνω να δω πώς είναι. Λοιπόν, πέρα του ιού, καταντά πιο οικονομικό το ταξίδι στο εξωτερικό. Παιδιά, έβλεπα. Είμαι ένας άνθρωπος που μένω Λίμνο, ωραία. Το να πάω από Λίμνο Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο. Έχει φτάσει σε σημείο. Καλά, τώρα πάμε 170-240 ευρώ τώρα. 240 ευρώ για να πας από Λίμνο Θεσσαλονίκη, 40 λεπτά πτήση. Ακόμα και πριν από στα καλά τα χρόνια που μπορούσε και ταξίδευες, Λίμνο Θεσσαλονίκη, έχω χτυπήσει εισιτήριο 160 ευρώ. Που 160 ευρώ το παίρνεις και πας Ισπανία και ξαναγυρνάς. Δηλαδή, Γερμανία πας πιο οικονομικά από ότι να χτίσει Λίμνο. Καταλαβαίνετε ότι. Γιατί η έξοδα μιλάμε και για το πώς είναι οι τιμές γενικά. Οπότε συμφέρει πολύ περισσότερο να πας στο εξωτερικό και αν τα κλείσεις και περισσότερο καιρό πριν, είναι πολύ πιο συμφέρον. Λοιπόν, Δανία. Έλα, ρε, είσαι Δανία. Εν τω μεταξύ, αυτές τις μέρες συζητάω τόσο πολύ για το εξωτερικό και έχω ενθουσιαστεί. Και έχω αρχίσει και κάνω. Πραγματικά κάνω όνειρα για ταξίδια έξω. Και ναι. Το ότι θα με δεις κάποια στιγμή θα με δεις. Είναι το μόνο σίγουρο. Βόρειες χώρες, ειδικά. Λοιπόν. Τι άλλο. Εύχομαι σε όλους σας να τα καταφέρετε, να ταξιδέψετε όπου θέλετε. Εγώ πάω για προσκύνημα στο Wacken στη Γερμανία, ιερό έδαφος για κάθε μεταλλά. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μια περίεργη φιλοσοφία. Δεν ξέρω, ποτέ δεν το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα δεν έχω καταλάβει στη ζωή μου. Γιατί δεν ήθελα να ασχοληθώ να το καταλάβω, αλλά είναι το χρηματιστήριο. Και οι αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, το πώς βάζουν τα εισιτήρια. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Κάθε μέρα να μπεις να βλέπεις ένα εισιτήριο θα το δεις να ανεβοκατεβάζει ούτε μετοχή στο τέτοιο να ήταν. Δεν ξέρω κατά πόσο συνδέεται ή ασυνδέεται. Αλλά κυριολεκτικά τα αεροπορικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θα κλείσω για 5 μέρες το εισιτήριο, θα μείνει σταθερό. Σήμερα μπορεί να το βρεις με 10, αύριο θα το βρεις με 110.
Οπότε πρέπει να είσαι στα αεροπορικά πάντα. Και ποτέ πραγματικά δεν το κατάλαβα γιατί αυξομοιώνονται τόσο πολύ τιμές. Λοιπόν, μια οικογένεια με αυτοκίνητο σε πλοίο και δεν θες τίποτα άλλο σε υπολογισμούς. Ισχύει. Εν τω μεταξύ, πού είσαι ρε στη Samurai Mask, πού βρίσκεσαι, σε ποιο μέρος είσαι, γιατί Mordor πριν πραγματικά, πού είσαι. Λοιπόν, κάποιες φορές νομίζεις ότι στον τουριστικό κλάδο στη χώρα μας δεν θέλουν τους Έλληνες. Να σας πω, έχω δουλέψει στον τουρισμό, αλλά έχω δουλέψει στον τουρισμό σε τουριστικό νησί όπως είναι ο Λίμνος, σε ταβέρνες. Ας πιάσουμε τις ταβέρνες. Αυτό που ποτέ δεν κατάλαβα και το βλέπα και ως πελάτης πάντα και το έζησα και από κοντά. Για ποιο λόγο ενθουσιάζονται οι... Καταρχάς, τα λεφτά στον τουρισμό στην Ελλάδα δεν τα αφήνουν οι ξένοι. Τα λεφτά στον τουρισμό, από μιας αρχής μέχρι σήμερα, τα αφήνουν οι Έλληνες. Και το έχω βιώσει και ως εγώ ίδιος να ταξιδέψω και δουλεύοντας. Στην ταβέρνα που λέτε, ήταν αυτό το ωραίο, θα σας πω ωραία σκηνικά σε φάση. Στην ταβέρνα που λέτε, μια που μιλάμε ταξίδια. Και μου αρέσει γιατί αυτό το τέτοιο το συνδέσαμε και με ταξίδια. Γιατί τυπικά ένα ταξίδι είναι το συγκεκριμένο, η θεματολογία του συγκεκριμένου live. Λοιπόν, στην ταβέρνα που δούλευα, έχω δουλέψει σε διαφορετικές ταβέρνες και όλες πάνω στη θάλασσα. Τα τελευταία 3 χρόνια δούλεψα σε μια ταβέρνα η οποία είναι σε ένα απόμερο μέρος, αλλά δούλεψε πάρα πολύ γιατί δούλευε υπερβολικά πάρα πολύ με άτομα που ερχόταν από το εξωτερικό. Δηλαδή, σκεφτείτε, ερχόταν από το πουθενά για να έρθουν να φάνε συγκεκριμένα εκεί πέρα. Πολύ καλή ταβέρνα, πολύ ωραία φαγητά. Λοιπόν, και έχει τύχει, έρχεται ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι Ιταλών. Οι Ιταλοί είναι οι πιο περίεργοι πάντως όταν έρχονται. Από όλους οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είναι οι πιο περίεργοι. Έρχονται λοιπόν, οι Άγγλοι έχουν το δικό τους χαβάλα, πιο πολύ πίνουν, δεν τρώνε τόσο. Οι Ιταλοί λοιπόν έρχονται, κάθονται. Και σε όλες τις ταβέρνες το έχω δει σε Ιταλούς. Οι Ιταλοί το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έρχονται, κάθονται και παραγγέλνουν κατάλογο κανονικά. Τους λέω ότι έχουμε, τι δεν έχουμε. Μία σαλάτα. Μία σαλάτα για δύο. Μία ρετσίνα, και πολύ ήταν μία ρετσίνα, υπερβολικά, το θεώρησα πολύ υπερβολικό για να πιούν ρετσίνα, γιατί ήταν νερό. Λοιπόν, που καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, σε φάση με το. Ας πούμε, όταν βγαίνω εγώ με τους φίλους μου ταβέρνα, παίζει μόνος μου να κάνω λογαριασμό. Χαλαρά, θέλω να το δοκιμάσω όλα. Δηλαδή, όταν θα βγω εγώ ταβέρνα, ειδικά με τους κουμπάρους μου, τους φίλους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε tour. Δηλαδή, κάθε φορά οι ταβέρνες νοσούν στο διάβα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στη Θεσσαλονίκη και να μην νοσήσουν οι ταβέρνες από εμάς. Λοιπόν, μας ξέρουμε το μικρό μας όνομα. Τέλος πάντων, και. Μία σαλάτα. Μία. Την ψωμί, το ψωμί που ήταν το κουβέρ, βέβαια. Μία ψωμί. Και μία ρετσίνα. Λέω, θα χορτάσετε. Μου λένε, ναι. Α, και μία τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, όλο αυτό έκανε 4,5 σαλάτα και 3,5 σαλάτα, μάλλον 4,5 η σαλάτα και 3,5 πατάτες, πάμε στα 6-9 ευρώ και 1,5 ρετσίνα, πάμε στα 10,50, βάλε και το κουβέρ, 12 ευρώ. Λοιπόν, το αστείο όμως ποιο είναι, ότι όσοι είναι από Ιταλία δεν έρχονται για το φαΐ, έρχονται για το καρπούζι μετά ως επιδόρπιο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ακυρώστε με, αλλά οι Ιταλοί έρχονται να φάνε στη ταβέρνα όχι για το φαγητό, για το τζάπα καρπούζι μετά. Μου έχει τύχει να μου ζητάνε 4 φορές να τους βάλω καρπούζι. Δεν ξέρω τι φάση, δεν τρώνε καρπούζι στην Ιταλία, δεν έχουν καρπούζι εκεί πέρα. Αλλά όποιος Ιταλός ήρθε να τον σερβίρω και να του βάλω να φάει, όλοι για το τζάμπα καρπούζι. Δηλαδή, με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και δεν το περίμενα. Για να τη λέτε κιόλας. Έρχονται, αν και για να πω την αλήθεια μου, το καλύτερο πουρμπουάρ το έχω πάρει από Γαλλοέλληνες. Το καλύτερο πουρμπουάρ που έχω πάρει στη ζωή μου ήταν δύο ζευγάρια. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, είμαι πολύ κοινωνικός όταν πάω και δουλεύω στα ταβέρνα. Μιλάω, κάνω πλάκα, χαβαλέ και. Και πάντα είμαι πολύ καλός. Πολύ καλός στην άποψη, πάντα θέλω να φροντίζω αυτόν. Δηλαδή, αυτό το έχω συνηθίσει από την οικοδομή. Σκέφτομαι τι θέλει ο άλλος πριν να το θέλει. Λοιπόν. Και γιατί ήταν ένα από τα μάστη για να δουλέψω στην οικοδομή. Για να δουλέψω στην οικοδομή έπρεπε να ξέρω τι θέλει ο μάστορας πριν να το ζητήσει. Δηλαδή πάντα έπρεπε να έχω το εργαλείο, το κατάλληλο που χρειαζόταν στα χέρια μου να του δώσω πριν να το ζητήσει. Και αυτό μου έμεινε και στην ταβέρνα μετά ως συνήθεια. Και πάντα ήθελα να περνάνε οι πελάτες καλά όταν ερχόταν ρε παιδί μου. Και ή καλαμπούρι κάναμε ή αν θέλανε να εξυπηρέτησε οτιδήποτε. Γενικά η αλήθεια είναι ότι στις ταβέρνες που έχω δουλέψει έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια από το σέρβις που κάνω. Αλλά είχε μια παρέα δύο ζευγάρια Γαλλοέλληνες. Εν τω μεταξύ μιλούσαν Γαλλοελληνικά κι αυτά.
Εγώ κλασικά με το που πάω σε αυτά, ξέρω κάποια χαζογαλλικά και αυτά. Και μου αφήσανε, και το θυμάμαι μέχρι και σήμερα, 35 ευρώ. 35 ευρώ μόνο ένα τραπέζι, πουρμπουάρ. Τα φαγητά τους ήταν για 25 ευρώ και μου αφήσανε 35 ευρώ πουρμπουάρ. Ακόμα το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έρχονται ξένοι με ένα all inclusive μέσα σε ένα ξενοδοχείο, τίποτα έξω. Και ο Έλληνας πληρώνει το ίδιο ξενοδοχείο, πενταπλάσια τιμή και θα βγει. Ισχύει αυτό. Δούλεψα στο τηλεφωνικό κέντρο της Lufthansa. Το μόνο που κάνανε οι ξένοι, ειδικά οι Άγγλοι, είναι τα ποτά. Οι Άγγλοι ξοδεύουν σε ποτά. Σε φαγητό δεν θα ξοδέψουν τίποτα, αλλά θα τα πιούν όλα. Οι Άγγλοι είναι καλοί γιατί αφήνουν λεφτά σε αλκοόλ, σε τίποτα άλλο. Λοιπόν, δούλεψα στο τηλεφωνικό κέντρο της Lufthansa και ξυπηρετούσα Swiss πιο πολύ. Τα εισιτήρια φουσκώνουν από έξτρα υπηρεσίες όπως ασυνόδευτα παιδιά, μεταφορά ζώων ή έξτρα κιλά αποσκευών. Δούλευα χρόνια στην ταβέρνα στην Αλγερία και ισχύει αυτό που λες. Κλασική παραγγελία ξένων, πατάτα, σαλάτα, νερό. Ναι, γι' αυτό σου λέω έτσι, να μου κάνει εντύπωση. Για τις τιμές, νομίζω πως φταίει ότι έχει μπει λίγο νοοτροπία της Ευρώπης που θέλει να κλείνεις πριν από μήνες και εμείς είμαστε λίγο της τελευταίας. Ναι, αυτό ισχύει. Όταν βγαίνουμε εμείς, απλά φέρνε αυτό, φέρνε. Άμα ανέβω Θεσσαλονίκη και με πετύχετε, τα στέκια που συχνάζω γενικά για Θεσσαλονίκη είναι πάνω 40 εκκλησίες στο Βάγκο, τρομερό πάτε. Τρομερό πάτε όσοι στη Θεσσαλονίκη ανεβείτε 40 εκκλησίες όταν ανοίξουν όλα αυτά στο Βάγκο, στην Βαλαωρίτου, μέσα σε ένα, πώς λέγεται, ένα ουζερί, τρομερό ουζερί, πάμε για τσίπουρα εκεί πέρα. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα κανένας, δεν έχω δει τουλάχιστον εγώ έξω. Αν και έχω δει περιοχές, κάτι Γερμανία, κάτι τέτοιο, κάπου εμφανίζονται ανά την Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά όλα είναι κλειστά, δεν νομίζω ότι εδώ έχει έρθει τίποτα. Λοιπόν, ας πάρω ένα κραπέζι. Δεν το κάνω. Βασικά δεν ξέρω αν το κάνουν ή όχι. Αλλά δεν ξέρω τι φάση παίζει με τους Ιταλούς αυτό. Το καλύτερο μπουρμπουάρ που μου το έχει δώσει ο Γκάλης, 50 ευρώ. Ωραίος, ωραίος. Μου έχει μπει κάποιος που δουλεύει σε ξενοδοχείο ότι η χειρότερη είναι η Ανατολικοευρωπαίη. Το χειρότερο στις ταβέρνες, το χειρότερο με τους αυτούς, ξέρετε ποιο είναι. Είναι ότι είναι ό,τι να είναι. Οι Βούλγαροι. Εδώ στο νησί έχει πάρα πολλούς Βούλγαρους γιατί έρχονται για windsurf. Η Λίμνος φημίζεται πάρα πολύ για το windsurf. Έχουμε μια παραλία η οποία έρχονται για κανονικό surfing, ρε παιδί μου. Και όλοι οι Βούλγαροι έχουν αγοράσει σπίτια, ιστορίες και πέρα. Πέρα του το θεωρούν τσιφλίκι του σε φάση τρέχουν υπερβολικά, δεν τηρούν κανένα κανονισμό στο δρόμο. Είναι τρομερά επικίνδυνοι. Πραγματικά πώς δεν έχουν. Και όλοι τους έχουν αυτά τα τζιπ, τα μεγάλα, τα Saab. Saab, SUV πως λέγονται πραγματικά σε φάση. Είναι με τις Porsche Cayenne έρχονται, αυτά τα μεγάλα τα τεράστια. Και τρέχουν τόσο πολύ αφού δεν έχει σκοτωθεί κανένας ακόμα πάλι καλά. Είναι τελείως άναρχοι. Και το κακό τους είναι ότι σκάνε, πώς σκάνε η CIA με τέσσερα μαύρα τζιπ, σκεφτείτε. Πώς βλέπετε τις ταινίες. Σταβέρνες οι Βούλγαροι έρχονται έτσι, με τέσσερα μαύρα τζιπ, πέντε μαύρα τζιπ Mercedes. Σκάνε μύτη. Εσάς δεν ξέρω, εδώ λίμνο θα σου πω. Σκάνε λοιπόν. Και το ότι τρώνε, τρώνε. Στις ταβέρνες τρώνε, πουρμπουάρ δεν αφήνουν. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, σκάνε μύτη 4-5 και έχουν το εξής κακό. Που είναι πολύ κακό. Είναι μεγάλες παρέες. Τώρα, η χειρότερη ενός σερβιτόρου να δουλεύει σε ταβέρνα είναι εκεί που είναι όλα κομπλέ και δουλεύουν σωστά. Να σου έρθει μια παρέα με 25 άτομα, με 30 άτομα και να σου πει τραπέζια. Και εσύ κάθεσαι και λες, πού θα σας βάλω, α κάτσετε. Δηλαδή πραγματικά πού. Και πρέπει εσύ τώρα να βρεις να φτιάξεις σειρά για 25 άτομα. Αυτό δεν παλεύεται. Ήταν ο φιάλτης με αυτό το πράγμα. Όταν γινότανε και άκουγα. Μάλλον όχι όταν άκουγα, γιατί όταν το κάνεις από πριν είναι καλό. Όταν το κάνεις από πριν είναι καλό. Αλλά όταν έσκαγε παρέα 25 άτομα, έλεγα ρε πούστη μου, γιατί, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι Βούλγαροι είναι πολύ κακοί σε αυτό, γιατί οι Βούλγαροι είναι οικογένειες. Και οι Βούλγαροι δεν έχουν την οτροπία που έχουν κάποιες ελληνικές οικογένειες που θα φάνε όλοι μαζί και ένας λογαριασμός. Ο καθένας θέλει να πληρώσει τα δικά του. Είμαστε 3 άτομα οικογένεια, εμείς τα δικά μας. Είμαστε 4 άτομα οικογένεια, εμείς τα δικά μας. Είμαστε 5 άτομα οικογένεια, δηλαδή έχεις 4 διαφορετικές οικογένειες και εσύ. Καταλαβαίνοντας αυτό ότι δεν είναι πρακτικό όταν θες να βγάλεις δουλειά. Γιατί όταν παίρνω εγώ το μπλοκάκι, με βολεύει όλα τα ποτά. Όλα τα φαγητά, όλα τα ορεκτικά, όλα τα ψωμιά, όλα τα πάντα να τελειώνει η ιστορία. Να είναι... Και σε φάση όλοι οι σερβιτόροι που δουλεύαν στο μαγαζί μπλοκάραν πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή σε φάση και κοκαλώνανε. Και σκεφτόμουν ότι το πιο πρακτικό πράγμα, εντωμεταξύ το στήνω ότι έχω εφαρμόσει τόσο πολλά πράγματα από αυτά που κάνω στην καθημερινότητά μου όταν δουλεύω. Λοιπόν, το πιο πρακτικό πράγμα είναι από όλους αυτούς να τους χωρίσω σε κατηγορίες. Τους έβαζα Α, Β, Γ, Δ στο τραπέζι και ξεκινούσαμε. Οικογένεια 1.
δικό τους μπλοκάκι. Οικογένεια 2, οικογένεια 3, το ίδιο τραπέζι. Αλλά έχω κάνει πατέντες για να μπορέσω να τους εξυπηρετήσω όλους αυτούς. Και στο τέλος, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αφασία. Λοιπόν, δεν είναι, όχι. Δεν είναι, ας κάνω μια διαίρεση. Ο καθένας θέλει να πληρώσει αυτά που, ακόμα και το νερό που ήπια, θέλει να πληρώσει το δικό του νερό. Δεν θέλει να πληρώσει το νερό των άλλων. Και ας είναι μια παρέα όλοι. Έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, να σου πω, αν τα τραπέζια είναι ρεζερβέ, δεν με χαλάει και καθόλου. Λες, δεν έχω και φεύγουν. Αλλά τα τελευταία στιγμή είναι τα χάλια. Το ρεζερβέ, φίλε, τσίμα δεν είναι νόμιμο και το. Ναι, αυτό έχει ένα point. Αυτό έχει ένα point. Αλλά η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Ο Έλληνας το ρεζερβέ το καταλαβαίνει λίγο καλύτερα γιατί και ο ίδιος θα πάρει να κλείσει. Οπότε έμεσα υπάρχει ένα σεβασμός για το ρεζερβέ του άλλου. Μπορεί μερικές φορές. Το μόνο ρεζερβέ που δεν έχω καταλάβει και μέχρι σήμερα πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω και είναι ο λόγος που δεν έχω πατήσει μαγαζί, αν και μου αρέσει το συγκεκριμένο μαγαζί εδώ στο νησί, δεν έχω πατήσει γιατί τέτοιο είμαι. Αν μία φορά απογοητευτώ δεν ξαναπάω ποτέ. Μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, αλλά αν απογοητευτώ δεν ξαναπατάω ποτέ. Είχα πάει σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν καλοκαιρινό εδώ πέρα και φυσιολογικά σε ένα μαγαζί που πας να αφήσεις λεφτά. Και όταν πάω και πουρμπουάρ μου αρέσει, γιατί όταν είσαι σερβιτόρος το εκτιμάς το πουρμπουάρ. Και εκτιμάς να δίνεις και πουρμπουάρ σε άλλους, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μου αρέσει να δίνω πουρμπουάρ σε παιδιά. Όταν περνάω καλά και εξυπηρετούμε, μου αρέσει να δίνω πουρμπουάρ. Λοιπόν, γιατί περνάω καλά. Το θέμα είναι ότι πας για παράδειγμα σε μια ταβέρνα, σε ταβέρνα, πας στο συγκεκριμένο που θα πω είναι μαγαζί για ποτό. Εδώ πέρα είναι κλαμπ κάτι έξω από, από τη Μύρινα. Λοιπόν, και πάω, είχα πάει με μια φίλη μου, η οποία έφευγε ταξίδι και είχαμε πάει να την. Αποχαιρετήσω, να τα πιούμε ένα βράδυ ρε παιδί μου. Ωραία, καλά. Και πάμε σε μαγαζί που και πάω και γνωστούς έχω εκεί μέσα. Και με το που πάω μου λένε είναι όλα ρεζερβέ. Και πήγα 11.30 ώρα που το μαγαζί ήταν άδειο ακόμα έτσι. Και λέω οκ, όλα ρεζερβέ, θα πάω να κάτσω στο μπαρ. Στο μπαρ, έχει 3 μπαρ, θα πάω να κάτσω στο κεντρικό μπαρ. Και μου λέει και το κεντρικό μπαρ είναι ρεζερβέ. Λέω κάτσε, όπα. Πώς γίνεται το μπαρ να είναι ρεζερβέ το μπαρ. Κανένα μαγάζι δεν κάνει ρεζερβέ το μπαρ. Δεν μπορείς να κάνεις το μπαρ ρεζερβέ. Δεν γίνεται. Είναι ηλίθιο. Και μου λέει, ελάτε να σας βάλω. Και με πήγε στο τέρμα μέσα χωμένο, πιο πίσω και από τα πίσω. Λέω, οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάρω ένα κρασί. Αφού δεν θες τα λεφτά μου, προφανώς δεν θα τα δώσω κιόλας. Έχω αυτή την άποψη. Εγώ θέλω να δώσω τα λεφτά μου. Άμα ο άλλος δεν τα θέλει, δεν του τα δίνω. Ένα κρασάκι 3 ευρώ. Πάρ' τα 3 ευρώ. Πάρ' και τα 3. Και σε όποιον βρω, θα σε δυσφημίσω γιατί τέτοιος είσαι. Γεια σας. Άντε. Ρεζερβέ το μπαρ. Κάτσε στο μπαρ να το ευλογάς. Γεια σας. Τόσο απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι πιο τέτοιο. Λοιπόν. Ναι, όντως, αυτό με το τέτοιο ισχύει. Για μένα φαίνονταν πολύ τραγικά κάποια πράγματα. Αλλιώς μπορεί να φέρει και αστυνομία, αλλά δεν το πάει γιατί σε μικρά μέρη που σε ξέρουν. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι ειδικά σε μικρά μέρη, στις δουλειές που κάνουμε εμείς τα καλοκαίρια, γυρνάει και θα πρέπει να ξαναβρεις δουλειά. Οπότε, αν εσύ πρέπει να ξαναβρεις δουλειά σε σερβιτόρους ή οτιδήποτε, πέφτει βρώμα μέσα στους μαγαζά σου. Λέει αυτός είναι σπαστικός. Ήταν σαν πελάτης εκεί πέρα κάτι, ρε παιδί μου, σε φάση. Μην τον. Άντε, αλέ. Είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση. Σε διακοπές, πάντως, παιδιά, από όλους τους ξένους που γνώρισα, τα στερεότυπα δεν ισχύουν πλην των Άγγλων. Η συμπεριφορά τους είναι απέσια και ότι. Ναι, οι Άγγλοι έχουν πολύ κακό όταν πίνουν. Αυτά τα σκουπίδια που κάνουν. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Θυμάμαι, είχα πάει για ποτό, γιατί εμείς έχουμε ένα μαγαζί που μαζεύονται οι Άγγλοι από τα ξενοδοχεία. Οι μόνοι Άγγλοι που έρχονται εδώ Λίμνο είναι τα παιδιά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Και το βράδυ κατά τις 10 η ώρα ξαμολιούνται για να πιούνε. Αυτοί είναι τα παιδιά που έρχονται από Αγγλία για να δουλέψουν. Είναι υπάλληλοι κι αυτοί, δεν είναι τουρίστες. Οι τουρίστες είναι κλεισμένοι στα ξενοδοχεία τους, δεν βγαίνουν τόσο πολύ. Λοιπόν, για τα παιδιά αυτά που όλη μέρα δουλεύουν, τα πιάνουν και τα καίνε όλα. Και είναι σε φάση. Βγαίνουν για να πιούνε και να ξεφτυλιστούν. Δηλαδή, μου είχε τύχει πάρα πολλές φορές να κάθομαι να πίνω το ποτό μου και να τους βλέπω και να σκέφτομαι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θαυμάζουν τόσο πολύ όλοι ρε παιδί μου και λένε πω πω πολιτισμός. Να τον χέσω τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός του ανθρώπου δεν φαίνεται στο αν θα έχει λεφτά η δουλειά. Δεν πάνε να είναι στην καθημερινότητά του ο σούπερ δικηγόρος ή ο σούπερ ντούπερ wow ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος, ο πολιτισμός του ανθρώπου
φαίνεται και στο πώς θα διασκεδάσει. Εκεί, είναι, εκεί θα το καταλάβεις. Τον άνθρωπο δεν τον καταλάβεις μόνο στη δουλειά του, στα λεφτά που έχει, στο πώς οτιδήποτε. Ο πολιτισμός ενός ανθρώπου, το τι κουβαλάει μέσα του, ως μορφωτικό επίπεδο ή οτιδήποτε, και το πώς λειτουργεί, δεν φαίνεται μόνο στο τι ξοδεύει, στο τι αφήνει, στο τι δίνει, και στο πώς ζει, πώς διασκεδάζει τις χαλαρές του στιγμές. Τώρα, άμα ο άλλος θέλει να γίνεται σκουπίδι και να. Και έχω δει τα πατώματα στα παγαζιά, οι Άγγλοι τα σκουπίζουν. Δεν έχουν καθαρίστερες στο νησί. Τα πατώματα τα σκουπίζουν οι Άγγλοι. Κυριολεκτικά έρχονται οι Άγγλοι και τα κάνουν ένα πέρασμα. Δεν υπάρχει μαγαζί που θα βγει Άγγλος και θα το σκουπίσει το πάτωμα. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν. Εκεί έχασα κάθε σεβασμό. Ξέρω ότι είναι γενικό, αλλά η πλειοψηφία από αυτό το γενικό είναι έτσι. Δυστυχώς, οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ ωραίοι τυπάδες. Είναι περίεργοι, αλλά είναι πολύ ωραίοι τυπάδες οι Γάλλοι. Είναι πάρα πολύ συνεννοήσιμοι. Έχουν ένα ψηλό τουπέ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι τυπάδες. Οι Γερμανοί είναι οι Γερμανοί. Οι Αυστραλοί είναι οκ, okay, κομπλέ. Λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη, στις καλές τα πεζοδρόμια να ρεζερβέ. Πήγαινε βαλαόρι του. Πήγαινε βαλαόρι του. Και άμα βρει να κάτσει. Εδώ μεταξύ, τώρα εκτός από τις αναμνήσεις. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι εκτός από τις αναμνήσεις που έχουμε από τα βιβλία που διαβάζουμε, παιδιά, είναι οι αναμνήσεις από τα μπαρ που βγαίναμε και δουλεύαμε μικροί. Αυτό. Σε φάση στα παλιά τα χρόνια που λέτε, όταν βγαίναμε έξω. Για τους Άγγλους, πιστεύω ότι κάνουν, ότι δεν μπορούν να κάνουν στην πατρίδα τους. Θα μπορούσε. Ναι, ισχύει και αυτό εν μέρει. Αλλά ρε παιδί μου, και στην Αγγλία το κάνω αυτό. Και ξέρω ότι περιμένω να έρθει Παρασκευή για να ξεχυθούν μέχρι το Σάββατο και να είναι λιάρδα. Δεν το. Να σου πω. Και το σκέφτομαι αυτό πολύ σοβαρά όταν είναι για το εξωτερικό. Γιατί εντάξει, ο καθένας του λειτουργεί διαφορετικά, αλλά δεν το θεωρώ ιδανικό να γαμιάσει, συγγνώμη κιόλα, στη δουλειά όλη μέρα. Και ο μόνος τρόπος για να εκτονωθείς είναι να πας να γίνεις λιάρδα το τέτοιο. Έχει έρθει η στιγμή που έχω καταλάβει, είχα φίλους μάγειρες. Πολλούς φίλους μάγειρες και σεφ και σε πολύ καλά μαγαζιά. Οι οποίοι οπότε καθόμασταν και συζητούσαμε, μου λέγανε το εξής, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, όταν είσαι μάγειρας, το μόνο πράγμα που θες, βασικά όπου θες, αν είσαι μάγειρας ή σεφ, εκεί θα καταλήξεις. Ή αλκοολικός στα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσο. Κυρίως και προς το αλκοόλ. Γιατί μετά από όλο αυτό το τέτοιο, θα πιεις για να ηρεμήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό. Και υπάρχουν μερικές φορές που και μετά από πάρα πολλή δουλειά θες να πιεις για να χαλαρώσεις. Το έχω φτάσει σε αυτό το σημείο από πάρα πολλή δουλειά να σκέφτεσαι ότι θα πάω να πιω ένα ποτό, ρε παιδί μου, να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Το έκανα πολλές φορές σερβιτόρος. Τέλειωνα το βράδυ τη δουλειά, γιατί είχα τις δουλειές μου το μεσημέρι, πήγαινα σερβιτόρος και μετά στα καπάκια πήγαινα να πιω ένα ποτό. Αλλά πάντα με μέτρο. Δηλαδή αυτό το θα πάω να γίνω κόλλος δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή πραγματικά και δεν το θεωρώ ιδανικό. Ιδανικό σε έναν άνθρωπο να πάει να γίνει λιώμα με το πάτωμα για να περάσει καλά. Δεν έχω να ξεχάσω τόσο πολλά πράγματα για να γίνω λιώμα. Sorry, αλλά ποτέ δεν το έχω κάνει. Δεν έχω μεθύσει ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να έχω έρθει στο κεφάλι, να έχω κάνει κεφάλι οτιδήποτε, αλλά δεν έχω μεθύσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν. Τι λέτε, έζησα με Άγγλους στο Λαγανά. Καλά, Λαγανά, ωραίο. Φιώμα και λιώμα, και όταν τελειώσουν τα λεφτά του μπαμπά, τότε πιάνουν δουλειά. PR στα κλάμπα για. Ναι, οκ. Okay. Ισχύει αυτό. Σε ξενοδοχεία, σε τέτοια. Επίσης είναι καλύτερα να έχει Σόρξ και Ντουάρφ μαζί στο ίδιο μαγαζί. Ισχύει. Λοιπόν, οι Αυστραλιάνες είναι κομπλέ. Οι Αυστραλοί είναι το πρόβλημα. Και στην Ολλανδία που τους είχαν πετύχει τα ίδια κάνανε. Πιπέρικο, έτσι το μάθανε. Αυτή είναι η κουλτούρα τους. Ξεσπάνε. Ναι, αυτή είναι η κουλτούρα τους. Και το έχω συζητήσει με πάρα πολλά άτομα που τους έχουν ζήσει και στο εξωτερικό που έχουν πάει. Αυτή είναι η κουλτούρα τους. Η κουλτούρα τους είναι δουλειά σαν τα σκυλιά σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Μπορεί ο άλλος να είναι πιο σοβαρός δικηγόρος. Το βράδυ της Παρασκευής με μια μπύρα ξεκινάνε και καταλήγουν στα πεζοδρόμια. Sorry, αλλά προτιμώ να ζήσω σε μια χώρα η οποία μπορεί να μην έχω τα αυτά που θα είχα στο εξωτερικό, και αυτή όντως είναι η άποψή μου. Θα προτιμούσα να ζω έτσι όπως ζω, και ας είναι στερημένα κάποια πράγματα και από χίλια δύο τέτοια, αλλά να ξέρω ότι θα έχω μια ποιότητα ζωής που διαλέγω εγώ. Δεν θέλω να ξεφτυλίζω τον εαυτό μου για να χαλαρώσω. Και ας μην είναι τίποτα. Δηλαδή, εμένα το ιδανικό μου για πάντως είναι να έχω τους φίλους μου, να έχω, αν έχω κοπέλα ή οτιδήποτε, να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Να δουλεύω, να έχω τόσα όσα θέλω, να είμαι ήρεμος. Και ούτε πολλά ούτε λίγα. Ίσως να πληρώνω τη λογαριασμή και να μπορώ να πάω να πιω ένα καφέ άνετα, να μπορώ να βγω σε μια ταβέρνα μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα με την παρέα μου, να περάσω καλά. Δεν θέλω ούτε ξεφτιλίκια, ούτε βλακίες για να περάσω καλά. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας είναι πως το έχει στο κεφάλι του. Εντάξει, ο καθένας κυριολεκτικά είναι πως το έχει στο κεφάλι του.
Λοιπόν, στην Αγγλία στην 21 μπορούν να πιούν, οπότε μετά το τερματίζουν. Εδώ Ελλάδα. Καλά, εδώ είμαστε. Ελλάδα, στην Ελλάδα το τερματίζουν στα 16. 16 με 17 τελειωμένες ηλικίες πλέον. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να γίνουμε χάλια στο ποτό, αλλά δεν τρίχνω καρέκλες. Είναι... Καλά, το αμεθύς που κάνει ο καθένας είναι διαφορετικό. Μου έχει τύχει. Εγώ βασικά δεν μεθάω ποτέ. Γιατί καταρχάς δεν αφήνω τον εαυτό μου. Έχω μια δικλίδα ασφαλείας. Πάντα σταματάει ο οργανισμός μου να πίνει όταν δεν αντέχει. Όταν καταλάβω ότι δεν μπορώ παραπάνω, αυτόματα σταματάω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα για μένα. Ποτέ δεν μπορώ να ξεπεράσω το όριο, γιατί απλά δεν μπορώ να πιω. Θα μου πας να μου φέρεις ό,τι θες. Άμα δεν μπορώ να πιω, δεν θα το πιω με το ζόρι. Δεν πάει κάτω με καμία Παναγία. Οπότε πάντα όταν φτάσω στο. Εκεί που πρέπει να φτάσω, σταματάω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέμε τώρα για τα 16 για αυτά. Είχα μια συζήτηση χθες με ένα μαθητή μου όταν κάναμε διάλειμμα και το συζητούσαμε. Και μου έλεγε και αυτά βγαίνανε, κάνανε ράν όταν βγαίνανε. Και του λέω, εγώ πρώτη φορά βγήκα. Καλά, εγώ ήμουν από τα παιδιά που βγήκα αργά στο φως. Βγήκα 16 χρονών, 17. 16 χρονών βασικά, γιατί 17 πήγα φοιτητής. Gordon Space, παιδιά. Το κλασικό, όπως ξεκίνησαμε όλοι οι χαλαροί. Αν και οι περισσότεροι μαθητές μου από το γυμνάσιο Βότκα κατεβάζανε. Δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολλούς μαθητές που στα 16 τους άνοιγαν μπουκάλια. Ειδικά εδώ, Λίμνο. Μπορώ να πω ότι το 80% των μαθητών μου στα 16 τους, όταν ήταν καλές εποχές, άνοιγαν μπουκάλια. Και καθόμουν και τους έβλεπα και λέω μπράβο. Και βγάζουν και αυτό το κλασικό που βγάζουν φωτογραφία για να σου δείξουν πόσα μπουκάλια έχουν πιούν και τα ποστάρουν. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί για ποιο λόγο να δείξεις σε κάποιον τα ποτά που έχεις πιει για να δείξεις ότι είσαι. Όχι, ποτέ δεν το κατάλαβα, αλλά πέρα από αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Gordon Space. Μέχρι που πήγα φοιτητής. Μετά, Bacardi Cola. Μέχρι τα 25. Από τα 25, γενικά είμαι σταθερός στα ποτά μου. Από τα 25 μου μέχρι τα 27-28 μου έπινα κρασί. Κρασί, καθαρά κρασί. Μετά δεν έπινα τίποτα για ένα διάστημα. Στα 30 μου αποφάσισα ότι θέλω να δοκιμάσω ό,τι κοκτέιλ υπάρχει. Μέσα σε ένα καλοκαίρι είχα βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου ότι θέλω να δοκιμάσω ό,τι περίεργο κοκτέιλ υπάρχει, ό,τι έχει φτιαχτεί. Τα κατάφερα, τα δοκίμασα όλα, κατάληξα σε 3. Το Negroni είναι το αγαπημένο μου, το Old Fashion, αυτά τα 2 τα βάζω top. Μετά είναι το πώς το λένε, Red Hot Chili, αυτά τα 3 είναι τα καλύτερα για μένα. Ένα καυτερό, ένα με whisky και ένα πιο light και gin, Grace. Στα 30 μετά από αυτό, παιδιά, είπα θα δοκιμάσω, δοκίμασα όλα τα gin, ήθελα να δοκιμάσω όλα τα gin, ισχύει αυτό που λες, αυτό θα λέγαμε αμέσως μετά. Δοκίμασα όλα τα τζιν μετά τα 30 μου. Δοκίμασα όλα τα τζιν που υπήρχαν. Γιατί μικρός δεν μου άρεσε το τζιν καθόλου. Δοκίμασα ό,τι τζιν υπάρχει. Δοκίμασα το τζιν με ό,τι συνδυασμό από τόνικ υπάρχει διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Και έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Το αγαπημένο μου είναι Grace. Το λέω μέχρι. Κάποιοι πίνουν Hendrix. Δεν μου άρεσε το Hendrix. Grace, ελληνικότατο. Και με τόνικ, αλλά σε γυάλινο μπουκάλι. Και υπάρχουν δύο τινά. Τόνικ το κλασικό. Και. Πολύ σπάνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Tonic με γεύση αγγούρι, γιατί το tonic δίνει τη γεύση του gin, να ξέρετε, όχι τα γύρω-γύρω. Το tonic είναι που θα δώσει τέτοια. Απαγορεύεται gin. Κινήστε σαν. Αν πάτε σε μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το subscribe. Αν είστε από αυτούς που πάνε σε μαγαζί και σας βάλουν gin με σόδα, απλά σηκωθείτε και φύγετε. Μην κάτσετε να πιείτε ποτέ gin με σόδα. Πρέπει να είσαι πολύ βάρβαρος για να πιεις gin με σόδα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ βάρβαρος για να πιεις gin με σόδα. Σου ξαναλέω. Αν ξέρεις να πίνεις, το σωστό το gin πίνεται με τόνικ από γυάλινο μπουκάλι. Και όταν πάτε, στο μαγαζί που θα πάτε, είναι υποχρεωμένοι άμα έχουν να σας βάλουν. Το ζητάς. Και δεν πάει εξτρά. Και ειδικά τα gin αυτά που πίνω εγώ για παράδειγμα, η μερίδα έχει 10 ευρώ. Γιατί δεν θα πιω, αλλά το έχω περάσει πολύ ποιοτικό ποτό πλέον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα πιω 1-2 όταν θα πήγαινα στα καλά τα χρόνια, αλλά θα ήθελα να είναι καλή ποιότητα. Όπως και επίσης, ποτέ δεν πίνω ουίσκι με πάγο. Το ουίσκι με πάγο το θεωρώ ειδικά στα ακριβά ουίσκι. Δηλαδή, 2 ουίσκι μου αρέσουν πάρα πολύ. Το Λαγκαβούλιν, πάρα πολύ. Η Ρωσιλία, να το πιεις με πάγο. Και είναι ένα Ιαπωνικό που έπινα που είχα δοκιμάσει. Επίσης, τρομερά τα Ιαπωνικά, δοκιμάστε τα. Δεν είναι για πολλά, αλλά. Μία φορά στη ζωή σας δοκιμάστε Ιαπωνικό ουίσκι. Θα με θυμηθείτε. Δηλαδή, μετά από μία ηλικία, γέρασα τώρα εγώ, αλλά μετά από μία ηλικία, θες να δοκιμάσεις την ποιότητα. Και όταν δοκιμάσεις την ποιότητα, δεν πας πίσω. Δεν ξαναγυρνάς πίσω. Ο χάρος μου είναι να πάω σε μαγαζί και να μου πούνε τι τζιν έχετε, και να μου πούνε Gordon's ή Beefeater.
Κάποτε έπινα τεκίλα. Τεκίλα, λοιπόν, συμβουλή. Τεκίλα λευκή μόνο. Τεκίλα λευκή μόνο. Ευχαριστώ πάντως παρεμπιπτόντως, Evelyn, πάρα πολύ για το subscribe. Απλό Red Bull μέχρι τώρα, gin και tonic. Σου ξαναλέω, το tonic έχει μεγάλη σημασία. Το tonic για το οποιοδήποτε και gin να πιέσει, το tonic έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, είχα δοκιμάσει όλα τα κοκτέιλ επειδή δεν βγαίναμε και τα. Cuba Libre. Το Cuba Libre είναι ωραίο το άτομο, ήταν το ποτό μου. Μπακάρντι κόλλα, άμα βάλεις και λίγο λάδι μέσα γίνεται Cuba Libre. Βασικά, όχι, τι λέω. Το Cuba Libre είναι. Ω, oh, ναι, αυτό είναι, με λίγο lime μέσα ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο λέτε, ρούμι το καλύτερο ποτό. Τα ρούμι έχει ένα ωραίο. Δεν θυμάμαι τώρα, μεταξύ. Έχω ένα στέκι εδώ πέρα. Το οποίο στέκι φέρνει πάρα πολύ καλά ποτά. Είναι όλα ένα και ένα. Εκεί έμαθα να πίνω σαν άνθρωπος. Ενώ ποιοτικά ποτά. Και φέρνει πολύ σπάνια ποτά. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο το οποίο είναι με ανανά. Δεν ξέρω, ψάξτε το, βρείτε το αν το βρείτε. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται καν. Αλλά. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα να πας για ποτό και να κάθεσαι να συζητάς με τα παιδιά στο μπαρ και με τον ιδιοκτήτη για τις μάρκες. Γιατί, ας πούμε, ξέρω άτομα τα οποία είναι. Έχουν μεταπτυχιακά διδακτορικά πάνω στην ποιότητα ποτού, ρε παιδί μου. Και μπορείς να μάθεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, το να βγεις και να μάθεις τι πίνεις και γιατί το πίνεις και πώς το πίνεις είναι πάρα. Εν τω μεταξύ, τώρα και το. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, γιατί περισσότερο μπήκατε για βιβλία εδώ να πούμε. Ρούμια ιστορίες ταιριάζουν όλα στο πειρατικό theme πλέον. Το έχουμε περάσει και το έχουμε πάει πολύ μπροστά. Λοιπόν, whisky, μεταλλικό κουτί αναψυκτικού. Εγώ που δεν πίνω, μου φαίνονται κινέζικα αυτά. Διπλωμάτικο, δίπλο διπλωμάτικο. Πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Υπάρχει αυτό. Tumba Libre, Miami, Μαλάματι. Tumba Libre σε ταβέρνα. Δεν δοείται να πας σε ταβέρνα και ανυπομονώ η μέρα που θα ξαπάω σε ταβέρνα. Ρετσίνα Coca-Cola. Και άντε γεια. Άντε γεια. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, τι λέτε. Συνήθως μπυρίτσα κατά καλό καιρό απολαμβάνω. Μπυρά. Σε μπύρα θα σας πω, επειδή έχει τύχει να δοκιμάσω αρκετές. Σε μπύρα για μένα πάνε δύο στο top των μπυρών. Είναι η Virginia Red. Η Virginia Red είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε το. Αξίζει. Από κόκκινες είναι η Virginia Red και η Newcastle. Newcastle είναι πολύ σπάνια να βρει στην Ελλάδα. Για κάποιο λόγο πριν από χρόνια υπήρχαν πάρα πολλοί, αλλά μετά όλο αυτό περιορίστηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι υπέχτηκε με την Newcastle, αλλά υπάρχει η Newcastle Red. Ψάξτε, βρείτε την. Λοιπόν, η Sol είναι καλοκαιρινή. Η Sol είναι για μπιτσόμπαρο. Η Sol δεν είναι να βγει να πιει σε μαγαζί, η Sol θα την πιει στο μπιτσόμπαρο. Είναι πάρα πολύ ωραία μπύρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τόση ώρα έχω το τέτοιο από δίπλα. Επίσης πάρα πολύ ωραίες είναι οι μοναστικές. Όσοι είστε Θεσσαλονίκη, πάτε Πρίγκιπο. Στην Πρίγκιπο παίζουν οι 5 από τις 7 καλύτερες μοναστικές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πριν από μερικά χρόνια είχαν και τις 7 καλύτερες μοναστικές που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς πλέον έχουν μόνο τις 5. Τώρα είναι οι πληροφορίες, αυτές οι πληροφορίες που δεν θα πρέπει να ξέρω, αλλά τις ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες να δοκιμάσετε. Η αγαπημένη είναι η. Πώς λέγεται, η Αγμότο. Τώρα έχω να πιω μπύρα από όσους αιώνες. Κάνω. Δεν έχω περάσει. Προσέχω τι τρώω, προσέχω τι κάνω και έχω ξεχάσει και τι έπινα. Η μαύρη, η Βεργίνα η μαύρη, η Fix μαύρη, sorry, η Fix black. Η Fix μαύρη είναι τρομερή. Η Fix, παιδιά, όσοι πίνετε τη Fix την black, δοκιμάστε Fix black. Για μένα είναι καλύτερες. Fiji Gold Beer and Vis είναι θεϊκή με λίγη ζάχαρη μέσα από ζαχαροκάλαμα και λεμόνι. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Επίσης, μεταξύ τώρα προτάσεις και για τέτοια. Πολύ ωραίες είναι, δοκίμασα μια μπύρα. Βγάζει Σύρος ωραίες μπύρες. Η Νίσος, νομίζω η Νίσος είναι μάρκα της Σύρου. Αν βρείτε Νίσο, δοκιμάστε την 7 Beaufort. Πάρτε Νίσος, είναι μάρκα μπύρας που βγάζει Σύρος. Βρείτε, όσοι έχετε δοκιμάσει την Νίσο, την 7 Beaufort. Κυριολεκτικά δοκιμάστε το. Εν τω μεταξύ, γουστάρω τώρα τρελά, γιατί όλο αυτό μου αρέσει, γιατί το έχω κολλήσει μες στο κεφάλι μου αυτό που έλεγα για τα πειρατικά βιβλία και για όλα αυτά και ταιριάζει πάρα πολύ. Κρίμα που δεν πίνω πια. Αλλά ας πούμε ότι εγώ καπνίζω, εσείς πίνετε για μένα.
Πίσω από τη ρωτάτα υπήρχε το πυρολόγιο. Πολύ ωραίο κι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πιο πάνω ανέβα. Και εδώ στη Λίμνο έχουμε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Το οποίο είναι και καλοκαιρινό, ωραίο. Έχει έξω πολύ ωραίο τέτοιο για. Και το κοκτέιλ, πώς λέγεται. Και έχει πάρα πολλές ωραίες μπύρες. Επίσης βαρελίσκες. Βαρελίσκες, δηλαδή το καλοκαίρι, παιδιά. Το καλοκαίρι είναι βαρέλι μπύρα με παγωμένο ποτήρι. Είναι το όνειρο. Αν και δεν κάνει να πίνεις μπύρα σε παγωμένο ποτήρι, δεν γαμιέται. Λοιπόν, εγώ δεν το έχω ψάξει. Μπορεί να πάρω κανένα φανταχτερό κοκτέιλ ή κάτι κλασικό σε μπύρα. Κατά τα άλλα, καφέ. Τίνος. Τίνος. Σύρος, έλεγα τίνος. Μπράβο. Λοιπόν, τι τίνενινγκ. Εγώ νόμιζα σύρος, αλλά τίνος. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, οι μικροζυθοποιίες βγάζουν ωραίες μπύρες. Ναι, ναι. Και η Μάμος είναι ωραία, αλλά όχι τόσο. Ναι. Η Βεργίνα δεν είναι άσχημη. Βεργίνα η Red. Για μένα η Βεργίνα. Καλύτερη τη μπύρα είναι η Red. Άμα βρείτε Βεργίνα Red, πάρτε Βεργίνα Red. Είναι και στο χρώμα. Έχει το καλύτερο χρώμα για μπύρα. Το καλύτερο χρώμα για κόκκινη μπύρα το έχει η Βεργίνα. Και είναι πραγματικά λες και πίνεις και χρυμπάρι εκείνη την ώρα. Πω, τώρα θα ήθελα μια μπύρα πλάκα. Άμω το. Κώστα, έτσι κι αλλιώς το διαβάζουμε, πίνουμε και κάτι συγχρόνως. Μπύρα μόνο σπαγμένο ποτήρι. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Εγώ πάντως να πω την αμαρτία μου, το τελευταίο διάστημα το έχω γυρίσει σε ανθρακούχο νερό με λεμόνι μέσα. Κόβω μια φέτα λεμόνι, τη βάζω σε ανθρακούχο νερό. Έχει πάρα πολύ ωραία ανθρακούχα νερά. Και τη βρίσκω έτσι το βράδυ. Δηλαδή σε φάση βάζω δύο ποτήρια ανθρακούχο νερό και αντί για ποτά και για αυτά και ιστορίες. Αν και δεν πίνω. Δηλαδή μόνο όταν έβγαινα θα έπαιρνα να πιω. Από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα και αυτά δεν έχω πολύ σπάνια θα πιω. Πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή εδώ και ένα χρόνο έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Αλλά αν μπορέσω και πάρω καμιά φορά, παίρνω τη Fixed Dark. Fixed Dark είναι απίστευτη πύρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το μπουκάλι. Επίσης θεωρώ η ρεσουλία να πάρεις Fixed Dark για να την βγεις από ποτήρι. Όσοι είστε ρεσουλίες και το κάνετε πραγματικά. Λοιπόν, πόπο, ανοίγει το καλοκαιράκι, σου ρωτήευε. Να σου πω, δεν θέλω να έχει τίποτα μέσα, θέλω να βάζω εγώ. Θέλω να βάζω εγώ μέσα. Προτιμώ μόνο λέμε, δεν μου αρέσουν τα αγκούρια. Το αγκούρι, παιδί μου, σε φάση μου το χαλάει πάρα πολύ σε γεύση. Νόκ του Αθηναϊκή. Αχ, ναι, την έχω δει. Την έχω δει. Δεν έχω πιει, αλλά την έχω δει. Χρήστο, φεύγεις και εμείς θα φύγουμε σε λίγο. Μαζί θα πάμε σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι, ανυπομονώ να ανοίξει λίγο όλο αυτό, να ξεμπερδεύουμε κάποια στιγμή. Να ξεμπερδεύουμε, δεν ξεμπερδεύσουμε ποτέ. Αλλά θα περάσω κάνα δύο χρόνια, να με το θυμηθείτε. Θα κρατήσω αυτό το live στην ιστορία. Θα περάσω κάνα δύο χρόνια που θα το παίζουμε το έργο σε επανάληψη, αλλά να μπορέσουμε λίγο, ρε παιδί μου, να βγούμε. Έχω εκτιμήσει, συζητάω με τους φίλους μου. Αυτό το πράγμα, να πας για ένα καφέ, να δεις λίγο κόσμο, να πιεις ένα ποτό σαν άνθρωπος, να χαλαρώσεις. Δηλαδή, αν και πιστεύω, δυστυχώς, μακάρι να βγω ψεύτης, ελπίζω πως θα βγω ψεύτης, αλλά πιστεύω ότι τη μέρα που θα πούνε ξαναβγείτε στα μπαρ θα δούμε έξαλλα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο των Άγγλων όταν βγαίνουν για να πιούνε. Με αυτά που βλέπω, πόσο αγριεμένος είναι ο κόσμος για να βγει να πιει ή να βγει να διασκεδάσει έξω. Είναι, δεν ξέρω τη φάση, αλλά θυμηθείτε το εκεί που θα είστε, όπου είστε και βγείτε και δείτε το κόσμο βράδυ. Όταν τις μέρες που θα ανοίξουν, όλοι θα σκουπίσουν τα πατώματα. Βάζω και τα δύο μου τα χέρια στη φωτιά. Πραγματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Δοκίμασε μαστίχα, ανθρακούχο νερό με μαστίχα. Δεν έχω πει, ήθελα να πάρω. Δεν το έχω. Καλό. Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτά. Εντάξει, πειρατικό το σημερινό. Αχ, μας λείπει το ρούμι. Το τσιμπούκι το έχουμε από εδώ. Το ρούμι μας λείπει μόνο. Λοιπόν, ωραίες φάσεις. Να σας πω, μου θυμίσατε τώρα έτσι όπως γύρισε το chat, μου θύμισε πάρα πολύ καλοκαίρι. Μου φτιάξετε πάρα πολύ το. Και ελπίζω να σας φτιάξει και εσάς τη διάθεση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, άμα με ρωτάτε, πραγματικά. Ναι. Τώρα, αν με ρωτάτε, πραγματικά με έχετε φτιάξει ήδη να είμαι έτοιμος για καλοκαίρι. Να ετοιμάζομαι για να έρθει η ώρα, πραγματικά. Ποια είναι αυτή η Μόρντορ, πού είσαι, παιδί μου, ποια ιστοριούλα από όλες. Έχω πολλές ιστορίες. Ποια ιστοριούλα. Είχα καπέλο Super Mario και μουστάκι Super Mario κάποτε. Όπου Χριστέ μου, τι εποχές και αυτές. Για καπέλο πυρετικό δεν είχα, η αλήθεια είναι. Παιδακιά,
όπα, φέτος θα το κάνω. Ενώ συνήθως περιμένω να πάει Ιούνιος για να κάνω μπάνιο. Η θάλασσα είναι 5 λεπτά με τα πόδια από εδώ. Απλά παίρνω 5 λεπτά και πάω. Φέτος το έχω πει, με το που ζεστάνει ο Μάιος λίγο θα αρχίσω Μάιο τα μπάνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος θα πηγαίνω αντί για περπάτημα, θα πηγαίνω θάλασσα. Μπανάκι και πίσω. Και επίσης πέρυσι, επειδή έκανα μέχρι πολύ αργά, για κάποιο λόγο το νοσοποιητικό μου φέτος είναι πολύ καλό. Χτύπα ξύλο μέχρι τώρα να το ματιάξω, αλλά πάει πολύ καλά και μ' άρεσε. Ρε εσύ Νικόλ, εσύ είσαι τόση ώρα. Πω πω. Καλά, Νικόλ, το είπα πριν, εν τω μεταξύ το μ' αρέσει που το είπα πριν ότι... ότι πρέπει να σου στείλω την ιστορία και ότι θα το δεις στο βίντεο στο τέτοιο. Εντάξει, Νικόλα, sorry. Κάτσε να το ανεβάσω δύο λεπτάκια. Εν τω μεταξύ, κάτσε να σου το ανεβάσω δύο λεπτάκια. Δεν μπορώ να το πετάξω και εδώ μέσα να αναλυθεί κατευθείαν. Λοιπόν, δύο λεπτάκια. Άντε, όσοι δεν το έχετε πάρει, θα πάρετε και ένα παραμυθάκι που γράψαμε εδώ όλοι μαζί παρέα. Από το τέτοιο. Που γράψαμε μαζί παίζοντας το LG. Λοιπόν, το θέλουμε σε link, έτσι, transfer link. Δύο λεπτά. Τώρα μπορεί να κολλήσει λίγο για 5 λεπτά, 5-2 λεπτάκια το chat, λίγο από το upload, αλλά μην αγχώνεστε. 18 MB είναι. Δεν έχω πιει, γιατί δεν ξέρω άμα θέλω να πιω, αλλά θα σας πω επίσης μια συμβουλή, η οποία την έμαθα στην πορεία των χρόνων μου δουλεύοντας στα μαγαζιά. Ούζου κοκακόλα, μην πιείτε. Μην διανοηθείτε και βάλετε ούζου κοκακόλα ποτέ να πιείτε. Ποτέ. Ζαμέ. Λοιπόν, δεν το είχα προσέξει καν πριν. Εν τω μεταξύ, το ανέφερα με το που ξεκινάω το βίντεο, είναι η αλήθεια. Έκανα προσφώνηση και λέω: άμα το δεις και γελιά σε φάση, φαντάσου. Λοιπόν, κάτσε να στο ανεβάσω δύο λεπτάκια. Η ευκαιρία είναι τώρα που είσαι μέσα. Και τα καλοκαιρινά μας θα κάνουμε κοκτέιλ. Θα κάνουμε, εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, επειδή μάλλον το σπίτι που θα πάω θα έχει και βεράντα, κάνουμε και στη βεράντα, θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν... στο Μπακάρντι αξίζει και στη Ρετσίνα αξίζει. Γενικά, το λέω, γενικά θεωρώ ρεσουλία την κοκακόλα στο κρασί. Στο κρασί, όχι στη Ρετσίνα, στο κρασί. Η Ρετσίνα δεν πίνεται χωρίς κοκακόλα. Αλλά το κρασί είναι ρεσουλία. Αλλά... άμα θες να πιεις πολύ, θα βάλεις κοκακόλα. Άμα θες να πιεις πολύ. Είναι ένας μικρός χρυσός κανόνας. Είναι ένας μικρός χρυσός κανόνας αυτό. Η ρωσιλία επίσης είναι να βάζεις πάγο μέσα στο κρασί. Πάγο, επειδή δεν βλέπω πολύ κόσμο, πάγος μέσα σε λευκό κρασί είναι επίσης η ρωσιλία. Είναι από τα don't. Do not. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα όσοι το πάρετε, όσοι πατήσετε, είναι μια ιστοριούλα που γράψαμε στο ένα παραμυθάκι τυπικά. Το οποίο γράψαμε σε ένα παιχνίδι, το οποίο καθώς περπατάς, κινείσαι και γράφεις και μια ιστορία και στο τέλος το παίρνεις. Το έκατσα, το επεξεργάστηκα λίγο, το σύραψα όλο μαζί και σας το δίνω. Λοιπόν, η ρωσιλία. Παγάκι μέσα στο... κοκακόλα δεν πιτάξει, κοκακόλα υπάρχει ένας κανόνας. Επίσης, το do not είναι σαμπανιζέ κρασί. Σαμπανιζέ κρασί με κοκακόλα. Εκεί μακριά. Δεν μ' άρεσε εγκριά. Και δεν μ' αρέσει και τα φρούτα, τα κομμάτια μέσα στο τέτοιο. Δεν ξέρω. No. Σαγκριά πίναν τα κοριτσάκια όταν... τώρα είναι μεταξύ ρατσιστικό αυτό που το χαζώ, αλλά... πίναν τα κορίτσια όταν πηγαίναμε στα πάρτι που ήμασταν φοιτητές. Εγώ για κάποιο λόγο δεν μπόρεσα να πιω ποτέ σαγκριά. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Έχω πιει σε μαγαζί. Έχω πάει σε μαγαζί που έκανε με ισπανικό theme και έχω δοκιμάσει. Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μ' άρεσε. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Δεν έχω πιει, έχω πιει. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως. Θες να σου πω τι κάναμε όταν ήμασταν ιστορία. Τώρα θα σας πω ιστορία. Τίποτα, εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα, για όλα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ιστορία. Για να καταλάβετε τι κάναμε εμείς στο χωριό. Εγώ στο χωριό που λέτε, ήμουν ένα παπαδάκι. Όσοι έχετε πάει εκκλησία και είστε, ξέρετε που το πάω. Λοιπόν, ήμουν ένα παπαδάκι. Πήγαινα στην εκκλησία, ρε παιδί μου, με τα παιδιά μέσα και ήμουνα η μαφία της εκκλησίας. Ήμουνα πολύ καλός, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, όταν ήμουνα τρίτη δημοτικού, είχε έρθει ένα παιδί, ένας φαντάρος τότε, ο οποίος, ακόμα τον θυμάμαι πώς τον λένε, καλή τώρα εκεί που είναι, εμείς στην εκκλησία, υπάρχει ένα τελετουργικό. Το παιδί που είναι μέσα ζεσταίνει νερό. Ζεσταίνει νερό, το ζέον, το λεγόμενο ζέον,
Λοιπόν, το οποίο Ζέον το πηγαίνει στον ιερέα και είναι το νερό που βάζει την κοινωνία. Η κοινωνία που τρώει ο κόσμος είναι Ζέον, νερό ζεστό δηλαδή, γιατί πρέπει το ζεσταίνει στο νερό, και στο ζεστό νερό βάζεις μαυροδάφνη πατρών. Η μαυροδάφνη πατρών είναι καλαμπάκα. Αυτά τα δύο κρασιά είναι που παίζουν τα τόπια σε κοινωνίες. Σωστό λέω. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, τρίτη δημοτικού, μας έμαθε τα παιδάκια που ήμασταν μέσα παπαδάκια να κάνουμε το εξής. Ζεστό νερό, πλαστικό ποτηράκι και καθώς είχε άπειρες καλαμπάκες και μαυροδάφνες, λίγο κρασί. Εν μεταξύ τώρα εκκλησία, έτσι, έκανε ο παπάς εκκλησία και εμείς ήμασταν μέσα. Έχω ιστορίες τρελές από το ιερό. Λοιπόν, ζεστό νερό. Ποιο δεν είχε νάμα και εμείς. Μαυροδάφνη και καλαμπάκα. Αυτά τα δύο είναι. Λοιπόν, ζεστό νερό. Βάζεις μαυροδάφνη. Ζεστό νερό. Και καλά, άμα έχεις και ψωμί και κάνεις κρασοβούτα, είναι το top. Αν δεν έχεις ψωμί, λοιπόν. Αν συγγνώμη, με ψωμί πάει καλύτερα. Σας το λέω από πείρα. Αυτά τα γαλόνια που έχω χτίσει τα τόσα χρόνια, λοιπόν. Το έκανα φοιτητής μετά ξανά. Όταν ήμουν παιδί το έκανα. Το μεταξύ τώρα παιδί, δημοτικό πήγαινα και ζεσταίναμε. Ήταν η αδυναμία μας αυτή. Καθώς βγάζουμε ζέο να κρατάμε ζεστό νερό για να βάζουμε να πίνουμε μέσα στο ιερό. Δημοτικό τώρα, έτσι. Δημοτικό. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ ελαφρύ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, γιατί βάζεις πολύ ελάχιστο. Βάζεις πολύ ελάχιστο μαυροδάφνη. Η μαυροδάφνη είναι πάρα πολύ βαρύ ποτό. Πάρα πολύ βαρύ κρασί. Και όποιος το πίνει σκέτο πραγματικά. Πώς το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Μέγα φάουλ. Επίσης. Μέγας κανόνας, τα γλυκά, αυτό που δεν έχω ποτέ καταλάβει είναι για ποιο λόγο κάποιος, όχι βασικά ξέρω για ποιο λόγο το κάνετε, αλλά μια επίσης συμβουλή, όταν πάτε σε μαγαζί να πιείτε, μην παίρνετε ημίγλυκο, γιατί το ημίγλυκο σου κάνει κεφάλι πολύ πριν το καταλάβεις, το ημίγλυκο είναι από τα don't, καλύτερα πάρτε ξηρό και θα πιείτε παραπάνω και θα είστε πιο καλά την επόμενη μέρα. Αν θέλετε να πιείτε μόνο ένα κρασί, πάρτε ένα ημίγλυκο, πολλοί το κάνουν. Αλλά αν έχετε σκοπό να πιείτε 2-3, μην πάρετε ημίγλυκο. Δηλαδή είναι το εύκολο το ημίγλυκο. Και το ημίγλυκο σου κάνει κεφάλι κατευθείαν. Αλλά μετά ως φοιτητής λοιπόν το χειμώνα, είναι το καλύτερο πρωτό για να πιείς το χειμώνα, ζεστό νερό με μαυροδάφνη πατρών. Δοκιμάστε το, άμα έχει καμιά κρύα μέρα με σημεράκι προς το βράδυ. Ή άμα κάτσετε να κάνετε, βάλτε λίγο, ελάχιστο, τόσο. Σαν σφινάκι, ρε παιδί μου, σκέψου. Βάζεις ένα ποτήρι και το βάζεις στο νερό. Όχι πάρα πολύ να το αραιώσεις, λίγο, ρε παιδί μου, να το αραιώσεις. Πώς ήταν, θυμάστε τις βυσσινάδες που είχαμε παιδιά, τις συμπυκνωμένες, που βάζεις το χυμό. Που τα λάτρευα αυτό. Τη βυσσινάδα που ήταν στο γυάλινο το μπουκάλι, που έρχνες τη βυσσινάδα και ήταν αυτό το σιρόπι και από πάνω έβαζες νερό, το ανακάτευες και το πίνες. Σκεφτείτε με ζεστό. Κάντε το. Δεν θα χάσετε. Θα με ευγνωμονείτε για χρόνια. Είναι η εμπειρία που χτίζεται στις εκκλησίες της Ελλάδας αυτή. Μαζί με όλα τα άλλα μαθαίνεις και να χρησιμοποιείς σωστά τα skill σου ως μαθητευόμενο παπαδάκι. Λοιπόν, όποιος Μόρντον ζητήσει σαγκριά, το πετάμε στα μάτια της κόμιτα. Γενικά τα γλυκά ποτά σε χτυπάνε πάρα πολύ επειδή η ζάχαρη βοηθάει. Ναι, επίσης μεγα φάουλ. Εν μεταξύ τώρα το ότι θα κατέληγα να λέω αντί για βιβλία να λέω συμβουλές για ποτά. Σαν ένας man of culture που είμαι λοιπόν. Ανάβει τη μέση γενότητα για. Την πίπα του. Κάντε ένα πολύ μεγάλο φάουλ. Το μεγάλο φάουλ το κάνουν τα μαγαζιά που πάτε. Σας έχει τύχει πολλές φορές το καλοκαίρι. Σας έχει τύχει πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι να πάτε να πιείτε κρασί. Οι περισσότεροι πίνουν κρασί γιατί απλά είναι φθηνό. Για κανένα λόγο. Είναι ωραίο, είναι κλάση. Ειδικά άμα το μαγαζί στο φέρει και σε γυάλινο ποτήρι. Είναι το πιο φθηνό κλάση ποτό που μπορείς να πιείς. Συν δεν έχει πολλές θερμίδες. Δηλαδή μπορείς να πιείς 3 ποτήρια λευκό ξηρό και έχει πολύ πιο λίγες θερμίδες από το τέτοιο. Οπότε με 10 ευρώ, με 12 ευρώ έχεις πιει 3 ποτά, έχεις πάρει πολύ λιγότερες θερμίδες από ότι να πιείς κανένα κανονικό ποτό. Έχεις κάνει το χαβαλέ σου, έχεις κάνει τη φασούλα σου και με 10 ευρουλάκια γυρνάς πίσω. Αλλά μην κάνετε το εξής. Μην κάνετε το μεγάλο. Καλά. Όταν ήμασταν στην εκκλησία κάναμε πολύ τέτοια. Λοιπόν, όταν. Τώρα φαίνεται αστείο, αλλά κυριολεκτικά. Όταν ήμασταν λοιπόν ένα μεγάλο φάουλ, και αυτό το μάθει μεγάλος, είναι το εξής. Είναι από την εμπειρία. Από την εμπειρία γιατί έχουμε στα φίλια, έχουμε αμπέλια και ξέρουμε από αυτά, τουλάχιστον κάποια πράγματα. Λοιπόν. Ναι, εν μέρη μπορείς, ναι. Το μεγάλο φάουλ, το πολύ μεγάλο φάουλ είναι το εξής.
και το κάνουν τα μαγαζιά και δεν το καταλαβαίνουν. Και μετά απορείτε γιατί πάτε κομμάτια στο σπίτι και γιατί αισθάνεστε άσχημα. Γιατί χαλιέστε όταν βγείτε για να πιείτε. Λοιπόν, το μεγάλο φάλο το κάνουν τα μαγαζιά γιατί δεν βάζουν, σου φέρνουν το καλοκαίρι ειδικά στα φύλλα. Μην κάνετε ποτέ το λάθος στη ζωή σας. Ποτέ το λάθος ζωής. Γιατί είμαι σίγουρος, σε μαγαζιά που πάτε το καλοκαίρι σας φέρνουν ένα μπολάκι με ρόγες από σταφύλι μαζί με κοκτέιλ κρασί. Με κοκτέιλ, οκ, okay, τρώγεται, εντάξει. Αλλά μην κάνετε ποτέ το λάθος και πιείτε κρασί. Μην κάνετε ποτέ το λάθος και πιείτε κρασί και φάτε σταφύλια. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Γιατί εκείνη την ώρα μέσα στο στομάχι σας, ειδικά αν κάνεις πολλές ώρες να πας σε τουαλέτα ή οτιδήποτε, αρχίζει και γίνεται ζύμος. Λοιπόν. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το να πας να πιεις λευκό, ειδικά στο λευκό ή κόκκινο, αν πας και στα φύλλα μαζί με αυτό, τέλειωσες. Στο λέω είναι συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα όλοι σκέφτεται, μα εγώ έτρωγα στα φύλλα, γιατί δεν έπαθαινα τίποτα. Είναι μεγάλο εντόνιτο αυτό. Και το κάνουν τα μαγαζιά και δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί κανονικά με το κρασί πρέπει να σου φέρουν αλμυρό. Και μεγάλο, επίσης μεγάλο φάουλ στα μαγαζιά που δεν φέρνουν ποτέ συνοδευτικά σωστά. Ποτέ σωστά συνοδευτικά. Στην πύρα θα φέρεις πατατάκια. Στο whisky, στο τέτοιο θα φέρεις. Τα σωστά μαγαζιά σου φέρνουν κανονικό τέτοιο. Πολύ λίγα είναι τα σωστά μαγαζιά. Οι περισσότεροι ξέρω κάρπιο. Και στο κρασί κανονικά. Το κρασί συνοδεύεται ακριβώς με το ίδιο συνοδευτικό όπως και το whisky. Ποτέ γλυκό συνοδευτικό μαζί με το κρασί. Το τυρί και τα λαντικά ναι, αλλά ποιο μαγαζί θα σου φέρει, άντε κανένα, τα καλά τα μαγαζιά θα σου φέρουν 3 κριτσινάκια, 2 ελιές που είναι καλό και καμιά τίποτα για να το βουτήξεις μέσα αυτό. Αυτό είναι τα καλά τα μαγαζιά, θα σου φέρουν αυτό. Εκεί ξεχωρίζει το καλό το μαγαζί. Τα συνηθισμένα μαγαζιά θα σου φέρουν ξηροκάρπιο, τα ό,τι να είναι μαγαζιά θα σου φέρουν σταφύλια και κομματάκια από ροδάκινο. Και κανένα κεράσι τα καλύτερα. Ροδάκινο να σου πω, γιατί το ροδάκινο είναι πιο αποδοτικό από το κεράσι. Θα σου το φέρουν και θα σου πούνε πάρτο. Και εσύ τώρα θα έχεις πάρει whisky. Θα έχεις πάρει κρασί. Θα έχεις πάρει ένα ποτό το οποίο είναι με αρκετούς βαθμούς. Ειδικά τα λευκά ποτά έχουν πολύ ψηλότερους βαθμούς αλκοόλ από τα υπόλοιπα. Και τα γλυκά ποτά ακόμα περισσότερους. Τα spirits. Και. Α! Επίσης ένα don't, γιατί το κάνουν οι κοπέλες αυτό. Ένα μεγάλο don't, το οποίο το κάνουν όλες οι κοπέλες. Και το έχω πει αυτό, το έχω συζητήσει πολλές φορές σε παρέες, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τώρα που ανέφερες πώς θα μεθύσεις κάποιον και τέτοιο. Λοιπόν, άμα θες να πας να κάνεις, πώς θα κάνεις κεφάλι με τέτοιο. Λοιπόν, προσέξτε, ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι κοπέλες όταν βγουν να πιούν. αυτό. Τουρσί! Κανονικά θα έπρεπε να σου φέρνουν το τουρσί, το κουνουπιδάκι, το καροτάκι και το τέτοιο. Σουβλάκι εκεί είναι μέσα, αυτό θα γαμάτω. Λοιπόν, και μου έχει τύχει σε μαγαζί να μου φέρουν λουκάνικο για τέτοιο μπίρας. Εκεί έδωσα respect. Εκεί έδωσα κυριολεκτικά respect. Πραγματικά δεν φανταστείτε. Εκεί έδωσα τρομερό respect και ήταν και οικονομική μπίρα. Πήγα σε μαγαζί για φτηνή μπίρα. Μπίρα σε ποτήρι, όχι μπίρα. Μπίρα σε πλαστικό ποτήρι, να είμαι συγκεκριμένο. Σε πλαστικό ποτήρι, ούτε καν σε γυάλινο ποτήρι. Και, και μας φέρανε λουκάνικο. Και λέω ρε φίλε, έχω πάει σε μαγαζιά και μαγαζιά. Έχω πληρώσει λεφτά και λεφτά σε ποτά. Αλλά με ζες μπίρας λουκάνικο. Εκεί λέω, εντάξει, γίναμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, επίσης, πριν αρχίσω το τέτοιο, μεγάλο σταβέρνες. Όσοι έχετε προσέξει, πάει ο άλλος να πιει στην ταβέρνα. Αυτό ποτέ δεν κατάλαβα ο σερβιτόρος. Έρχεται ο άλλος να πιει ένα ούζο. Το οποίο ούζο έχει 2 ευρώ στην ταβέρνα ή στο καφενείο. Και θέλει με 2 ευρώ να φάει και το φαγητό του μεσημεριού. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά. Να φάρεις το συνοδευτικό, είναι ωραίο να αλλάζει οι μεζέδες ανάλογα με τα ούζα, αλλά πραγματικά. Μου έχει τύχει πολλές φορές να μου έρθουν στο μαγαζί στην ταβέρνα που δούλευα με 2 ευρώ, συν το μεζέ μέσα στα 2 ευρώ, ρε παιδί μου, και ο άλλος ήθελε να του φτιάξω την Παναγιά με τα μάτια. Δηλαδή, πραγματικά λέω. Πραγματικά, με δύο. Αυτό είναι η πιο μεγάλη γυφτιά που γίνεται και γίνεται συνέχεια. Όσοι έχετε δουλέψει σε μαγαζιά, ξέρετε πώς πάει. Αλλά ας πάμε στην τελευταία don't συμβουλή, και αυτή είναι όντως σοβαρή συμβουλή. Γιατί το κάνετε περισσότερες κοπέλες και το κάνετε κυρίως για να μην χαλάει το κραγιόν στα χείλη σας όταν βγαίνετε να πιείτε. Πίνετε αλκοόλ με καλαμάκι. Ειδικά αυτό το πράγμα, μπύρα. Και έχω σταματήσει τα τελευταία 5 χρόνια, έχω σταματήσει να πίνω ποτό με καλαμάκι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Αχ, ναι, αυτό με το σαρανάκι ισχύει. Λοιπόν.
θα μπορούσα άνετα, αν δεν άνοιγα, αν δεν γινόμουν καθηγητής, άνοιγα, θα, άνετα θα γούσταρα να έχω με ζετοπωλείο και να φτιάχνω τσίπουρα, καραφάκια, μπύρες, κρασιά, μεζέδες και αυτά θα ήταν ψυχή μου, κυριολεκτικά όμως, έτσι. Θα το έκανα άνετα. Αυτό θα το έκανα άνετα. Το γουστάρω τρελά. Δηλαδή και το χαβαλέ που γίνεται και το πραγματικά, νομίζω σε αυτό θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Ένας πολύ καλός ταβερνιάρης, θα γινόμουν άνετα ένας πολύ καλός ταβερνιάρης, το πιστεύω. Λοιπόν, μην κάνετε το λάθος, και το λέω σε, κυρίως στα κορίτσια, γιατί τα κορίτσια το κάνουν αυτό. Γιατί το καλοκαίρι θα δεις σε κάθε δρόμο και σοκάκι και πλαγκάκι ένα κορίτσι να κρατάει μπύρα με καλαμάκι. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Και σταματήστε, παρόλο που σας κάνει το κραγιόν, ισχύει το δέχομαι που σας χαλάει το κραγιόν και δεν πειράζει, να πιείτε το ποτό με τέτοιο. Όταν πίνεις το ποτό με καλαμάκι, το αλκοόλ από το ποτό πάει κατευθείαν στον ισοφάγο. Όταν πίνεις το ποτό κανονικά, με το στόμα ρε παιδί μου, καθώς πίνεις, προλαβαίνει τα σίελα, το σάλιο ρε παιδί μου, έρχεται σε επαφή με το αλκοόλ και το μεταβολίζει πιο γρήγορα. Καθώς λοιπόν εσύ πίνεις, το αλκοόλ έρχεται σε επαφή με το ποτό σου, γουλιά-γουλιά, ρε παιδί μου, έρχεται σε επαφή με το σάλι σου και αυτό βοηθάει, καθώς εσύ το πίνεις, να μεταβολίζεται πιο γρήγορα. Όταν εσύ το ποτό πας στο μαγαζί και το πίνεις με το καλαμάκι, μεθάς πιο γρήγορα. Άμα θέλετε να μεθάτε πιο γρήγορα και να κάνετε κεφάλι, απλά πηγείτε τα ποτά σας με καλαμάκι. Και το καλύτερο, πάτε πιείτε ουίσκι με καλαμάκι. Κεφάλι μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ποιος πίνει ουίσκι με καλαμάκι στο κδέ. Δεν ξέρω, εγώ σας το λέω. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχει μια κοπέλα να πιει το ποτό με το καλαμάκι, το δέχομαι, αλλά είναι το πιο μεγάλο φάουλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο φάουλ, γιατί έτσι, που δεν το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί δεν το ξέρετε, γιατί δεν το έχει πει κανένας ποτέ, έτσι μεθάς πολύ πιο γρήγορα. Μεθάς πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, μεταξύ, όντως, σομελιέ πρέπει να. Σε φάση. Ήρθαμε να ακούσουμε βιβλία για τέτοιο. Ας ακούσουμε λίγο και συμβουλές για το πώς να μπορείς να πιεις σαν άνθρωπος ή όχι. Πραγματικά θα περιμένω να δω αν το δει κανένας όλο το live μέχρι το τέλος. Ευτυχώς δεν κάθονται στο YouTube να το δούνε όλο μέχρι το τέλος. Βαριούνται όλοι. Οπότε ευτυχώς δεν θα έχω θέματα σε αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Κάτι ακόμα ήθελα να συμπληρώσω, αλλά ναι. Λοιπόν, το whisky στο κλαμπ θα το πιούμε, λες, ναι. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά σας λέω και εγώ όταν το συνειδητοποίησα, γιατί όταν πίνεις μπακάρντι κόλλα, όταν πίνεις κοκτέιλάκια ιστορίες, όλα έρχονται με καλαμάκι. Α, επίσης αγαπημένα κοκτέιλ, Black και White Russian, αν τα βρείτε δοκιμάστε τα. Είναι μακράν τα καλύτερα αδερφάκια κοκτέιλ. Είναι πολύ γλυκά, φτιάχνονται, το White Russian φτιάχνεται με λευκά spirits, ενώ το Black Russia φτιάχνεται με τέτοια. Φτιάχνεται με λικεροειδή. Πολύ ωραία. Αν τα βρείτε, δοκιμάστε τα, το Black και το White Russian. Λοιπόν, κάποιος στα χασάπια χρόνια μου έπαιρνε να μπήρα στην οδεία τεκίλα. Α, επίσης, άλλο κάτι που έμαθα στα τόσα χρόνια. Η τεκίλα, λοιπόν, είναι το καλύτερο ποτό που μπορεί να πιει κάποιος. Αν και η αλήθεια αυτό, υπάρχουν ενδιασμοί. Καταρχάς, το καλύτερο ποτό που μπορεί να πιει κάποιος όταν κάνει διατροφή είναι το κρασί. Το λευκό ξηρό κρασί. Τίποτα άλλο. 2 ποτήρια λευκό ξηρό κρασί και γυρνάτε πίσω. Λοιπόν. Black Russian. Εξαιρετικό. Ναι, είναι πάρα πολύ γλυκό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το πιει συνέχεια. Εγώ σου λέω, από κοκτέιλ προτιμώ το old fashioned. Το λατρεύω το old fashioned. Το νεγκρόνε γιατί έχει το πορτοκάλι, αυτή τη γεύση από το πορτοκάλι πάρα πολύ. Ειδικά άμα σου βάλουν και φωτιά. Αν ο μπάρμαν είναι μερακλής και σου βγάλει από τα έλαια του πορτοκαλιού και στα βάλει και φωτιά από πάνω και σου βάλει το. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο μπάρμαν ξέρει να το κάνει καλά. Λοιπόν. Και. Αυτά. Και επίσης τα καυτερά κοκτέιλ που έχουν πιπέρι μέσα. Αν βρείτε καυτερό κοκτέιλ και σας αντέχει το στομάχι σας, πιείτε το. Είναι πολύ καλύτερο από τα κανονικά κοκτέιλ. Θα συνιστώ. Αλλά. Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σταμάτησα να πίνω ποτά με καλαμάκι. Ακόμα και αυτά που μου φέρνουν, τα βγάζω πάντα το καλαμάκι. Γιατί άμα θέλω να πιω, δεν πρόκειται. Δεν έχω όρεξη να φτιάξω κεφάλι γρήγορα, οπότε. Γιατί επειδή σας δίνω συμβουλές για να προσέχετε, στα 18 plus θα ήταν άμα σας παρακινούσα να πιείτε. Τώρα απλά σας λέω ότι να προσέξετε τη ζωή σας. Αύριο μεθαύριο είναι manual προς ναυτιλωμένους. Θα βγούμε κάποια μέρα.
Μην, σας προστατεύω. Μην βγείτε και σέρνετε στα πατώματα σαν τους Άγγλους κι εσείς. Ξέρω τι κάνω. Πόσο πια να σας προσέξω σε αυτόν τον κόσμο, ειλικρινά. Ακόμα κι εγώ απορώ με μένα μερικές φορές. Αλλά πέρα από μπλάκα. Πέρα από μπλάκα. Μετά από μια ηλικία. Τώρα, νομίζω το έχω πει 15 φορές αυτό. Μετά από μια ηλικία. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή. Πάντα έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου που απλά θέλει να καταλαβαίνει καλύτερα. Θέλει να καταλαβαίνει καλύτερα, εσύ αυτό Νικόλ, θέλει να καταλαβαίνει καλύτερα τι κάνει και για ποιο λόγο το κάνει. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί. Ποτέ δεν με ικανοποιούσε βέβαια, ακόμα και μικρός όταν ήμουνα, αλλά δεν με ικανοποιεί. Εν τω μεταξύ τώρα καθαρίζω τα κουμπούρια, πάμε στο επόμενο στάδιο. Αυτή είναι η ερωτηλεστία της πίπαυσης που έλεγα σε φάση πριν, πώς όταν κάνεις κάτι, ας πούμε, όταν λέγαμε για το κάπνισμα και για το αν ασχοληθείς, έχει μια ολόκληρη ερωτηλεστία. Τόση ώρα καθαρίζω και τα κουμπούρια. Αυτή είναι η κοινή φράση που λένε όσοι καπνίζουν καπνοσύριγγα. Στο τέλος καθαρίζεις, πώς είναι, παίρνεις το κουμπούρι και καθαρίζεις το τέτοιο. Αυτό το πράγμα κάνεις και με την πίπο. Λοιπόν, πραγματικά πρέπει να το γυρίσω στο κανάλι και να κάνω live hacks και συμβουλές για Bon Viver. Θα το ήθελα, δεν θα με χαλούσα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω τις συμβουλές για ποιο λόγο να μην προσέχω για να τη βάζω με 10 ευρώ. Αυτό μετράει, κυριολεκτικά, στις μεγάλες αφραγγείες. Στις μεγάλες αφραγγείες, το κρασί είναι το πιο, αν και εγώ το πίνω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το να πίνω κρασί, το προτιμώ και συνήθως λόγω διατροφών, λόγω το ένα, λόγω το άλλο. Δηλαδή και τώρα που υποτίθεται προσέχω, άμα βγω κρασί θα θέλω να πιω, δηλαδή δεν θα πιω κάτι άλλο, γιατί όταν προσέχεις λίγο το τρως και τι θες, το κρασί είναι το must. Αλλά να ξέρεις και γιατί το κάνεις. Αλλά αν πεις ότι η τέτοια είναι ότι... βασικά, εγώ πώς συνειδητοποίησα ότι το κρασί είναι το ποτό όσων είναι τσιγκούνιδες. Όχι γιατί εγώ ήμουν τσιγκούνης, επειδή μ' άρεσε το κρασί, ξαναλέω. Εγώ συνειδητοποίησα γιατί ποτέ δεν πρόσεχα τα λεφτά που πλήρωνα σε τέτοιο. Γιατί όταν έβγαινα να πιω, δεν θα πιεινα ένα κρασί ή δύο κρασιά. Το high score που είχα κάνει, και όλος παραδόξης δεν έχω μεθύσει, το high score που έχω κάνει και δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι 12, όχι ψέματα, 10 ποτά συν καμιά 12 σφινάκια, μέχρι εκεί έχω φτάσει το high score το δικό μου, κάπου εκεί, αλλά και πάλι δεν μέθησα, οπότε γενικά υπάρχουν περιπτώσεις και αυτό το έκανα πιο μικρός, όταν θα έβγαινα να πιω, όταν έβγαινα να πιω, να διασκεδάσω οτιδήποτε, γιατί δεν έβγαινα κάθε μέρα, εγώ έβγαινα μια φορά κάθε 2-3 εβδομάδες, δεν είμαι αυτούς που έβγαιναν συνέχεια. Οπότε, άμα ήθελα και περνούσα καλά. Έχει τύχει, ρε παιδί μου, να αφήσω μόνο σε ποτά 120 ευρώ μόνος μου. Καλύτερα να παίρνω ένα μπουκάλι να το πίνα. Πιο. Το δεν μ' αρέσει το στόμα. Ωραίο τώρα ακόμα, αλλά δεν τρελαίνομαι τόσο. Αν το πετύχει το μαγαζί. Λοιπόν. Ισχύει, αλλά. Όταν έβγαινε, αυτό σας λέω. Όταν έβγαινα εγώ για παράδειγμα. Και πιο μικρός, έχω πάει. Έχω αφήσει μαγαζί 120 ευρώ σε ποτά. Εγώ μόνος μου. Και ποτέ δεν ήμουν από τους ανθρώπους, γιατί το θεωρώ λίγο κακομοιριά το να βγεις. Άμα θες, ναι, οτιδήποτε, αλλά ας πούμε, άμα βγεις με παρέα, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και να πιεις μόνο ένα ποτό, άμα θες να πιεις, άμα δεν θες να πιεις, το δέχομαι. Αλλά άμα θες να πιεις και να τσικουνεύεις, να πιεις ένα ποτό. Οπότε, πού κατάλαβα εγώ λοιπόν ότι το κρασί είναι το ποτό όσων τσικουνεύονται πάρα πολύ. Όταν κάνεις παρέα με αναπληρωτές. Όσοι ξέρετε, όταν. Κάνεις παρέα με αναπληρωτές δασκάλους κυρίως, οι καθηγητές δεν βγαίνουν. Όταν κάνεις παρέα με αναπληρωτές δασκάλους και βγαίνεις και συνειδητοποιείς ότι όλοι οι δάσκαλοι παίρνουν ένα κρασί. Και προσέξτε το, αν έχετε παρέα με δασκάλους, παρατηρήστε το αυτό. Όλοι οι δάσκαλοι που είναι αναπληρωτές σε μέρη και βγαίνουν έξω, και, ή άμα βγείτε και ξέρετε ότι είστε σε μικρά μέρη και έχετε δασκάλους έξω, προσέξτε τα τραπέζια τους, θα δείτε ότι όλοι στο τραπέζι τους έχουν κρασί. Και κυρίως κόκκινο κρασί, όχι λευκό κρασί. Γιατί το λευκό κρασί σε κάνει να θες να πιεις παραπάνω. Το κόκκινο κρασί σε χορταίνει περισσότερο. Οπότε αν πάρεις κόκκινο κρασί, εσύ είσαι πιο γεμάτος, πίνεις πιο λίγο και πληρώνεις 3,5 ευρώ. Και φεύγεις. Οπότε με 3,5 ευρώ έχεις κάνει το βράδυ σου, έχεις περάσει όμορφα. Που είναι ωραίο, έχει πλάκα. Για μένα είναι διασκεδαστικό. Αλλά σας ξαναλέω, πας, περνάς καλά. Έχεις περάσει όμορφα, έχεις γεμίσει και πας στο σπίτι σου και λες: βγήκα, διασκέδασα, πέρασα όμορφα και έδωσα μόνο 3,5 ευρώ. Πού να το πω και ποιος να το πιστέψει. Λοιπόν, τι λες, Εύελιν, το ρακόμελο είναι πονεμένη ιστορία. Σπάνια να βρεις με καλή τσικουδιά και μέλι μέσα. Ισχύει.
Εγώ που δοκίμαζα, εγώ πήγαινα στη Μυροβόλο Άνοιξη, στην Καβάλα Ρακόμελα να πιούμε όταν ήμασταν. Γιατί έχω περάσει και από Καβάλα ένα φεγγάρι. Δεν μ' άρεσε τόσο. Εκεί πίναμε, αλλά δεν με τρέλαινε τόσο. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε η ποιότητα. Κλασικά, όταν ήμουν με κοπέλα, το έπαιζα σοβαρός και καλά βλακεία να μεθύσει. Όταν ήμουν με την παρέα μας και όταν το. Έχω ξαναπεί την ιστορία. Παντρευόταν η κολλητή μου. Και είχαμε βγει. Bachelor. Καλά, bachelor. Το δικό μας το bachelor δεν είμαστε. Είμαι φλόρια είμαστε σε αυτό. Δεν είμαστε τα τίποτα έξαλα. Αλλά το δικό μας το bachelor ήταν σε μεταλλάδικο. Σε ροκάδικο βασικά, να είμαι πιο ακριβής. Και μέσα στα ροκ έπαιζε και Thundercats. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο τέτοιο ήμασταν. Πόσο εξαλανιάτα ήμασταν. Λοιπόν, παντρευόταν η κολλητή μου που λέτε. Και βγήκαμε bachelor με το γαμπρό. Το Γιάννη, εσύ καλά. Και που λέτε. Μας πήγε, μας τράβηξε πρωί. Και την επόμενη μέρα ήταν ο γάμος. Εμένα πάντως η Μαρία όταν παντρεύτηκα μου κρατούσε μούτρα το πρωί. Είναι η αλήθεια. Αυτό. Γιατί ήταν τώρα σε εμάς που μας κρεμόταν τα πουκάμισα και αυτά. Άλλος πάντων, τι ωραίες εποχές. Ωραία πράγματα, ωραία χρόνια. Άλλος πάντων. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα μου αρέσει αυτό. Περνάω καλά. Γενικά έχω μια αρχή. Σε φάση τα πολλά τα έξαλα δεν τα μπορώ. Αρκεί να έχω καλή παρέα. Αν έχω καλή παρέα και περνάω όμορφα, μπορώ να περάσω και σε ένα παγκάκι όμορφα. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που χρειάζεται μαγαζί ή ποτό για να περάσω καλά. Δηλαδή πέρυσι, το 2019 το καλοκαίρι, το 2019, έκανα σκληρή διατροφή. Και το αστείο, για να καταλάβετε, για να δείτε τώρα σε τι φάση, άμα θες να περάσεις καλά. Λοιπόν, 2019, έκανα πολύ σκληρή διατροφή, έχασα 35 κιλά από τη διατροφή που έκανα και έβγαινα, εν τω μεταξύ εγώ το έκανα πλάκα, η διατροφολόγος μου έλεγε μόνο σόδα, έπινα τόνικ αλλά μετά το γύρισα γιατί επίσης στα 20 τόνικ μπορεί να πάθεις δηλητηρίες αν έχεις κεμισμό, έχω κεμισμό, δηλαδή έλλειψη G6PD, οπότε όποιος πιει 20 τόνικ συνεχόμενα μπορεί να πεθάνεις, σας το λέω να το ξέρετε, υπάρχει η πιθανότητα. Just in case, να το έχετε να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι αν πιείτε 20 tonic σερί μπορείτε να πεθάνετε. Είχα φτάσει στα 12, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, και που λέτε έκανα πολύ σκληρή διατροφή και ήθελα να βγω. Εκείνο το καλοκαίρι ήθελα να βγαίνω. Αλλά δεν έπινα. Αλλά μ' άρεσε να βγαίνω για την παρέα, για το τέτοιο. Και στα μαγαζιά που πηγαίναμε δεν έπινα τίποτα. Και το είχα ξεκινήσει με tonic. Και η φάση είναι. Η φάση είναι ότι στο tonic και μετά το γύρισα σε σόδα. Σόδα, όταν λέμε σόδα, καθαρή σόδα, παίζει να έκανα πιο μεγάλο λογαριασμό σε σόδες, από ό,τι έκανε σε ποτά όλη παρέα μαζί. Γι' αυτό το θέτω. Και ποια είναι η πλάκα, επειδή μ' αρέσει όταν βγαίνω έξω να περνάω όμορφα, ήμουνα ο πιο κεφάτος από όλους. Μπορεί να τα χτυπιόμουν όλη την ώρα, ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσει να χορεύω ή οτιδήποτε. Να δεσκεδάζω στο ρυθμό, ρε παιδί μου. Δεν κάνω τίποτα, αλλά μου αρέσει να κουνιέμαι στο ρυθμό. Και γενικά είχα τρελά κέφια πάντα, ρε παιδί μου. Και είναι αυτό. Δεν χρειάζομαι ποτό για να πιω. Έβγαινε όλη η παρέα, με κοροϊδεύανε γιατί δεν έπινα, επειδή έκανα διατροφή. Αυτές είναι ωραίες παρέες που θα βγεις, ξέρουν ότι έχεις ένα σκοπό και θα προσπαθήσουν να σε πιέσουν να σπάσεις τα πάντα όλα. Αυτές είναι οι σωστές παρέες που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπο στη ζωή του. Όταν θα βγεις έξω, είναι παρέες που πρέπει να επιδιώκει να έχει ένας άνθρωπος. Τέλος πάντων. Και ήταν αυτό. Σόδιτσα. Έχω δώσει σε μαγαζί 25 ευρώ σε σόδες. Μετρήστε τα που η σόδα. Που η σόδα είναι το πιο φθηνό πράγμα που μπορούσε να πάρει κάποιος κάποτε. Τέλος πάντων. Και ναι, βλέπετε. Έχω δώσει 25 ευρώ σε σόδες. Τι θες να τσέ. Anyway. Αλλά ήταν αυτό. Εγώ περνάω καλά και με νερό. Κυριολεκτικά και με νερό. Άμα θέλω να περάσω καλά. Λοιπόν, τι λέτε. Το ρακόμελο στην Κρήτη είναι γιατρικό για όταν είσαι άρρωστος. Εκτός Κρήτης έγινε γνωστό και μετά ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε μέσα και έγινε μια εμπορική επιτυχία. Ναι, ειδικά στις μπουάτ και στα εντεχνάδικα έπεσε πάρα πολύ τέτοιο γενικά. Βασικά πολλά ελληνικά νησιά είχαν παραλλαγή του ρακόμελου, αυτό έχει γίνει viral. Τάκος, τον κάνουν χάλια, ισχύει, κανένας δεν κάνει σωστό τάκο. Τάκο, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Αλλά ξέρω ότι μου αρέσει να το τρώω. Λοιπόν, έχω φίλη κριτικιά που μου φέρνει γερακή και μέλι από εκεί. Παιδιά, όλα αυτά θα σταματήσουν στη ζωή σας μέχρι να δοκιμάσετε θυμαρίσιο μέλι λίμνου.
Μόλις το δοκιμάσετε αυτό θα καταλάβετε ότι η ζωή είναι πολύ πιο ωραία από αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και μόλις φάτε και ταχίνι από εδώ. Σε όποιον έχω δώσει να δοκιμάσει ταχίνι και μέλι, έχει ξετρελαθεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι απίστευτη γεύση έχει. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, το πιανάκι πονάει πίσω πάρα πολύ. Αχ, τι ωραίες εποχές. Ντάκο νομίζω, ναι, ντάκος. Θα σας βάλω ένα ωραίο του κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θέλω να παίξει. Αυτό θέλω να παίξει. Το θυμαρίσιο μέλι είναι όντως το καλύτερο. Αυτό θέλω. Λοιπόν. Και τάκο και τάκο και φέρνε και βάλε Χριστέφανε να πιούμε, για βάλε. Πω πω Χριστέ μου, εν τω μεταξύ με αυτά έλεγα τέλειωσα εδώ και μια ώρα κάθομαι και λέω για ποτάκι για κοκτέιλ. Πω πω απίστευτο. Λοιπόν. Αχ, θα πρέπει όμως σιγά σιγά να σας αφήσω. Και εν τω μεταξύ, πραγματικά, είναι αυτό που λέω, ότι μου φτιάχνει τη διάθεση. Καλό θυμαρίσιο μέλι, αλλά συγγενή που πάει βόλτα στα... Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι, είναι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να δοκιμάσεις. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι το σημερινό, ενώ ήμουν, ρε παιδί μου, ειλικρινά σας το λέω, ένα χώμα όταν το ξεκίνησα. Ξέρεις, και έρχεται τώρα μια ποικιλία με λουκάνικα, με χίλια δυο πράγματα, μύρια. Μεταξύ ο Κώστας που το έχει ρίξει σαλάτες τώρα τελευταία, γιατί προσέχει, υποτίθεται, και το πικάνει. Αλλά τέλος πάντων, μεταξύ ακούγεται πάρα πολύ δυνατά η μουσική, μου φαίνεται. Λοιπόν, πάντως μου ανέβασε πολύ διάθεση όλο αυτό. Και με έκανε να ονειρεύομαι καλοκαίρι πέρα από μπλάκα. Με έφτιαξε πάρα πολύ όλο αυτό. Πού να, πρέπει να κάτσω να ξεκουραστώ, παιδιά. Δουλεύω από το πρωί. Το είπα, αλλά πρέπει να το τηρήσω, έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι το σημερινό το απόλαυσα. Δεν το περίμενα. Παρόλο το τέτοιο ότι θα ξεκινούσα να μιλάω για περιπέτεια, και όντως είναι πολύ εμπνευσμένη η τίτλη που βάζω. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι πάρα πολύ εμπνευσμένη η τίτλη που βάζω. Λοιπόν, ντάρι, φάμε copyright. Και τα copyright πονάνε στο YouTube, ειδικά πονάνε πάρα πολύ. Όχι ότι έχει τίποτα το τέτοιο, αλλά λοιπόν, και δεν περίμενα ότι ξεκινώντας να μιλάω για πειρατικά βιβλία, για βιβλία με ταξίδια, με εξερεύνηση, με περιπέτειες, θα κατέληγα στον αντίποδα της περιπέτειας, που είναι και το συνοδευτικό. Ποτό και καπνός. Λοιπόν, πες μας, ρίχνει, ωραία. Λοιπόν, το πουλί μου στα σαλάμι δεν χωρά. Χριστέ μου, έλεος. Χριστέ μου. Έλεος. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάντως. Η αλήθεια είναι με βαριά καρδιά θα σας αφήσω σήμερα. Γιατί πραγματικά περνάω υπέροχα. Πραγματικά περνάω υπέροχα. Μου έχετε φτιάξει τρομερά τη διάθεση. Και ελπίζω να σε έχω φτιάξει και εσάς στη διάθεση λίγο. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο live και καλό live και αρκετά διασκεδαστικό. Και να μην πίνετε ποτό με καλαμάκι, σας το ξαναλέω. Να μην τρώτε σταφ. Τι μας έμεινε από αυτό το live, πέρα από τα βιβλία που δεν θα διαβάσει ποτέ κανένας, είναι το εξής. Δεν πίνουμε ποτό με καλαμάκι. Do not. Δεν τρώμε σταφύλια με κρασί. Δεύτερο, do not. Η μαυροδάφνη ή το καλαμπάκα ή το νάμα είναι πολύ καλά με ζεστό νερό το χειμώνα. Τρίτο. Τι άλλο μάθαμε. Λοιπόν, ποια είναι η γνώση που μετέδωσα σήμερα. Ευχαριστώ για το follow. Η επόμενη γνώση που μάθαμε είναι οι τύποι των ανθρώπων που πάνε στα νησιά στις ταβέρνες. Λοιπόν... Ζέστα νερό, αλλά μην το παρακάνεις λίγο, να είναι τόσο, γιατί χαλάει η γεύση μετά. Λίγο και λίγο. Βασικά, θα βάζεις ένα προς δυόμιση περίπου. Δηλαδή, μία δόση καλαμπάκα, σκέψου το, δυόμιση νερό ζεστό, max. Λοιπόν, και άμα έχεις και ψωμί φρέσκο, φρατζόλα, βούτα και λίγο μέσα. Με ευγνωμονείς μετά, θα καταλάβεις τι θα πει να ζεσταίνεται το μέσα σου κυριολεκτικά. Λοιπόν, Νικόλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέφτομαι στο YouTube αν το δει κάποιος από βέρνηση σε εμπειροκαταστάσεις και κοκτέιλ.
Όντως, αφήστε τα τέτοια σας από κάτω. Λοιπόν, αυτό με το ζεστό νερό το κάνω πολύ στη Βόρεια Ευρώπη και το βρίσκεις σε πάγκους στα Χριστούγεννα. Όντως είναι φοβερό, το έπινα όταν είχα πάει. Μα καταρχάς, και στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ, ειδικά το χειμώνα, αυτό γινόταν. Απλά μετά από ένα σημείο περάσαμε στο να πίνουμε τα ποτά σκέτα. Γενικά, μέχρι μια περίοδο, και για οικονομικούς λόγους κυρίως, δεν είναι μόνο ότι είναι για τέτοιο, και για οικονομικούς λόγους, αλλά και για. Τέτοιο, πώς το λένε. Και για να μπορείς να πιεις το κρασί, ειδικά τα πολύ γλυκά κρασιά, τα απολαμβάνεις καλύτερα με ζεστό νερό. Πραγματικά τα απολαμβάνεις καλύτερα με ζεστό νερό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ. Σφινάκι καλαμπάκα, είτε να το πιεις, αλλά δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή, ας πούμε στην Πάτρα, ξέρω ότι στα καρναβάλια μοιράζουν καλαμπάκες και τις κατεβάζετε μονορούφι. Γιατί, why? Το κρασί σας είναι, δεν ξέρετε να το πιείτε. Πραγματικά. Αυτό μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, σαν το Glue Wayne. Δεν έχω πιει, δεν έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, η Νικόλ. Είναι η Νικόλ που σας λέω με τα βιβλία. Που μας αφήνει το link κάθε φορά. Βασικά, τα βιβλία που μας έχει δώσει το link θα σας το δώσω κιόλας. Γιατί πρέπει να το πω σήμερα, το είπα στην αρχή, αλλά πέρασε η ώρα. Λοιπόν, η Νικόλ είναι η κοπέλα που λέω κάθε βίντεο ότι έχει κάτσει και έχει φτιάξει τη λίστα με τα βιβλία που σας μοιράζω κάθε φορά. Οπότε, όσοι γουστάρετε και θέλετε να μπείτε να διαβάσετε ό,τι θέλετε, πατήστε πάνω στο link. Θα σου το βγάλει απευθείας. Να κατεβάσετε ό,τι βιβλίο γουστάρετε, λαχταράτε στα ελληνικά. Και όχι μόνο. Έχει και αγγλικά μέσα, όπως ξέρω, νομίζω. Τσεκάρετε τα. Ρίξτε μια ματιά. Πατήστε. Πατήστε πάνω, μην τρέπεστε. Κάντε το κλικ να σας βλέπω. Έλα. Και αποθηκεύστε τα στο drive σας. Και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, μπαχαρικά. Α, και στην Ελλάδα βάζανε μπαχαρικά. Μοσχοκάριδο και ξύλα κανέλας. Αλλά γίνεται πολύ βαρύ μετά. Βέβαια, αυτό με τα μπαχαρικά είναι φάρμακο. Δηλαδή, το χειμώνα, αν βάζεις μοσχοκάριδο, κανέλα, ξυλάκι, μοσχοκάριδο, κανέλα, ξυλάκι, κάτι άλλο και πιπέρι, είναι φάρμακο. Κάτι γιατρεύει, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι, για το κρυολόγημα. Δεν είμαι σίγουρος. Κάτι σε κάποια χωριά είναι όντως φάρμακο το συγκεκριμένο. Γι' αυτό σας ξαναλέω, είναι αν ρίξεις και μοσχοκάριδο. Αλλά γίνεται βαρύ. Τι σε αγκρίες και βλακίες, πιείτε αυτό και μετά αντί για. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας καληνυχτήσω και όντως σήμερα πιάσαμε νύχτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για το subscribe, Evelyn, πραγματικά. Ελπίζω το PC να έγινε τώρα, να είσαι κομπλέ, να κατάφερες να το δουλέψεις. Ευχαριστώ και την Νικόλ για τη δουλειά που κάνει, πραγματικά. Γιατί χάρη στην Νικόλ έχουμε όλα αυτά τα όμορφα βιβλία που μπορούμε και μοιραζόμαστε και διαβάζουμε. Να προσέχετε αύριο μεθαύριο που θα ανοίξουμε τι πίνετε. Δοκιμάστε Βεργίνα Red. Δοκιμάστε Βεργίνα Red, αξίζει. Δοκιμάστε ό,τι άλλο γουστάρτε με μέτρο και σύνεση. Και είναι ωραίο. Πιάστε ένα πειρατικό βιβλίο, ένα βιβλίο με θάλασσα και ταξίδια και έχετε και ένα ποτήρι ρούμι από δίπλα. Καλή φάση. Λέει ο Κώστας που δεν πίνει και θα πιει αερούχο τέτοιο που θα πιει αθρακούχο νερό, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Αχ, ναι, αυτό είναι ωραίο. Αλλά πρέπει να ξέρεις, εγώ δεν ξέρω από αυτά, δεν έχω ασχοληθεί σε αυτά. Εγώ είμαι, γεια σας. Υπήρξε περίοδος, το λέω και κλείνω. Υπήρξε περίοδος της ζωής μου που πήγαινα στο μαγαζί που πήγαινα για να πιω ή οτιδήποτε να περάσω ωραία. Γιατί έχω συγκεκριμένα στέκια. Καθόμουν, λέω, τι θα πιει σήμερα. Και λέω, εντυπωσίασέ με. Αυτό. Εντυπωσίασέ με. Θέλω να δοκιμάσω σήμερα. Το έκανα και κάντε το. Άμα βολέψει κάποια στιγμή, κάντε το. Πάτε σε ένα μαγαζί και δοκιμάστε. Σε μαγαζί που ήταν καλό, όμως. Ξεχωρίζουν τα καλά μαγαζιά. Θα τα βρείτε τα καλά μαγαζιά όταν έρθει η ώρα και είναι η άγια στιγμή. Γιατί έχει να πέσει πολύ πετρέλαιο με το που ανοίξει η καραντίνα. Έχει να πέσει πολύ πετρέλαιο. Πάρα πολύ πετρέλαιο. Λοιπόν. Μέχρι τότε θα έχω φτιάξει το δικό μου ευελπιστό για να μπορώ να τα φτιάχνω όπως θέλω. Λοιπόν, και σας ξαναλέω, αν έρθει η ώρα, κάντε το. Αξίζει μια φορά στη ζωή σας να το κάνετε. Να πάτε σε ένα μαγαζί, αλλά ένα καλό μαγαζί στο μπαρ, να κάτσετε μπαρ και να δοκιμάσετε πράγματα που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι κοκτέιλ. Δεν θα πιείτε πολύ, να πιείτε μόνο ένα. Αξίζει μια φορά στη ζωή σας να δοκιμάσετε ένα ιαπωνικό whisky. Για όσοι πίνετε whisky, εγώ πίνω, ας πούμε, για παράδειγμα Jack Daniels και Lagavulin. Αξίζει. Το Jack Daniels δεν είναι whisky, είναι. Τι είναι. Άλλο είναι. Είναι κοντά στα bourbon, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Αξίζει να πάτε και να δοκιμάσετε κάτι καινούριο.
Εγώ περίμενα η αλήθεια μέχρι τα 30. Στα 30 πήρα την απόφαση ότι πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Και δεν το χάρηκα όσο δεν πάει. Επίσης, σας εύχομαι να μπορέσετε να πιείτε ό,τι κοκτέιλ υπάρχει μία φορά για να ξέρετε ποια είναι τα αγαπημένα σας κοκτέιλ και να μην παίρνετε ό,τι να είναι κάθε φορά. Να ξέρετε να ζητάτε. Μετράει πάρα πολύ το να ξέρετε να ζητάτε το κοκτέιλ σας με το όνομά του και να ξέρετε τι σας αρέσει να πίνετε. Έτσι γίνονται καλοί πότες. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει να πάει μπόμπα σύννεφο. Αυτό ισχύει. Γι' αυτό προσέχετε. Και επίσης, η μπόμπα, τα μόνα που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα νοθεία είναι οι μπύρες και τα κρασιά. Τα κρασιά γίνονται νοθεία στις ταβέρνες. Γιατί το καταλαβαίνεις από την. Καλά, δεν έχω πάει εγώ σε ταβέρνα Θεσσαλονίκη να παραγγείλω. Να παραγγείλω. Έρχεται κρασί. Και λέω, ρε, εσύ τι χάλια κρασί είναι αυτό. Και ρωτάω, νερωμένο, full. Και του λέω στο τέτοιο, στο μάστορα που ταβέρνα, λέω, να σας ρωτήσω, το κρασί τι είναι που έχετε. Και μου λέει με μια φυσικότητα, μου λέει. Είναι μοσχάτο Αλεξανδρίας Λίμνου. Με μια περηφάνεια το είπε όμως εκείνη την ώρα. Το είπε μια περηφάνεια, ρε παιδί μου, είναι Λίμνου. Ότι στη Θεσσαλονίκη πουλάει πάρα πολύ. Και κάθομαι από κάτω και λέω, είμαι από Λίμνο, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τα κρασιά που έχουμε εδώ στο νησί. Τον βλέπεις εκείνη την ώρα, μαζεύτηκε, πέσαν τα φτερά του. Πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ αστείο τέτοιο. Να πας, να φας. Ήταν τόσο χάλια το κρασί, ξαναλέω τόσο χάλια που ρωτάω τι είναι αυτό, τι κρασί είναι αυτό, σε φάση και μου το λέει μια περηφάνεια, έχουμε κρασί, λευκό, Λίμνο, μοσχάτο. Και δεν είναι, sorry αλλά έχω κρασί και ξέρω. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα ρούμια είναι πολύ ωραία και δοκιμάστε ρούμια αρωματισμένα. Τα ρούμια μην τα πιείτε με κοκακολά, ψάξτε τα βρείτε, έχει αρωματισμένα ρούμια με διάφορα φρούτα. Anyway, λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, όντως η Νικόλ δίνει καλό τόνο τώρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη νύχτα, ακόμα πιο όμορφη. Και στο σπίτι άμα είστε να πιείτε με ρέγουλα, μην πίνετε πολύ, δεν κάνει καλό. Θα πιούμε όταν ανοίξουν οι καιροί ξανά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, να έχετε μια όμορφη νύχτα, μέρα. Και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 5, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Bye.